Αμέ και φέτο! Σας γαμίσαμε και φέτο! Σας γαμίσαμε και φέτο! Σας γαμίσαμε και φέτο! Δεν μπορώ να δουλεύω τόσο χαμηλά. Εγώ να με σηκώνει ξανά. Παραμένω μόνο ψηλά, μόνο που στην κορφή, στην κορφή, στην κορφή. Περί πού είναι ρε παιδιά, πού είναι το κιάλι, το κιάλι, το κιάλι, πάρ' το κιάλι. Όλη η Ελλάδα είναι βάρδος, είναι βάρδος, είναι βάρδος. Γιατί να είμαι οδός ουά, γιατί να είμαι οδός ουά. Αγαπώ τους φίλους μου, οι άλλοι με δυναμώνουν. Έλα, κάτσουμε, έλα, κάτσουμε, πάρ' την καταλήγα ρε. Οι άλλοι με δυναμώνουν, το ξέρω το βέβαια. Τι έγινε, παρτώσατε, παρτώσατε. Έλα, κάτσε. Παρτώσατε, παρτώσατε. Καλά, δάζε, καλά. Καλησπέρα σας και καλό μήνα. Ακόμα ένα stream, καλό μήνα και ήταν χθες καλός μήνας, τώρα έχουμε δύο του μηνός. Τώρα είναι καλό μήνα. Κάλιο αργά παρά ποτέ, η επιστροφή του ασώτου ήρθε, επιτέλους. Μεγάλε Βαρδοτάκι, πώς νιώθει. Πολύ χαρούμενα ο Καρύλα Τρικούπη. Γεια σου ρε Καρύλα Τρικούπη, είσαι καλά. Είσαι ωραία πουτάνα. Πώς νιώθεις μετά από όλη αυτή την περιπλάνησή σου, Οδυσσέα. Ελίκη. Σαν την περιπλάνηση του Οδυσσέα, πώς ένιωσες που τελικά ήρθες στην Ιθάκη σου. Πώς ένιωσες, πώς είναι τα συναισθήματά σου τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γαμάτα, γιατί και όλοι... Νιώθεις γεμάτος, είναι ανάμεικτα, χαίρεσαι, λυπάσαι. Νιώθω μία δύναμη. Νιώθεις να βγάλεις λόγο στην Βουλή, δηλαδή πώς νιώθεις. Ναι, δηλαδή, και στην Βουλή και σε εκτός Βουλή. Τα βλέπω όλα. Με κι άλλα σας βλέπω, ρε μου να έχω να πω μεγάλος τρίαφο σε όλα τα μήκη της Ελλάδος και τα πλάτη. Είμαι ο νούμερο ένα. Αυτό το ξέρω, δεν ξέρω να το πούμε αυτό. Το βλέπει όλη η Ελλάδα και σπάει τα κορδέλα. Θέλω να μου πεις ειλικρινά πώς νιώθεις
που έχεις γυρίσει, δηλαδή λυπάσαι που άφησες τη Θεσσαλονίκη, χαίρεσαι γιατί επιτέλους μπούχτισες κάπως από τη Θεσσαλονίκη. Όχι, okay, μου. Όλη αυτή τη διασημότητα και όλο αυτό το cloud που έχεις εκεί πέρα, απίστευτο cloud, το ξαναδεί εγώ αυτό. Ναι, είμαι πολύ cloud εκεί. Μπορώ να πω και στη Θεσσαλονίκη και στα Γιάννη Τσάχες, τεράστιο. Τι έγινε εκεί, είπε μου, πέσανε όλα κάτω. Γεια σου Σπύρο Βαλιμίτ. Λοιπόν, άκουσε με να σου πω. Στα Γιάννητσά αυτό που είδα, ειλικρινά σου μιλάω, δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Εντάξει, και εκεί έχω φοβερή. Ξέρεις για ποιο το έχω δει μόνο. Το έχω δει μόνο τότε για το Σφακανάκι. Τι είπα εκεί. Το έχω δει μόνο για το Σφακανάκι που όταν είχε έρθει να πούμε να την τραγουδήσει στο. Εδώ, στο, πώς το λένε, στον Γκάζι, στο Music Hall. Δηλαδή όταν τον είχαν στον δρόμο, έτσι κάνανε. Αλλά τώρα δεν ξέρω, ο Σφακανάκι ήταν από τα παλιά τα χρόνια. Τώρα δεν ξέρω εσύ. Αν θεωρείσαι μεγαλύτερος ή είσαι άξιος του Σφακιά του Νότη, εσύ πώς το θεωρείς τον εαυτό σου? Εγώ είμαι μεσίας, ξεχωρίζω από όλους. Όχι, δηλαδή με το Σφακιανάκι, δηλαδή πώς το. Ο Νότης ποιος είναι καλύτερος? Εγώ. Εγώ με κάτω, τι θα κάνω. Ξεκάθαρα. Ναι, ρε, φίλε, δεν είμαι ούτε εσύ άξιος. Εγώ είμαι ο βασιλιάς του πενταγράμμου. Ο Νότης είναι μια δύναμη του πενταγράμμου. Α, είσαι ο βασιλιάς και είσαι μια δύναμη. Ναι. Ωραία, δηλαδή άμα, στα μουσικά ποιος θα τραγουδήσει? Εσύ αυτός. Εγώ. Εγώ, τι να πω, εγώ σε όλα. Εγώ. Νιώθω πολύ ευτυχισμένο που είμαι στην κορφή, χωρίς να βγάλω και το πρώτο δίσκο. Δηλαδή... Για, να είσαι ταπεινός όμως τώρα που είσαι στην κορφή. Να είσαι ταπεινός. Είμαι ταπεινός. Ο κύριος πρέπει να έχει ταπεινότητα. Εγώ να πω ότι γελάμε τα χαλάκια. Γελάμε. Γιατί... Μαζί μας ασχολείστε. Ποσό μαλάκες είστε. Αν όντως δεν γουστάρεις. Σου δείχνω μία πίπα. Έτσι. Γιατί το είπα. Θέλω να πω, μπαίνει και η πορσελάνη που θα κλάνει ο κόλος τους. Μαλάκα, είδες γυναίκες που έχω ζητήσει πάντα. Πορσελάνη. Τι μωρέ κυκλοφορώ πρώτα του βάλω την πορσελάνη. Δεν πιστεύω να είναι αυτό το σερβίτσιο της πορσελάνης που έχει ο δάσκαλος. Ναι, ναι, και αυτό, και αυτό. Λοιπόν, ξέρεις τι, πρέπει να σου έχει λείψει από τα Γιάννητσά. Πρέπει να σου έχει λείψει αυτό το ωραίο τσάι που σου φτιάξε η γυναίκα του δασκάλου. Μπορεί. Αυτό το αόρατο τσάι. Αυτό το νερό με ζάχαρη. Ω, μαλάκα. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι αυτή η ηλικία και μοιάζει 25. Μαλάκα ομορφινές. Ναι. Εβάψε το μαλλί, τι φάση. Όχι, όχι. Με ομορφίνονται τα ωραία μου κορίτσια εκεί μέσα. Βασικά ξεπέρασες, εγώ χαίρομαι ένα πράγμα για σένα, αδερφέ μου. Αδερφέ μου, χαίρομαι ένα πράγμα για σένα ότι επιτέλους ξεπέρασες αυτό το φάντασμα της Κάρεν. Στο τέλος είδε ποιος νίκησε. Έχεις αλληγόμενα. Ναι. Πολλές γκόμενες. Από τις επόμενες. Έχεις το τηλέφωνο της. Ναι. Θα την πάρουμε. Ναι, την πάρω. Θα του σηκώσει. Θα την πάρω. Ωραία, για να δούμε. Λάω από εδώ, πάρτε. Από εδώ, πάρτε. Δεν την παίρνω από εδώ. Όχι, από εδώ, πάρτε. Όχι, έφυγε. Άχι μοναδές. Δεν το σηκώνει. Έχει τα σχέση. Με την Κάρεν τα μιλά, με την Κάρεν. Ναι, μιλάμε. Σε αγαπάει ακόμα ή όχι? Εντάξει. Εσύ τι νιώθεις αυτή? Εντάξει, όχι. Γιατί έχεις άλλη τώρα? Έχω άλλη κοπέλα εγώ. Νιώθω ευτυχισμένο με την κοπέλα μου. Έχω πολλά στο παραμαρέ μου γυναίκες. Ναι. Γιατί είμαι ο δοδός μου. Αν το έχουμε μία, να με κουβάλες. Θα πάρω το μωρό μου τηλέφωνο για να κλάψουν όλες οι πιτηρίδες. Όχι, απεργοποιημένο λέει. Όχι, στο κλείσε. Πήρα άλλο τηλέφωνο, ρε αγόρι. Αφού το κλείσε. Πήρα άλλη κάρτα. Αυτό κλείσε, δεν έχει το νόημα. Δεν το κλείσε. Το κλείσε. Έχω δύο ποτέ. Α, εντάξει, εντάξει. Θα το κλείσω γιατί πήρα με την άλλη. Α, δεν το ξέρα, νόμιζα το κλείσε. Πασαλά. Για να δούμε, θα το σηκώσει. Από τη Βόδα θα την πάρω τηλέφωνο. Η κοπέλα μου είναι τρελαμένη μαζί με ερωτευμένη. Όχι, αυτό τι ωραίο που είναι, μαλάκα. Αυτό είναι πανάκριβο. Αυτό είναι πανάκριβο, ναι. Όπω μαλάκα. Αυτό είναι. Στο μοναστηράκι αυτό το είχα δει και είχε πάρα πολύ ακριβά. Το πουλάγανε μαζί με κάτι τέτοια κοιμήλια. Το ξέρω, πολύ ακριβό. Για πες. Αυτό κοστίζει πάνω από 20.000 ευρώ. Αυτό πάνω από 20.000 ευρώ. Ναι, ναι, είναι. Ποιο ο Σνίκη, ρε, πού που φοράει τα. Παραπάνω τα μεταγιό. Εγώ είμαι πάνω από το Σνίκ. Μπορεί να το δανείσαι να το φορέσει μια μέρα. Δεν γίνεται αυτό. Έλα, σε παρακαλώ. Έλα λίγο. Είπα δεν γίνεται. Φέρτε. Θα το βγει το μωρό μου. Ω, να ακούσουμε τώρα τι στα ιδιαίτερα θα μιλήσει. Άλλιω μου τι να δημάρει. Τι μάτω. Α, τη έχω δώσει το κοσμοτέ γι' αυτό. Είναι με άλλον. Όχι, ρε βλάκα. Κουκουρούκ. Δεν παίζανε μάλλον. Ε, τα μάτια μου γιατί είναι πράσινα. Οχ. Μαλάκα πρασινίσανε. Ναι. Οχ. Από την ομορφιά του. Μαλάκα, τι έκανες. Μαλάκα, πράσινησα τα μάτια. Εσύ και τα δόντια.
Θα του γαμίσω τώρα, το έχει μάθει. Άντρε, μωρό μου, σήκω το. Δεν σου σηκώνω. Θα τη στείλω μήνυμα για να το καταλάβει. Α, σου εντάξει. Τι 19 είναι, τον αριθμό σου. Τι κόμενα σου. Το Vodafone όχι. Α, δεν το έχει το Vodafone. Μόνο το άλλο, άμα την έπαιρνα. Τι μαλάκια να χτυπήσει τη Στέβια, ρε, πως την πήγε κολλά. Α, έχουμε να πούμε και, είμαι, και είναι η κολυγία μου. Και είναι η κολυγία μου. Α, πέψη, πέψη. Κόλλα. Μπράβο, πέψη κόλλα. Γιατί είμαι ο βάρο πάνω απ' όλα. Και έχουμε και, και τρώμε και ράβλεξ για να πονάνε οι καράφλε. Όχι ρε! Μαλάκα! Μαλάκα, πού τα βρεις αυτά! Πού τα βρεις μαλάκα αυτά! Δεν μπορώ να λέω μαλάκι, δεν μπορώ να λέω. Βάρδο αγόρι, τι γίνεται! Μοιάζεις 10 χρόνια νεότερος! Ναι, πούσι μου, και είμαι και κουρασμένος. Ποιο είναι το μυστικό... Να μιλήσουμε για Θεσσαλονίκα. ...της νιώτης σου. Το μυστικό της νιώτης σου, αυτό το ελιξίριο. Να μιλήσουμε, να μιλήσουμε. Πήγες εκεί, ποιο ήταν. Να μιλήσουμε για Θεσσαλονίκα. Δεν μπορούσα να περπατήσω ούτε σε έναν δρόμο. Όχι, μαζί περπατήσαμε. Δεν θυμάσαι που ήταν απέναντι άλλη και τι κάνουμε. Ψστ, έλα εδώ. Και την καλύτερη την πίεση. Λοιπόν, έλα να σου πω. Στα Γιάννητσά όμως είναι πιο διάσημο. Μπορώ να το πω. Και στη Θεσσαλονίκη πολύ διάσημο. Ναι. Πολύ. Στη Θεσσαλονίκη πιο μεγάλη πόλη. Ο Ταραξιάς όμως δεν είναι. Σε πήρα τηλέφωνο να πας από εκεί. Γιατί... Όχι, μιλήσαμε. Α, μιλήσατε. Με έκανε και φόλο. Σε έκανε. Ναι. Και με... Απέφυγε όμως, απέφυγε. Όχι, μου γιατί ήταν κουρασμένο, το ξενοδοχείο ήταν. Βγήκε και το κομμάτι εδώ, Ζουάν. Που θα κλάψουν πολύ και θα πονέσετε. Κοίταξε, ωραίο και το Δοζουάν, αλλά το πατώνει το μάθει πιο πολύ. Όχι, το Δοζουάν είναι πιο πιο κλαμπ. Δοζουάν, είναι πιο πολύ για κλαμπ. Κάσον είναι και τρέμει, καλό μήνα. Και καλό, καλή διαδρομή στη ζωή σου. Στο τι κάνει. Πολύ καλά. Λευτέρη, καλησπέρα. Πώ νιώθει το πιο όμορφο τη Ελλάδο. Μία ευλογία νιώθω. Λε και γύρισε το άλλο μου μισό. Και άλλη κοπέλα που μαγαπά. Καλύτερα να γίνει ο Βάρδος από τη Θεσσαλονίκη παρά μια πρώην μου στο καβλί μου. Εγώ να πω ότι η Θεσσαλονίκη, όπως και η Νίκαια και άλλα μέρη της Ελλάδος. Οχ, αναπάντητες κλήσεις παντού. Τρενερε, το τραγούδι ρε. Έτσι, αυτό κάνει η κοπέλα. Η Σουήτα τι, αναπάντητη κλήση. Η Σουήτα τι έγινε. Πά στη Σουήτα. Πήγα, παιδιά. Μαλά κάτι διάσημος. Εκεί στη Σουήτα. Το... Πε μου στο κλαμπάκι εκείνο που πήγαμε. Πώ λεγότανε, Τέιπ. Με το Γιάννη. Time, time. Όχι, ρε Μαλάκα, σαν εκεί που ήταν ο Ρακ. Πώ λεγότανε. Νιου. Ναι, πώ λέγεται. Και... Τι μπήφσε, είδαμε το Ρακ και κάτι του έλεγε και τσαμπουκαλιά. Ναι, ναι, και του έλεγε, έλα να σου πω του Ρακ, του έλεγε, έλα να σου πω. Ναι, ναι, εγώ ναι. Είμαι εδώ και ιστορίε. Για κάτσε, έκα. Ναι, και όλα σου λέγε, δεν καταλαβαίνω τι λέει. Τον έχω κάνει και μπλοκ αυτό. Το Ρακ. Ναι, την πορεία. Τι σου έκανε, για πε. Ολάχι πολύ πιο πάνω σκαλοπάτια. Είναι γιατί τον έκανες μπλοκ, σου έκανε καλά. Καλά του έκανα, γούστο μου είναι. Ρε φίλε, καλά του έκανες, ποιο ήταν το μπιφ. Γιατί τον έκανες μπλοκ, δεν πήγε κανένα. Γιατί την είχε δει πολύ βεντέτα και εγώ του λέω κάτσε καλά, γιατί δεν θα πάμε καλά επεισοδίο. Βεντέτα, ρε σου έκανε κάτι συγκεκριμένο, εδώ πες μας. Ο άνθρωπος είναι σου έκανε δει πολύ βεντέτα και εγώ, με κάτι story του δείχνες ρε φίλε και του έλεγες και εγώ έτσι και ναι, παιδί μου, εμένα με επικροτούν. Τι σου έκανε ρε φίλε. Τι σου έκανε ακριβώς. Στην Ελλάδα όλοι με θέλουν από τραγουδιστές. Καταρχήν, όταν, να πω μια αλήθεια, αν μου επιτρέψεις. Όταν ήμασταν στη Θεσσαλονίκη στο κλαμπ και έσκασε ο Ρακ και είπε το BCC Gang, πολύ μπαμπλα, λίγο μπλα μπλα, πολύ μπαμπα, μπέμπε, μπαμπα. Όταν είπε αυτό, τη πουτάνα έγινε. Όχι, έχει θέσει τέτοια τη πουτάνα. Ο Λάι τον επάτωσε. Καλησπέρα, Λευτέρα, ο Βάρδος. Πολύ ανανεωμένος φαίνεται, τουλάχιστον 10 χρόνια νεότερος. Όλοι το λένε αυτό. Να σου πω, παιδιά, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είδα μεγάλα πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Εσείς λέγατε εδώ. Βάζεις καμιά κρέμα και ανανεώθηκες έτσι. Όχι, είπε μου, είναι και η κούρασή μου, είναι πολλά. Όχι, η κούρασή σε ανανεώνει η κούρασή. Ναι. Είχα και ταξίδι που κάνω τόσα χιλιόμετρα. Πάντως πώς τον λένε ο τέτοιος, ο Ρακ είχε πολύ μεγαλύτερη δημοσιότητα στο κλαμπ όταν έλεγε αυτό το τραγούδι. Όχι, πιο πολύ. Όχι, πιο έλα, αφού είδα τα κομμενάκια, ρε μαλάκα. Έλα, είδα τα κομμενάκια όλα. Χύνανε από κάτω, ρε μαλάκα. Όχι, καθόλου, καθόλου. Ρακ, ρακ, ακούμπησέ μα. Έτσι λέγανε. Άνε, και εσύ ήσουν σε μια γωνία, να λέμε την αλήθεια. Όταν ήταν ο Ρακ. Μα μιλήσω τώρα που τελείωσα και καρατήρε και όλα αυτά. Άμα ανεβόγω σε μαγαζιά και τραγουδίσω δύο τραγούδια, τη γάμισαν όλοι. Πατόκορφα.
Δευτέρη, σε παρακαλώ, πες το Βάρδο φιλιά από το παιδί, από το Γυράδικο στην Αριστοτέλους. Έλα, παιδί μου, ωραία, παιδί. Καγουδάρα, έβγαλε ο Βάρδος. Α, εκεί που έτρωγα κι εγώ. Εκεί, ξέρω, που είχε που σε χαιρέτησε, που έβρεκε. Α, εκεί που είχε τα ωραία τα σουβλάκια, τα νηστίσιμα, με τα ντολμαδάκια, αυτά που δεν τρωγόντουσαν. Α, εντάξει, ωραίος. Σορκίζομαι και ράσιμαι εκεί. Θυμάσαι που είχα πει σε όλοι, σε όλα τα... Καθόμουν σε μια στιγμή, έτσι, και επικάλεσε το Θεό, το Χριστό. Τι είπες. Και λέω, Χριστέ μου, να βρέξει. Και μετά από μία ώρα έβρεξε. 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 Σε άκουσε. Η Θεσσαλονίκη δηλαδή που έχει αργήσει βροχή. Μαλακά, μαλακά βροχή, θέλεις βροχή. Ναι. Όχι μαλακά, τι κάνεις ρε μαλακά. Θέλω βιντεάκια που λέω αυτό το πράγμα και τι να δίνει την βροχή που έριξε. Μαλακά με τρώει το χέρι μου, πρέπει να έχω μεγάλο μπαμ. Κάτι που φαίνεται θα έρθει μεγάλη πρόταση. Σε τρώει, ε. Και εμένα με τρώει εδώ. Ή μεγάλη πρόταση, ή θα πάμε σε κανένα κλαδί να φάμε κλωτσό που πατινάδες. Καμία, ναι, καμία. Να δώσουμε κανένα καστούκι σε κανέναν. Εμείς μόνο δίνουμε. Εχθές ήμουν πολύ, ήμουν πολύ αγκρεμένος στο μαγαζί που είχα πάει στο like και έδωσα 4-5 φάπες και το μετάνιωσα. Αλλά με πάντα έτσι κάνεις. Με προκαλείτε. Στα Γιάννητσα τι το κάνεις το άλλο. Φάπες. Το κάνεις μαύρο. Το παιδάκι το κάνεις μαύρο. Γιατί. Έπρεπε να το κάνω μόνο γιατί ήταν και αυτό ήταν άσπρο. Γεια σου, Λευτέρη, καλό μήνα. Εύχομαι πότε θα μπει πορσελάνη. Έρχονται. Αν δεν κανονίσω εγώ, δεν μπαίνει πορσελάνη. Η πορσελάνη, άμα έρθει. Σου κανόνισα. Ναι. Πότε. Σύντομα τώρα. Για πες, πότε. Ημερομηνία. Το πολύ σε 20 μέρες. Όλα έρχονται. Τα ετερόνυμα έρχονται. Τα υπονόμινα. Βάρδο, πως λέγεσαι στο Instagram. Επειδή κάντε με follow, ρε παιδιά. Λοιπόν, να το γράψω τώρα εγώ μία. Γράψτε μια εδώ, Μεσσία, στο Instagram. Μεσσία Βάρδου. Γράψτε εδώ. Νικόλας. Όχι, παιδί μου. Περίμενε. Είναι δυνατό, περίμενε. Λατινικά, ε. Ναι. Μα και τα λατινικά κιόλας, μαλάκα. Όχι, ξέρεις όμως. Μα είμαι Λατινός. Έλα, πάμε. Ξέρεις πως με έχει βγάλει μια κοπέλα. Νικόλας, έλα, τελείωνε. Μια κοπέλα. Τελειά. Παύλα κάτω. Παύλα κάτω. Μια κοπέλα με έχει βγάλει. Έλα, πάμε, Νικόλας, βάλε. Γράψε το επόμενο. Ότι μοιάζει σε Ισπανό. Γράψε το επόμενο. Ζακ, Παύλα κάτω. Πάλι Παύλα κάτω. Βάρδος. Δεν γαμιέσαι. Όχι, σήμερα έχω ρεπό. Αυτό είναι. Κάτσε, περίμενε. Αυτό είναι. Και το real. Α, και real έχεις. Ναι, τελεία, real. Αληθινός. Λοιπόν, αυτό τώρα σε πανελλήνια μετάδοση. Το πρώτο, μετά μπαν. Το πρώτο μεγάλο μπαμ της Ελλάδος. Μετά μπαν προφίλ του Μεσσία στο Instagram. Γιατί το μεγάλο το έφαγε μπαν. Και θέλω να βγάλουμε και μια διαδίκη. Λοιπόν, πάρτε το. Πάρτε το και σπάστε το. Αυτό εδώ είναι. Ωραία, περάσαμε παιδιά. Καλώς ήρθαμε στην παρέα σας. Όλο δικό σας και σπάστε το. Καλώς ήρθαμε στην παρέα σας. Περάσαμε ωραία στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Έχω να πω. Μεγάλο σοξέ στις γυναίκες, στα μαγαζιά, στον κόσμο. Έκανα πάταγο. Όπως και ο Λευτέρης το ίδιο. Ο Λευτέρης τον έδωσα μεγάλο έψημα. Σε γύρω κοντά για όλα τα Γιάννη Τζάδε, νομίζω. Σου, Εμένα, ναι. Χαμός. Είδες. Το άξιζε. Λέω εγώ, οφείλονται πολλά και στο Λευτέρη. Είμαι και εγώ διάσημος. Όχι μόνο εσύ. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω έψημα. Αυτό γράφα, σε κάποιο άτομο. Εσύ ήσουν εκεί. Ναι, δεν, μπορώ να δώσω, ναι, ναι. Δεν μπορώ να πω για τον αρχηγό έψημα που δεν ήταν εκεί. Μπορώ να πω. Όταν λείπει κάποιο. Ρε εσύ Λευτέρακα, τον κάνουμε follow και μετά μας μπλοκάρει χωρίς λόγο. Το έχω πει εγώ πολλές φορές. Βρίζουνε, φίλε. Έλα, δεν βρίζουνε τώρα. Άκου. Όταν δεν σου απαντάει κάποιο, δεν του λες βλάκα. Πες σε κάποιον άλλο που είναι όνομα. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι. Είχα πάρει το τηλέφωνο του στο παλιό προφίλ λίγο πριν το ρίξουνε και πρέπει να έχει αποκλεισμένους πάνω από 1000 άτομα. Παραπάνω. Βαρέθηκα παραπάνω. 2000 άτομα αποκλεισμένους. Παραπάνω. 5000. Δεν τέσσερα με το αρχή. Βάρδο Ελασέρες. Από όλη την Ελλάδα μαλάκα μας δεν λένε. Από όλη την Ελλάδα. Ποιο είναι το επόμενο μας βήμα? Εντάξει, γαμό. Έλα, για χόρταση είναι αυτές τώρα, καραμέλες. Μινά, είναι. Μουνόπανο, έφαγες τώρα ένα τέτοιο μπάμπιες. Επόμενο βήμα είναι. Ποιο μέρος έχουμε. Ποιο για πες. Εσένες δεν έχουμε πάει καθόλου. Ούτε εκεί που είναι. Θα πάμε το καλοκαίρι, θα πάμε Μύκονο και Ζάκυνθο. Ναι, αυτά τα δύο. Μύκονο και Ζάκυνθο. Ναι. Λευκάδα που είσαι εσύ. Σύντομα, και σε αυτό.
Έχω ένα φίλο που μου λέει να πάμε Λευκάδα. Θα πάμε, πότε θέλει. Θέλει, ναι. Συνέχεια μου λέει, λάτε και λάτε. Ωραία, πότε θέλει. Φύγαμε το Σαββατοκύριακο. Πάμε. Θα έρθει Λευκάδα. Πάμε, έλα, στο λόγο. Εντάξει, άστο. Να δούμε. Και μετά από λίγε μέρε πάμε στη Θεσσαλονίκη. Την ερωτεύτηκε στη Θεσσαλονίκη, μου έλεγα. Έλε, πειλά, που ήταν όλοι... όλοι οι άλλοι κατεβήκανε, μόνο εσύ δεν ήθελε να κατέβει. Απίστευτο. Έκατσα καμία-δύο εβδομάδε, 15-20 μέρε. Πώ αντέξανε, με φιλοξενήσανε πέντε σπίτια. Πέντε σπίτια σε δύο εβδομάδες. Ναι. Φαντάζομαι ότι δεν αντέχανε παραπάνω από βάση μαθηματικών, πάνω από δύο μέρες δεν αντέχει κανείς. Όχι. Ξέρεις πολύ καλά ότι ευχαριστώ και τον Ιωάννη, τον Τέο. Α, ναι, τον Γιάνναρο. Τον Γιάνναρο. Ωραίο, καλό από τα παιδιά, από τα πολύ ωραίος ο Γιάννης. Φιλάρας, πολύ τον αγαπάω. Αγαπημένος μου μαζί με σένα, το έχουμε πει αυτό. Και με το. Και το Σημεών. Ο Σημεών πάει αυτό σε αγαπημένο. Έχω να πω μεγάλα πράγματα. Χωρικοί στα μαγαζιά μου να παίζουν τα κομμάτια, στα μαγαζιά τους, πολλοί κόσμος. Φίλε, έκανα εγώ ένα story και μαζευτήκανε όλη η Ελλάδα εκεί πέρα. Ναι. Και ξέρεις τι λέγανε, από πού ήρθαμε. Ήρθαμε να σε δούμε από την άλλη επαρχία. Έλα να σου πω, έχεις μεγάλο σουξέ στις γκόμενες. Ναι, γι' αυτό και το Dodge One. Μεγάλο σουξέ και δεν ξέρω τι έγινε, αδερφέ. Και πολύ ωραίες γυναίκες. Πανέμορφες ήταν. Όλες. Και αυτοί που πήγε ήταν πανέμορφοι. Ναι. Στο ξενοδοχείο. Όλες. Πολύ ωραίο μωράκι. Ας είναι και εντάξει, ας είναι μιλφάρα, ήταν ωραίο. Ήταν μεγάλη ηλικία. Εντάξει, ήταν πανέμορφη. Αυτή ήταν μία μορφή. Μαλάκα, πώς σε θέλουν όλες. Έλα να σου πω, στο κλαμπ όμως σε βλέπω κάτι γκόμενε στην ηλικία της Κάρεν, πολύ πιο όμορφη από την Κάρεν. Πού? Σε είδα με μια κοπέλα. Τη λευκή μου. Αυτή είναι. Το μωρό μου με συγχωρεμένη. Τι τάχετε. Ναι, φίλησε, αυτή τη φίλησε στην αρχή. Ναι, στο στόμα. Με γλώσσα. Κανονικό φίλε. Δείξε πώ. Δεν το έχω βγάλει φωτρα, φίλε. Απλά είμαστε αγαπημένοι. Δείξε πώς τη φιλήσετε. Αγκαλίτσες. Ήταν και άλλη κοπέλα που με θέλει. Είναι πολλές γυναίκες που με θέλουν. Και όχι τώρα όπως λέει ο άλλος ο ψεύτης που τον κορδεύουνε. Και εσύ το πιστεύεις αυτό που σου λέω. Λευτέρη Βάρδο, γνώμη ακόμα. Είμαι πολύ χαρούμενος, παιδιά, που έκανα τόσο μεγάλο δώρο σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Να τραγουδήσει το Δον Ζουάν. Θες να το βάλεις από το κινητό έτσι χαμηλά να το τραγουδήσει. Ναι, τον Ζουάν. Σε Χιάκι όμως. Όχι, σε Χιάκι θα φάμε κόπη. Ναι, παλιά θα το βάλουμε. Αλλά το δεν θα ακούγεται δυνατά, ρε παιδί μου. Δεν θέλουμε να ακούγεται δυνατά. Το φωνή σου ήταν. Παιδιά είναι πολύ ωραίο. Από τα τραγούδια. Πορσελάνη έρχεται, ναι. Δεν έρχεται η Πορσελάνη. Πανεύκολο. Πότε θα έρθει. Τώρα είπαμε. Σε πόση ώρα. Αυτό είναι το Δον Ζουάν. Ναι. Δεν έχει μπει η ώρα τα σιγά και θα μπουν και άλλα. Yeah. Και γράφει καλό όλο τον κόσμο και την κόμμα. Αρνιά είναι αυτά. Μπε άκου. Εγώ κοιτάζω την ουσία γε. Yeah. Εγώ κοιτάζω σαν γιο. Ω, κοίτα βιντεοκλίπ, αυτό είναι βιντεοκλίπ, φίλε. Τραγούδα το κι εσύ. Δυνατά, δυνατά θα το τραγούδα. Όχι, άσο έτσι. Δεν ξέρεις το τραγούδι σου. Ναι, είπε μου, άλλα το. Ο τύπος δεν ξέρει το τραγούδι του ρομάν. Ακόμα δεν είναι πανέτοιμο, θέλει κι άλλα ρομάν. Βάλε το πουλί και να μην το χθες. Αυτό είναι τραμπ, γκριν, βαρύ. Είμαι ο άντρας πρώτη ποιότητα και δεν αλλάζω, γε. Εγώ κοιτάξω την ουσία, γε, γιο, γε. Κανένας δεν θα μου πει τι θα κάνω και δεν θα μου κάνει κουμάντο. Και γυναίκες που κάνουν καμώματα. Έλα πάμε για να φάμε κόπη τώρα. Γαμάτο. Λοιπόν. Γαμάτο τα καμάδια. Πολύ ωραίο κομμάτι και ακόμα δεν έχει ετοιμαστεί. Θα γίνει χαμός στο ίσωμα. Λοιπόν. Πολύ ωραίο κομμάτι. Τι να πω. Αυτό το τραγούδι κάνει πάταγο. Και το άλλο, αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα.
Δευτέρη θα πάρετε τηλέφωνο στις αγγελίες όπως με το ωραίο. Αργότερα, αργότερα. Θα μείνει πολύ γελίο. Εγώ έμαθα, λέει Βάρδο, ότι σε βαρέθηκα και σε έδειχνα τα σπίτια του στη Θεσσαλονίκη. Όχι, okay, δεν είναι αυτό. Η αγάπη ήταν τεράστια για τον κόσμο. Εντάξει, άλλαξε πολλά, αλλά επειδή σε θέλανε όλοι. Πολύ και δεν μπορείς να μείνεις μόνο σένα και θέλεις να τα μοιραστείς. Γι' αυτό άλλαζε σπίτια, ε. Επειδή ήταν πολύ άνθρωποι που με πολύ φιλόξενο ήταν ο δάσκαλος όμως. Πολύ καλός άνθρωπος. Τι άποψη έχεις για τον δάσκαλο? Πολύ καλός, στεναχωρεμένος λόγω που έγινε αυτό το συμβάν. Ξέρετε από τις συγγενείς. Τι έγινε, πες το. Φοβερός άνθρωπος, στεναχωρεμένος. Εντάξει, φυσικό είναι. Γιατί? Ένα κοντινό του πρόσωπο και να μένω κοντά και να μένω μαζί. Πέθανε δύο φορές, καλό παράδεισο. Πες σου συλληπιτήρια. Συλληπιτήρια και καλή δύναμη. Ωραία. Τι γνώμη έχεις για το Θοίδη, το Βαγγέλη? Ο Βαγγέλης, ο Θοίδης, τι γνώμη. Είναι λίγο περίεργος. Α, δεν το. Νευρικός. Δεν πολύ σου άρεσε. Δεν είναι αυτό, παιδί μου. Όλοι ο κάθε άνθρωπος έχει τη δικιά του πλευρά. Εντάξει, δεν σε άφηνε να εκφραστεί στα Γιάννητσά μου, ρε. Σε έπιανα από πίσω. Τι γνώμη για Νανά? Καλό παιδί. Καλό παιδί, Νανά. Καλό παιδί. Εγώ έχω καλύτερη γνώμη για τον Βαγγέλη πάντως. Έχω να πω ότι ο Νανά δεν έχει καμία σχέση με τον Μαράκι. Όλα αυτά είναι τρόλ. Μην λέτε βλακίες. Σοβαρευτείτε. Και το σέβεται πολύ το δασκαλό Ανανάς, ναι. Και το κατάλαβα. Ελευθερία, πάντα μου σοβαρά, γιατί έχει 5 η απόδοση ως του Ιωνικού. Μήπως δώσει το παιχνίδι, αν όχι αξίζει με το παραπάνω. Με ποιον παίζει ο Ιωνικός? Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι είμαι εγώ, η Bet365. Καλά, σου τι είμαστε, bookmakers. Εδώ τι λέτε. Ελευθερία, ο Βάρδος χρειαζόταν ένα Βαγγέλα Θοίδη να τον ελέγχει όταν περπατάει. Αθήνα είναι ανεξέλεκτο. Σας στέλνουμε και πάλι σύντομα για Νιτσά. Να ξέρεις, είχα μια πρόταση από τα Γιάννητσά, ένας φίλος από το Instagram, να μας παραχωρήσει το σπίτι του να μείνουμε εκεί όσο θα κάνουμε live. Τι πόσο? Ε? Για πόσο δηλαδή? Μα για όσο θέλουμε. Δηλαδή, φίλε, να σου πω κάτι, άμα μείνουμε Γιάννητσά, πολύ εύκολα από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, θέλεις να πάμε? Πάμε. Θα συγκατοικείς μαζί? Ναι. Και τι τραγούδι θα λέμε? Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα. Ορούσε μαύρο νηφικό. Εκείνη η κοπέλα. Που λέγεται τρόλα. Πέρασε πολύ ωραία, ρε παιδιά. Έχουμε πολύ ωραία να μιλήσουμε. Η αδερφή του δασκάλου ήταν ακόμα καλύτερη. Το έχεις κάνει καρβίτσωμα. Ποιο να? Το Instagram. Ναι, το έχω δώσει στο Instagram. Λευτέρη, πες μας γνώμη για κόντρα γρανίτο. Λοιπόν, δικό του θέμα, φίλε, δικό του θέμα. Δεν με αφορά. Εμένα με αφορούν άλλα πράγματα. Να τι! Την καλησπέρα μου, Λευτέρη. Μωρό μου! Γεια σου, Μολολαβέ. Μωρό μου! Τι έγινε? Αγάπη μου! Κοπέλα. Πατώνουνε. Να τη δω λίγο. Να η κοπέλα μου, αυτή είναι, την κυλατεύω. Μωρούλη μου! Πώς τη λένε την κοπέλα? Λευκή μου. Λευκή μου, μου λείπεις, λέγα μου το. Ποιος είναι αυτός δεν πλάτης. Φίλος. Φίλος της είναι. Οπα, ναι, με μου φίλος. Είναι φίλος αυτός. Εννοείται. Το ξέρει το Ρόμπερτ. Ρομπέρτο! Ρομπέρτο! Πώς είναι τρέλα! Ο Καβάλι μου φαίνεται είναι ο Ρομπέρτο, ο Καβάλι! Φίλε, περάσαμε τέλεια, να προσέχεις το κορίτσι μου, το αγαπάω! Ωραία, να τη δούμε λίγο, μπορεί να τη δούμε! Να σε ρωτήσω κάτι, όχι, τι είναι αυτό, Ρολέξ! Στο κλείσει! Όχι, okay, μαλάκα, δεν έχει. Βάλτο λίγο να τη μιλήσω! Παιδάκια, να πατώσατε, ευχαριστώ πολύ! Πήρα καινούριο ρολόι! Α, κάνει όπως είναι καλά, αλλά τι κοπέλα μου! Την κοπέλα. Με γεια! Για να το ψεύτικο είναι το Rolex αυτό. Είναι έλα, αυτό το βλέπω. Ψεύτικο είναι. Ψεύτικο Rolex, φίλε. Ο Ρομπέρτο φοράει ψεύτικα πα καλά. Τι φάση λίγο. Για δείξε το Rolex πάλι. Δείξε το Rolex. Φλέξαρε Rolex. Τελείωνε ρε από μίμηση του Νίνο. Φλέξαρε Rolex. Αλλά κάνει μπλάκα ο Λευτέρη. Γιατί και τα fake δεν έχουν Συριακό. Συριακό έχουν το fake. Λευτή μου! Ωραία, να σου πω κάτι λίγο. Αγάπη μου! Να σου πω κάτι λίγο. Σε ποιο σημείο θα είσαι? Σε ποιο σημείο θα είσαι? Αγάπη μου! Θέλω να έρθω να το δω. Θέλω να σε ξαναδώ γρήγορα. Λέγε ρε Νίνο. Ε! Λευκή μου! Τι ωραία κοπέλα. Λευκή, να σου κάνω μια ερώτηση. Λευκή. Μίλα της. Λευκή μου. Είσαι η κοπέλα του Βάρδου ή απλά φίλη? Κοπέλα μου. Αγάπη μου! Είσαι κοπέλα ή απλά φίλη? Περίμενε. Κοπέλα μου, μαλάκα. Το κλείσε. Ναι, κοπέλα μου. Μαλάκα, το κλείσε. Όχι, απλώς δεν θέλω. Μαλάκα, τι είπαμε, σε φίλε. Δεν θέλω να δίνει δικαιώματα. Μαλάκα, τι έκανε. Βαρδό, πες. Α, μαλάκα, η μέδουσα. Έχω, παιδιά, δεν είναι μόνο η.
Μπορεί να πει να πω και για άλλη χορηγία. Α, σου λέει που κουρεύτηκες αυτό το παιδί. Ναι. Έχω να πω. Θεσσαλονίκη. Στο Φλαμπούρι κουρεύτηκες. Όχι, ρε παιδί μου. Στο Φλαμπούρι στη Νίκαια. Όχι, μα. Εκεί δεν κουρεύεις στο στάθμο Φλαμπούρι. Όχι, δεν είμαι. Άλλα αυτό, μα λέμε εδώ για τη Θεσσαλονίκη. Oh. Θεσσαλονίκη. Στο Βαρδάρι. Άκου, Βαρδάρι. Στην πλατεία Βαρδάρι και Βάρδος. Δηλαδή έμενα σε ένα μέρος που λέγεται Βαρδάρις. Ρε μάλακα, την μπιφ υπάρχει με το Red Dragon. Κοίτα, ο Red Dragon το συμπαθώ εγώ, είναι καλό παιδί. Αλλά υπάρχει μπιφ. Ζηλεύει, φίλε, ζηλεύει. Σε ζηλεύει για ποιο πράγμα. Γιατί είμαι στην κορφή. Φίλε, Διονύσιο Ντελάκας, είναι γεια σου φίλε, μπράβο, προχώρα, έτσι δυναμικά, είμαι από το κανάλι του Λευτέρη, να έρχεσαι συχνά, φίλε, σε συμπαθούμε. Να είσαι καλά και καλό μήνα. Σου έχουν καλύτερα. Λευτέρη, ο Περούκας, ο Αμεώλης, να δώσει και μία στον Βάρδο να καραφλιάσει, γιατί καραφλιά σιγά σιγά. Δεν καραφλιάζω, εγώ λέω μαλλί. Είδατε το κοριτσάκι μου ότι μ' αγαπάει, το είδατε. Μπράβο, δεν χρειάζεται να το μιλήσω. Μπορεί να δουλεύει το κοριτσάκι μου. Θέλω να πω, είμαι πολύ καλά. Κάρεν, μην ασχολείσαι, λέει από χθες. Και καλά να μην ασχολείσαι με την Κάρεν, αφού βρήκες καμιά κοπέλα. Η Κάρεν είναι φίλη μου, το έχουμε πει αυτό, τέλος. Έτσι δεν είναι, δεν μπορεί να κάνουμε και. Φίλη, εντάξει, εγώ δεν πιστεύω στη φιλία, ήταν πρώην σου. Τι φιλία να κρατήσει με είπα πρώην σου, άρα τη γουστάρει ακόμα. Τι γουστάρει ακόμα, πες την αλήθεια. Βάλε μια κουακούλα να πούμε που να πάρει εκεί. Μην γίνεις θέμα, μαλακοτρύπες. Ο Red Dragon με βέλια έδωσε τρελό γέλιο. Η αλήθεια είναι ότι με Red Dragon που τον είχα εχθές είχε πιο μεγάλο cloud. Τι έγινε, γιατί έπεσες. Αυτό δεν είναι καθόλου cloud. Έπεσες λίγο στο cloud. Αυτός είναι μονότονος. Ένας βαρετός. Και χωρίς να κάνουμε και story με το Red Dragon. Έλα ρε μαλακα, κόψα λίγο. Αλήθεια σου λέω. Που κολλέας ρε μαλακα, πας καλά. Βάρδο, έλα σπιναλόγκα να γίνει χαμός. Όλη η Ελλάδα βαρδική είναι, δεν είναι τώρα του Τράγκο, έλεγε δηλαδή. Ο Τράγκο είναι μια χειροποβίδα. Ο Τράγκο είναι μια φωτοβολίδα και έχουμε. Αυτό είναι στην συνοφή και εγώ είμαι στην ευθεία. Έχει καμιά σχέση η ευθεία με τη συνοφή. Όχι. Βάρδο, άλλο την πηδάει την κοπέλα σου όπως και την Κάρεν. Καληνυχτάκια είσαι. Ό,τι πεις, ναι. Αυτό δεν είναι φίλος της κατοχή. Το ξέρω καλά αυτό. Φίλος ήταν και εγώ δεν νομίζω. Όχι, αλλά όταν είπαμε αν είναι κοπέλα σου, γιατί μου το κλείσε. Δεν δηλαδή δικαιώματα, φίλε, στον αέρα. Δικαιώματα, ρε φίλε. Αφού... είσαι διάσημο, αντιμάθω. Όχι, σου μίλησε. Πόσοι παπαράτσι είναι. Άκου, μίλησε η δημόσια την κοπέλα που τελείωσε. Δεν φίλε, μα το κλείσε στη μούρη, γιατί δεν το πέφτει. Γιατί έχει δουλειέ. Ναι, αλλά όταν είσαι όμω εγκόμενα μυανού διάσημο. Δεν θέλει να σου δώσει δικαιώματα. Ο Λάιτ δεν είδε μια ξαφνιαγόμενα. Όχι, η κοπέλα του, ναι, δεν είδε. Ωραία, δεν την έβγαλε. Δεν την έβγαλε. Δεν είπε ο Λάιτ είναι τα γόρι μου. Και εγώ έβγαλα την κοπέλα μου και θέλω να τη δει. Ναι, θέλω να τη δω. Την έχω φωτογραφεί. Πού τη, για να τη δω. Ωραία, δεν μου πει αν θέλω να τη δω. Το μωρό μου, να το, εδώ είναι. Ωραία. Να το μωρό μου. Για δω. Κάτσε ρε φίλε. Περίμενε. Αυτή. Ναι, κοπέλα μου. Α, είναι κοπέλα σου, ναι, το βλέπω καθαρά. Εντάξει. Έτσι, μπράβο. Ναι, αλλά ξυστή, θέλει λίγο και το cloud, Θέλει να πάρει και όχι, όχι, δεν θέλει. Ζήλεψε την Κάρεν. Δεν έχει, όχι, δεν ζήλεψε κανένα. Α, εντάξει. Απλώς η κοπέλα, τα αγαπάω. Ο Dragon σε πατάει στο content. Βάρδο, όσο και τη μουσική άμα συνεχίσει έτσι, μου φαίνεται θα σε πατήσει και εκεί. Κοίτα τι γίνεται εδώ. Κοίτα, έχεις πολύ μεγάλο κλάδο στη Θεσσαλονίκη και στα Γιάννητσά, το παραδέχομαι. Και εσύ, και το δήμαρχος. Και πάτρα. Να, τόσο πολύ. Φίλε, και πάτρα. Vote for president. Κοίτα πως ανέβηκα κι άλλο. Ναι. Χάρη σε μένα κι όμως. Και σε έκανα πρόβλημα. Και σε ζένα. Λοιπόν, άκου λίγο όμως. Άκου λίγο. Mm. Είδα ένα βιντεάκι πριν δύο μέρες, το Red Dragon στο Dirty Blonde. Μαλάκα όλο το Dirty Blonde. Μαλάκα από κάτω και φωνάζανε κόκκινη δράκη. Ωραία, να πάω εγώ να δεις τι θα γίνει αύριο. Στο Dirty Blonde. Ναι, πάμε. Με τίποτα. Πιο πολύ από τον Δράκο. Ελευθερή, είμαι Μεσσίας. Δεν σου δεν είναι Μεσσίας. Άμα είσαι. Ναι, αλλά εντάξει, είναι και αυτός όμως. Άλλο είναι η εποχή του, είναι και αυτό είναι η εποχή του. Η εποχή του είναι, αλλά δεν έχει τη δύναμη τη δικιά μου. Εντάξει, θα το δούμε. Καμία σχέση από τους. Πας καλά, ρε μαλάκα. Εγώ τώρα. Τελείωσε η καραντίνα. Μη φοράτε μάσκες. Δεν χρειάζονται πιστοποιητικά. Σβήστε τα. Και λέει αυτός Λευτέρα και για δε λες και Σαριανοί που σε έχουν όλοι στην μπούκα. Και Σαριανοί στην μπούκα μένα. Τι δουλειά έχω μείνει ξανά. Σε έχουν στην μπούκα. Αυτοί με έχουν στην μπούκα και εγώ τους έχω στην τσιμπούκα. Πώς θα είναι. Έρωτα κάνατε. Την έχεις φιλήσει. Ήταν μια εύλογη απορία. Την έχω φιλήσει, την έχω πάρει αγκαλιά, την έχω γαϊδέψει όλα. Την έχεις φιλήσει στο στόμα. Ναι. Την έχεις γαμίσει. Ρε μαλάκα, τι μαλάκι δεν, πού να την γαμίσω. Μαλάκα, όταν σου λέω να γαμίσει μια γκόμενα, μου λες είναι γιατί μαλάκι. Γιατί είμαι ρομαντικό άνθρωπο. Δεν απαγορεύεται να γαμίσει την κοπέλα σου. Ρε μαλάκα, απαγορεύεται. Είμαι ρομαντικό. Άμα δεν την γαμίσει, ποιο θα την γαμίσει. Για πες με αυτό. Περίμε. Εγώ. Από την πρώτη μέρα. Κανένα άλλο. Ρε Δημήτρη, πρώτη μέρα. Δεν γίνεται αυτό που λες.
Πρέπει πρώτη να μέρα. Πρέπει, άκου, πρέπει. Εσύ 10 χρόνια πρώτη μέρα. Καταγγεί, εχθές με το ζόρι κοιμήθηκα σε ξενοδοχείο. Έψαχνα να πρώτο ξενοδοχείο να κοιμηθώ. Κοιμηθήκαμε μαζί στο ξενοδοχείο. Ωραία, αλλά ένα ξενοδοχείο, άστο κάτι. Καλά το ξενοδοχείο μου, εντάξει, ήταν για το πούτσο καλά. Καράφλας που μας βάραγε την πόρτα το πρωί. Που... Τι σου έλεγε ο καράφλας στο ξενοδοχείο, ρε. Τι σου έκανε. Τελείωσε η ώρα σας. Φύγετε, φύγετε! Μα λέγανε γιατί για πολλά χαστούκια ήταν αυτός. Μη βάρα στα πόδια σου κάτω και μου ντεβρά αρχίδι. Φύγετε, ρε γάμο το. Έτσι μου. Φύγετε το. Αδειάσε μας το ξενοδοχείο. Να σου. Τι σου λέει, θα πάρω την αστυνομία. Τι σου λέει. Τι σου λέει ο καράφλας. Συνοδό μαλάκας είναι αυτός. Πες μου, τι σου λέει, θα πάρω την αστυνομία. Μαλάκα, τι. Είχαμε πάει 3.30 το μεσημέρι και ήθελα να μας διώξει το μουνόπανο από τις 11 το πρωί. Και του λέω, τι λες, δε καράφλα. Από πού, γιατί του λέω, πέρασε το 24ωρο. Υπάρχουν ενάμετρα ξενοδοχείο. Και μου λέει τα αρχίδια. Του λέω, κάτσε καράφλα, κάτσε καλά. Δεν θέλω να σου μιλάω στην καράφλα. Δεν θα φύγω, του λέω τέτοια ώρα. Πάμε ράβλε για να τρώμε του κόμματα. Μόλι συμπληρώσουμε το 24ωρο. Και καλά, εντάξει, παίρνω την αστυνομία μου. Λέει, παίρνω την αστυνομία. Και φεύγω από το ξενοδοχείο και μένει αυτό. Και πάει πάνω και του φάραγε τις πόρτες έτσι με δύο χέρια. Και τι σου λέει. Τι σου λέει, λέει. Με παίρνει τηλέφωνο πάνω και μου λέει, Λευτέρη, τι θα κάνω εγώ με αυτό, Νάτι. Θα μου φωνάξει την αστυνομία μου, λέει. Θα μου φωνάξει κάτι. Αλάκα. Μπάρδο, Μπάρδο μου στηρίζουμε το Λευτέρη που σε στηρίζει και σε στηρίζει πάντα. Θα σε αγαπάμε, είσαι ο δόντου μάτια τη καρδιά μα. Έπρεπε να μιλήσει αγάπη να τα δουν όλοι. Θεό, Citizen. Πώ θα λέτε, Citizen. Καλημέρα Λευτέρη, από Βόλο, Βάρδο, μεγάλη μεσία τους πάτησες όλους. Κόμπορε, Βάρδο, τη φωνάρα, έχεις ο πρώτος και ο... είσαι ο πρώτος και ο τελευταίος στο τραγούδι. Το ξέρω, εγώ από τον ωραίο μας Βόλο, πότε πάμε Βόλο. Oh. Έχει ωραία τσιπουράδικα εκεί, ε. Το μουνί, κεράσεις, κεράσεις τσιπουράδικο. Μπορώ να βρείτε, το μουνί τώρα είναι και το πούτσο Παναγιώτα και ο Βόλος εκεί. Και ο κόλλος έκανε δύο πόδια και πήγαμε. Να σου πω λίγο. Στον πύργο το λευκό πώς κάνανε που μας είδανε. Πες μου πώς κάνανε στον πύργο το λευκό. Έχω στιγμιότυπα. Θα τα βάλουμε. Κάνανε σαν 30 πιτσιρικά που μας είδανε. Ναι, ρε παιδί. Φτάνει, όχι, εντάξει. Να είσαι ταπεινός. Δεν μην βάζει, να είσαι ταπεινός. Να είσαι ταπεινός. Τι είπε ο Θεός. Ο Θεός τι έλεγε. Έλεγε ότι εγώ είμαι αυτός και είμαι εκείνος. Τι ήταν ταπεινός. Εσύ τώρα γιατί πήρε τα μυαλά σου αέρα. Πρόσεχε γιατί άνοδο. Αέρα τα μυαλά σου. Που κάνεις donate πάνω στο σύνδεσμο. Θα σου πω χωρίς εμένα πας βόλτα, μωρό μου. Θα πει εντάξει, τι να κάνω. Ας κάνει ό,τι θέλει, δεν με ενδιαφέρει τι κάνω με το άρμη για τα αρχίδια μου, δεν με ενδιαφέρει. Ναι ρε αγάπη μου, λείπεις. Παλιά τη λευκή την είχα πάρει στα 4 και βρούμαγε λίγο κολίλα. Ναι, ρε φιλαράκι, την πήρε στα 4. Και εμένα μου πήρε κολίλα. Εμένα μου πήρε λίγο πίσω. Γιατί δεν κάνει κάτι από πίσω. Και βρωμάει. Αφήσαμε τη. Είναι δυνατό. Δεν θέλω να ξαναβγάλω προσωπικά μου γιατί είναι όλο μαλακή λέω καθένα και μάτι. Μαλακά, όσε μέρε ήμουν εκεί, ρε πουστή, μία μέρα να βάλει τον κόλο σου κάτω, κάθε μέρα έξω από τα μαγαζιά. Και εγώ ρε, τραγούδα. Διασημότητε και στα μαγαζιά. Μην ασχολείσαι με την τόλη την ώρα, το πάρω τώρα. Με φίλε, και δημόσια σχέση μου. Κοίτα και λίγο όμως στο stream. Κάθε μέρα γιατί έβγαινες. Κακομαθημένος άντρας. Παντού πήγαινα πόρτες. Μαλάκα ο Βάρδος είναι ο μοναδικός που δεν έχει ανάγκη από διακοπές. Ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη από το να φάει. Καταγή γεννήθηκα κουρασμένο. Φαγητά παντού. Πέφτανε το μάνα εξ ουρανού. Δεν έχει ανάγκη που να μείνει. Δεν έχει ανάγκη που θα μεταφερθεί. Ναι. Ο τύπος. Είναι, πώς ήταν ο παλιό Ιησούς που δεν είχε λεφτά στην τσέπη, πώς ζούσαν παλιά. Έτσι δηλαδή, ζεις ταπεινά σαν Κύριος, ξέρω εγώ. Δεν χρειάζεται τίποτα. Έτσι και στα λεφτά είναι του Σατανά, του πονηρού, ναι, ξέρεις. Ναι, ναι. Είναι του πονηρού τα λεφτά. Πάρα πολύ. Γι' αυτό ο Θεός, όντως ο Μεσσιάς, ο Θεός επρίκησε να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Αλλά να έχω ανάγκη. Να έχεις ανάγκη τα λεφτά. Όχι, μόνο να σου, όχι, να σου πω τι έχεις ανάγκη. Έχεις ανάγκη μόνο το. Τα πόλο καρυβά. Να σου πω την αγάπη του κόσμου. Που αυτή είναι που θα σου δώσει τη ζωή. Ξέρω, και την πέτη. Και την πέτη, καραμπέτη. Μα δεν θα παρεξηγούμε καθόλου, ε. Μα αλλά γιατί έχεις πάθει τώρα τελευταία. Με έχεις αγαπήσει γι' αυτό. Ε, ναι. Εγώ είναι αδερφός σου. Όχι, επειδή γιατί ξέρω την αξία μου και δεν την παρεξηγούμε εύκολα. Εγώ είμαι πάντα πρώτος, πάντα πρώτος γη. Είμαι πάντα πρώτος, πρώτος γη. Παιδιά, ευχαριστώ για τα αιτήματα που κάνετε. Ανεβάσετε το πήκι τη εικόνα που. Γιατί να είσαι ο καλύτερος. Γιατί τους πονάς. Μπάμπης. Εγώ γιατί είναι εποχή σου. Όχι, εγώ δεν θα πω κάτι. Εγώ έχω βγάλει δύο τραγούδια
Και πολλοί δεν σε θεωρούν καλό παιδί, να ξέρεις. Γιατί είμαι αναλύτης, ε. Έχω, ναι, ότι είσαι παρτάκιας μου, νόπανο και τέτοια. Και πλακώναμε. Ναι, αυτό το έλεγε ο τέτοιος, ο, πώς το λένε. Αυτό το έλεγε ο... Παρτάκι. Ο Ντράγκο. Ότι είμαι κακός. Ναι. Και ότι αυτός είναι ο πρώτος και ότι είσαι πουτάνα. Πού το είπε, έχει και εσύ για να το πει. Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν δεν ασχολούμαι με κάτι που δεν αξίζει. Που ζω από κάτω μου και γελάω. Μπαρδοτάκι, είσαι μια τρίχα από το αρχείο του Κοζατζίδη, ο διάχος είναι ο Θεμάρας, ο Αδαμαντίδης. Ναι, δεν μπορείς να τραγουδήσεις Κοζατζίδη χωρίς να έχεις κολλήσει ούτε ένα ένσημο. Ό,τι πεις με. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Ο Αδαμαντίδης είναι καλός τραγουδιστής, ρε μάλλον. Αλήθεια. Ναι, δεν μπορώ να με φτάσει όμως. Είμαι καλύτερο από αυτό. Γιατί εγώ λέω τα πάντα. Ωραία, ωραία. Λες ότι είσαι καλύτερος. Αυτό σε τραγουδάει χρόνια σε μπουζούκια. Πολύ ωραίος. Έγραψε ιστορία. Ωραία. Πώς είσαι καλύτερος από αυτός και δεν έχεις τραγουδήσει μια φορά. Πού λέει αυτό, και ο Χρυσός. Μία φορά δεν έχεις τραγουδήσει σε μπουζούκια. Την... Μία φορά ναι. Έχω τραγουδήσει. Σε μπουζούκια. Παντού. Πού, για πες ένα. Έλα, φίλε. Μην φαντασία. Ένα υπάρχει εκεί που τα πόσα, ρε φίλε, εγμένα είναι η καταστάσεις και δεν έχω πιστεύει μπουζούκια. Α, κυκλώματα. Κυκλώματα και... πες το μία ώρα, αλλά αυτό σε ρωτάω. Ξαναγυρίσεις αυτό κυκλώματα. Έχω τεράστια ταλέντα εγώ. Άσε με τώρα, μην ακουβλάκεις. Όπως. Έφυτο. Έχω πολλά. Κορευτικά, ηθοποιός, πλάκες. Άμα είναι έφυτο. Τραγούδι, όλα τα πάντα. Βάρδο, είσαι ο Μεσσίας, να ξέρεις, σε περιμένουμε ξανά στα μέρη μας. Σαλονικά. Ναι. Μου λείπετε πολύ, θα σε αγαπώ. Φίλε. Βάρδος, απλά καλλιτέχνης, έχει κάποια κουλτούρα. Αυτός, ακούστε. Όποιος αγαπάει το τραγούδι, δεν τον νοιάζει το χρήμα. Αυτό είναι ο καλλιτεχνισμός, λιμένη. Δεύτερη ένα μήνα δεν θα πάρουν ρεπό οι καθαριστές από τη Θεσσαλονίκη από τις ντομάτες που του έριξαν του Βάρδου. Όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν το θεωρώ, όχι. Φίλε, μ' αρέσει να ακούω τις βλακίες γιατί και λέω. Βάρδο, έλα και λίγο από την Ανατολική Θεσσαλονίκη την επόμενη φορά. Σε έφαγε η Ευκαρπία και το κέντρο αυτές τις μέρες. Δευτέρη, μην ξαρέσει με Βάρδο που το παίζει καλώς ξαφνικά. Του έριξαν το Instagram και ήρθε να πάρει κλάο τον Βαρδοτάκη. Ναι, Βαρδοτάκη. Και εσύ ή ποιος είσαι, ο καλύτερος στην κοπέ. Πήρες κλάουτ όμως. Φίλε, τι Βαρδοτάκης. Ήρθε και αυτή η εποχή που σου δίνω εγώ κλάουτ αντί εσύ εμένα. Πέρα με, ποιος είναι ο Βαρδοτάκης, με τα πιο ωραία μάτια. Με τα πιο ωραία αυτιά. Με τα πιο ωραία πηγούνι. Το πιο ωραία χειλί. Πόσο φόλος πήρες είναι όταν σε κανά. Ποιος είναι ο Μητσοτάκης, με τα πιο ωραία δάχτυλα. Ε, τα πιο ωραία και τα πιο καθαρά. Δεν σε είπε Μητσοτάκη. Τα πιο ωραία. Δεν σε είπε Μητσοτάκη. Κοίτα, βλάκι. Βαρδοτάκη σε είπε. Άλλο αυτό. Δεν μοιάζει, καν ούτε Βαρδοτάκη. Ποιο είναι ο Βαρδοτάκη. Δεν ξέρω κανένα Βαρδοτάκη. Δεν κανένα τέτοιο βλάκι. Μητσοτάκη ξέρω μόνο. Μπράβο, το ξέρω. Δεν έχει καμία σχέση. Ποιο είναι αυτό. Βαρδοτάκη. Ποιο είναι αυτό. Καίχη ξαναδελφό. Όχι, ποιο. Εσύ λες ο Βάρδο. Πώ γίνεται, παιδε, αφού είμαι Βαρδοτάκη. Πώ γίνεται να μην έχω τσιγάρι τέτοιο στην Ελλάδα. Πώ γίνεται αυτό. Πατονή. Είμαι κούρκουλο. Ομορφιά είμαι κούρκουλο, Καζατζίδη και λέτε λόγω. Εσύ ποιο είσαι, ο Κασιμόδη τη Ελλάδα. Μεγάλε μόλι τα δόντια, έτσι θα είναι η μύτη μου. Έτσι, εκεί γαλλικιά. Εκεί θα είναι η μύτη μου, γαλλικιά. Θα πονέσετε, θα τσουκλιό κόλλο σα. Πούλωσε το. Χαρά Πετροπούλου. Πούλωσε το. Καλησπέρα από Κόρινθο, σα αγαπάμε εκεί, με μανία. Έλα στον Ισμό για μπάτζι τσάπι χωρί σκηνή. Δεν έχουμε πάει καθόλου χωρί σκηνή. Αν έκανε κόρδινη κοντά, θα πάμε καμιά μέρα. Θέλει. Ναι. Να κάνουμε μπάτζι τσάπι στον Ισμό. Ωραία. Στον Ισμό κάνει την πατζάμπη. Τι μέρα είναι σήμερα. Βάρδο σε κοροϊδεύει Κάρεν και στα έλεγα Λουκουμά. Ξύπνα, παρακαλά μια Κάρεν μαλάκα. Δεν παρακαλώ καμία. Να σου πω λίγο, αυτή παρακαλάει. Έλα, να σου πω, πάμε κοροϊδεύει. Να σου πω λίγο. Ναι, πότε, θε να πάμε αύριο. Αύριο. Λέγε, πάμε κοροϊδεύει. Αύριο ερχόμαστε. Πάμε ναύπλιο. Πάμε ναύπλιο. Κόρυθο. Δύο πολλέ φορέ. Κόρυθο ή ναύπλιο. Κόρυθο. Κόρυθο. Ναι. Ωραία, αύριο. Λοιπόν, άκου λίγο. Meetup. Άκου λίγο, ακούστε λίγο, άκου λίγο. Αύριο Κόρυθο. Τι ώρα? Μεσημεράκι θα δούμε. Ωραία. Και θα είμαστε πίσω κατά τις 8 η ώρα. Εντάξει, αύριο κατά τις 2 η ώρα θα είμαστε Κόρυθο. Να μας περιμένετε. Ναι. Γιατί θα πάθετε πλακάβο. Πάμε και η Κόρυθο θα γίνει δικιά μας. Και αυτή η Μπαρδοκρατία. Βαρδική. Και του Λευτέρη. Και του Λευτέρη. Να πάρουμε τον Ριντράκο μαζί. Όχι. Δεν χρειάζεται. Το. Αξιδιάζει το Σαμπτό. Το. Πώς το λένε, Μανόλο. Όχι, κανένα δεν παίρνουμε. Ούτε το μάλλον θες. Κανένα. Πού θες να σε πρώτο σε όλα, ρε μάλλον. Όχι, ρε φίλε, γιατί είναι αυτό. Πρώτο στον έρωτα, πρώτο και στα φίλια. Όταν είναι κάποιο ευχάριστο. Πρώτο στι αγκάλιε, πρώτο στι προπονήσει. Όταν είναι κάποιο ευχάριστο, δεν το παίρνουμε μαζί μα. Ωραία, αν σε παραδεχτεί ο Μανώλο, θα τον πάρουμε. Ναι, άμα παραδεχτεί. Μόνο άμα πει ότι είσαι ο Μεσσίας. Ναι. Και ότι είσαι πάνω από αυτό. Μπράβο. Άμα είσαι ίσα με αυτόν, όχι, να μην τον πάρουμε. Ρε φίλε, τι λέει ακόμα το Μανώλο, θα παρεθείτε λίγο. Να κουβλακεί. Πάντω εσύ με το. Κοίτα, εσύ, η αλήθεια είναι ότι εσύ με το Red Dragon παίζεστε. Ναι, αλλά εγώ... Έχει το Red Dragon αρκετό μεγάλο κλάου. Έχει. Και είναι και καλό παιδί. Αυτό που βγάζει.
Φίλε, και μόνο με την ιδέα που μιλάς στο δικό μου κορίτσι, στο πρώην κορίτσι που λέει ο λόγος, είναι κακό. Ναι. Που μπορώ να του πάρω τσιγκόμενε. Μπορώ να του πάρω τσιγκόμενε όλε. Διονύς Δέλακας. Μπράβο στον πρώτο όσο φορέ έχει φτιάξει το stream, σου λεφτέρη έρχεται. Εντάξει, και ο Ρέντε έρχεται. Δεν έχω παραπονό το Ρέντε. Βάρδο, βάρδο, άιπι δείξου, βάρδο, βάρδο. Α, έτσι λέει αυτό. Σύνθημα. Ο Poison. Σύνθημα. Βγάλε το κόμμα. Ήθελα να ξέρω από τι βρίσκει τόση ενέργεια. Δεν πιστεύω να παίρνει αναπολικά που λένε. Είναι έφυτο. Έφυτο, δεν είναι. Έφυτο, έφυτο. Έβριτο και η ενέργειά μου. Πάμε. Το σπίτι πώς το είδες? Το δικό μου. Το δικό μου. Το δικό σου, ναι, το καθάρισε ωραία, το κάνει λαμπίκο. Είδες μαλάκα, το κάνει λαμπίκο. Νοικοκύρης. Κάθισα μαλάκα τρεις ώρες σήμερα, μου φύγει ο κόλος. Πολύ ώρες, μπράβο. Και ήρθες εσύ με ένα μήνα άπλητος. Δεν υπήρχε τίποτα. Όχι, ρε, πάει. Έλα, μαλάκα μυρίζεις. Σαν κουνάβι μυρίζεις. Το ξέρω. Για δεν πάει να πάει. Θα κάνω σε λίγο, θα το κλείσουμε το stream. Το σουγκάρι εδώ είναι. Έχει κάνει και τώρα. Ναι, κόφτο λίγο. Σε πόσες μέρες θα κλάψουν αυτοί που θα τα δω. Κατευθείαν θα κλάψουν. Ξέρω. Ήδη κλαίνε. Ρε φίλε, ήδη κλαίτε. Εγώ την πιο ρίσκοκη γυναίκα στην Ελλάδα. Θέλω να δείξω κι άλλες να κλάψουν. Ναι. Βάρδο, πώς σου φάνηκε το Λεκοζή στην Ευκαρπία? Τέλειο, ρε φίλε. Το λεκτρωμένο μου μαγαζί είναι αυτό. Εντάξει, είχε τα παιδιά εκεί όντως ήταν καλά. Ο Γιάννης και το άλλο παιδί, πώς το λέγανε. Ο Γιάννης και ο άλλος. Και ο Νίκος. Και ο Νίκος, ναι. Ο Νικόλας. Καλά παιδιά και ωραίο κλίμα. Ο Μασούτ. Τον συμπαθούν όλοι εκεί πέρα. Πολλές γυναίκες κόβουν τη βλέβα τους για πάρτι μου. Εντάξει, μην το κάνετε όμως. Μπαρδοτάκη, σε λίγες μέρες θα παρακαλάς πάλι το Χαγιάτε. Ναι, Μπαρδοτάκης. Καλά, εντάξει, δεν χρειάζεται να παρακαλάω. Ανέβασε τώρα η Χαγιάτε, αδερφέ μου και τέτοια. Πρώτο, είπαμε, Μπαρδοτάκης δεν είμαι. Είμαι ο Βάρδος. Όταν θα μάθετε να σέβεστε, θα σας δίνω σημασία. Είσαστε ένα τίποτα. Τι είναι αυτή? Καταρχήν, μάθετε πρώτα να σέβεστε το όνομά μου. Λέγομαι Βάρδος Νικόλας Ακυθινός. Τρία. Άμα το πει σωστά, θα σου μιλήσω. Αφού δεν ξέρει να μιλά, βούλωσε το. Λευτέρη, τον έδωσα και μ' αρέσει. Και μου άφησε δώρο λίγη μερέντα. Ακούς, μ' αρέσει. Μ' αρέσει που μου το παίζετε μάγισσα από κοντά. Βάλε και βούτυρο. Να σου πω λίγο. Με καλή όρεξη. Λευτέρη, μ' αρέσει που το παίζουν μάγισσα από κοντά και τρώνε φάπες. Καλά, του βάρε όλου. Έτσι, μπράβο. Τρώτε πολύ ξύλο. Πολύ ξύλο. Το ξύλο του Ισαρκούδα το βάλα. Και μ' αρέσει να τρώω. Και δεν μ' αρέσει να σα δίνω ξύλο. Γιατί εντάξει, σα ακορκέμαι μετά, λέω. Άφησε το χέρι μου στη μάπα τους. Βάρδο, είμαι ψυχολόγος και σε αγαπάω πάρα πολύ και σου έχω μεγάλη αδυναμία. Μήπως έχεις διαγνωστεί ποτέ με μανία? Σε αγαπάμε πολύ, συνέχισε. Ναι, ναι, με τη μανία. Ακύρωσε και κάποια ραντεβού. Τζάκα συνάντηση. Βάρδο, ας την Κόρινθο και τη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνα να πηγαίνεις Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Α, με το Magic Bus. Λονδίνο, Άμστερνταμ και Βερολίνο. Έχεις ξεχάσει εντελώς που θες να πας. Όσο και αν έχω δανεικά και δεν σε δίνω, να κάνεις βόλτα με το δαφνί σου, μπας! Αυτά τα τραγούδια σου, Λευτέρη, ναι. Ε? Τα τραγούδια σου. Ταξιδιάρα, ψυχή! Αλλά κάνεις πολύ βλάκα, πολύ ευχαριστή. Δείξε λίγο πύχη, επειδή θα ξέρεις μάλλον λέξη, δείξε την πάπια. Και πύχη και τον πύχο. Και τη μέρα νύχτα, ξέρω πύχο. Τζον Λουί, όχι ακόμα... Αδερφέ μου, όχι ακόμα τον αριθμό της εκπομπής, όταν θα βγάλουμε γραμμές. Βάρδο, φήμες λένε ότι παίχτηκε κάνε πάνω. Κάνε πάνω. Ναι, Τζον Λουί, βάλε το link του Discord. Βάλε το link του Discord. Λευτέρη, στο Discord με έχεις βάλει. Ε? Έχεις βάλει στο Discord. Σε σύγκριση Βάρδο με Dragon, ανώτερος ο Βάρδος. Αλλά και οι δύο είναι για κουβά. Ωραία, θα πάρουμε κουβά. Καλησπέρα, Λευτέρη, Κουασιμό δε Βαφούτη. Φαφούτη. Κουασιμόδο δεν ήμουν ποτέ. Φαφούτη λόγω του. Παναγιώτης και μόνο ο Ιωνικός. Τι έχεις να πει? Ναι, φίλε, μίλε τώρα, Φαφούτη. Γιατί σε λίγες μέρες θα κλάψεις. Για τον Ιωνικό, τι έχεις να πεις? Να είμαι καλά, ο πρόεδρος του πήγε καλά την ομάδα. Ο Ιωνικός, ναι, για πρώτη χρονιά πήγε καλά. Δεν ήταν το μπάτζετ του να πάει Ευρώπη. Τα ξέρεις αυτά. Γιατί η ομάδα ήθελε και άλλη ενίσχυση. Στο μετρό της Ηλιούπολης του σκάσα το μπουνιά του Βάρδου, το θυμάται. Ναι, εσύ το θυμάσαι που βάζει μπουνιά από τα χεράκια μου. Δεν νομίζω, πολύ ξύλο έχει δώσει ο Βάρδος, ειδικά τώρα τελευταία. Φίλε, πού έφαγα ξύλο? Βάρδου, για εξωτερικό κανονίζεις τίποτα, σε περιμένουμε για live Σερβία. Ήδη ξεκίνησα να τους δείχνω την τέχνη σου. Εννοείται. Και πάμε Σερβία, θες? Παντού θα πάμε. Λέγε. Παντού, ρε φίλε. Βουλγαρία. Θα ετοιμάσουμε και άλλα τραγούδια. Αλβανία. Όλα τα μέρη. Α, στο κλέδι το τσιγκάνο και τι κάνει το δείξι που είπα το υπάρχο σε τσιβιλετέλη. Το πει σε υπαρχό. Πώς το πες? Τσιβιλετέλη. Για εκατομμύρια τσιλικό, πώς το πες? Υπάρχω.
Πάμε, Τσεφτετέλη. Υπάρχω κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω, σκλάβα τη ζωή σου φάκω κι ας βαδίζουμε σε δρόμους χωριστούς. Είμαι τη ζωή σου ο ένας, δε με σβήνει κανένας. Κι αν με άλλους μιλάς κι ώρες ώρες γελάς, τραβάθος πονάς, γιατί σκέφτεσαι εμένα. Και είχε φοβερή μουσική με κλαρίνο και με πλήκτρα. Τέλειο. Και το έχω και να το δείξω κιόλας αυτό το κομμάτι. Πολύ ωραίο. Έχω και πολύ νεολαία. Δευτερή, έχω πολύ νεολαία από κοπιτσιρίκες που με αγαπάνε πολύ. Φοβερά πράγματα. Να μανέ. Να. Τα μπούστι, ρε. Έγινε χαμός. Λυπάμαι, παιδιά, που λέτε. Δευτέρη, έχεις κανονίσει να φέρεις τη Χρύσα αυτή που πετύχατε στο ΜΕ παλιότερα με το Μεσσιά τον Βάρδο. Πότε. Λοιπόν, άκου λίγο. Ποτέ σε αυτή την εκπομπή από την αρχή της δεν έχω φέρει μια γκόμενα της προκοπής. Γιατί? Επειδή είναι stream κουασιμόδων. Πρώτον αυτό. Ή stream ηλικιωμένων. Λοιπόν, άκου λίγο. Από την Τετάρτη και μετά, το έχω πει πολλές φορές, αλλά θα φέρω έτσι ένα γυναικάκι να παίξεις μπάλα. Δεν θέλω, ρε φίλε, έχω κοπέλα. Όχι, ρε, να παίξεις μπάλα ενώ στον χώρο, σε κόντε. Εντάξει, έτσι ναι. Θα το ήθελες αυτό. Ναι, ακούσε λίγο, το αντίθετο. Μαλάκα, πώς το έπες έτσι. Κοίτα να που έχω. Με σταμάτησες, τι λένε. Και μικρά κοριτσάκια και κονεύουν. Μαλάκα, πώς το έπες έτσι. Υπάρχω με στα μάτια σου που κλαίνε, με στα χείλη σου που καίνε, και θα υπάρχω. Ωρες, ώρες. Πάντως το υπάρχω το έχει συνεπάρξει με πολλές τέχνες. Και τη Δευτέρη το έχω κάνει, πήρε και χωρίς και να πας. Γάμισες. Μαλάκα στο γάμο, πώς είσαι. Μαλάκα. Τι κέφι τους έκανες, μαλάκα. Πώς δεν έχω διάλυση έτσι, ρε μαλάκα. Τους έκανες πολύ κέφι. Στο Γιάννητσά. Καλά, παιδιά, μπείτε στο κανάλι και δείτε τρία live είναι όσα γίναν στα Γιάννητσά. Αξίζει να τα δείτε. Πολύ δυνατή. Μπορεί να μην έχει καλή λήψη, αλλά έχει πολλές φωνές. Το content πώς φωνάζαν έτσι, επί. Θα σας αποζημιώσει. Πώς φωνάζες. Πιάστη. Τι κάνεις. Τι. Κλείς την άρμα, λέγα. Τι είναι αυτή. Αυτό τι. Βάρδο, έχεις παίξει πολύ, ούτε 600 άτομα. Ναι, με τέτοια ώρα, φίλε, 3 ώρα. Τέτοια ώρα με τον Τράγκο είχα 800. 800 είχαμε τον Τράγκο, τέτοια ώρα. Προχτές, αλήθεια σου λέω. Φίλε, τι είπε πάνω τον Τράγκο, άσε με σιγουριά. Στον λόγο μου, 800 είχαμε τον Τράγκο. Εδώ καθένα. Εντάξει, έχει λίγο παραπάνω cloud από σένα. Ναι, έχει λίγο. Ωραία, να μιλήσουμε για cloud. Ναι. Ο Τράγκο, άκου, έχει 40.000 και. Ναι. 20.000, 31.000 που μου το κλείσανε. Πάμε λίγο την απροφή μου. Μα δεν είναι το κλαδί. Όχι, αυτό μετράει. Ρε Βαρδό, να σου πω κάτι. Λέω, μιλήσουμε λίγο λογικά. Έχω πιο πολύ κόσμο. Εσύ που είσαι ένα λογικό παιδί και μπορείς και καταλαβαίνεις και βγάζεις σοβαρά. Φίλε, έχω πιο πολύ κόσμο. Να σου πω κάτι λίγο. Δεν μετράει το Instagram για το cloud. Το cloud μπορεί να το έχει ένας άνθρωπος που δεν έχει και καν Instagram. Δεν είναι ούτε εγώ. Μάθε για λάθο. 20.000, ο άλλος έχει 30. Ωραία. Και ο 30 είναι πιο διάσημο. Είναι το ίδιο που βγαίνω εγώ τώρα. Καλά, η Θεσσαλονίκη, ο Τράγκο δεν έχει καν το δικό μου κόσμο. Με καμία κυβέρνηση. Όταν πήγα Θεσσαλονίκη, ήταν τη πουτάνα με τον Τράγκο. Μιλάς μαλάκι. Από μένα τώρα αυτό και είναι πιο πάνω ο Τράγκο στη Θεσσαλονίκη. Όχι, δεν είπα αυτό, αλλά έχει και αυτό πολύ. Έχει. Ρε Λευτερή, σε θέμα content και cloud, ο Τράγκο πάντα ήταν ανώτερο. Και content. Και ο Τράγκο τώρα είναι στα down του κιόλα, αλλά και πάλι πιο ψηλά είναι. Από ποιο? Το ξέρεις νομίζω. Να ναι, μεγάλε, επειδή βγάζει ζήλια πάνω μου, ας το καλύτερα. Κλάψε λίγο. Ο Τράγκο δεν. Μας έχει λείψει ο Μάνθος μαζί με Μεσσία. Ο Μάνθος τι κάνει. Να σου πω το Δευτέρη. Είδες τον Τράγκο σαν νιάτας πως ήταν, άσχημος. Όχι. Είδες σε μένα πόσο. Ο Βάρδος τρώει πόλεμο από τα κυκλώματα, ρε Λευτέρη. Σωστό. Και αυτό. Καμία σχέση. Γιατί εμένα δεν. Αύριο θα είναι mastermind εδώ. Θα είσαι, Εννοείται. Και ο Μάνθος θα είναι. Ναι.
Για μένα κοβλακής. Λευτέρη, τα δόντια πορσελάνης στοιχίζουν 1.300 ευρώ το ένα, ενώ με 2 χιλιάρικα τα φτιάχνουν όλα χρυσά. Πες στο Βάρδο αν θέλει να το κανονίσουμε μια βραδιά. Τραγουδάει στο Βόλο και πληρώνουμε για χρυσά δόντια. Ναι, χρυσά. Βάρτε εσύ τα χρυσά δόντια. Ναι, αμέ. Δεν θες μόνο. Όχι, χρυσά δόντια. Γιατί, είναι τράπερ. Χρυσό είναι αυτό. Δεν έχεις δει τον Έλλη. Εκεί που βρήκε το κουνέλι. Με κοροϊδεύεις. Εκεί που βρήκε το κουνέλι. Και δεν έχεις σου καμιά φάπα. Μαλάκα, και πέρασε και δίπλα μας μια φίλη μας την Έλλη. Πολύ αστείο. Δεν είμαι πρέπει να τραγουδήσω, κάνω και τρόλ και είμαι και ηθοποιός, κάνω ό,τι γουστάρω. Για κάνε ένα ρολό, κάνε ένα σκέτς. Πώς συνέχισε τη δουλειά. Θα σε δοκαμίσω στο ξύλο. Πού είχε στριγγίσει αυτές. Μίλα μωρή κουφάλα! Τι μούντα αρχιδή. Μίλα μωρή κουφάλα. Δεν θυμάσαι που κάποτε σε έπαιζα μπάλα. Σε παίρναγα με τρίπλες και μου έκανες και τρώγες δίπλες. Αυτό το θεατρικό ρόλο μου θυμίζει Πρέκα όταν έχει πάρει τα, τα χάπια του. Σκάζε ρε πάνε, ακούμπα. Εσύ έχουμε πολύ πλούκα. Λευτέρη, είπε στο Βάρδο, έχει τεράστιο fan club εδώ στη Γαλλία και σε περιμένουμε στην Παναγία των Παρισίων. Μεγάλο μύτη. Ποιος είναι εκεί? Δεν ξέρω. Στην Παναγία των Παρισίων. Αυτός εκεί. Η γκόμενά του για Εσμεράλδα λέει. Ναι, ναι, γκόμενά. Ποια είναι αυτή? Ποιος είχε γκόμενα την Εσμεράλδα? Εμένα γιατί ζηλεύτε τόσο πολύ κακά σκηνή. Ρε φίλε, ποιος είχε γκόμενα την Εσμεράλδα, πώς λέγεται? Φίλε, έχω πέσει από οικοδομή. Λέγε ρε Κουάση. Μπορώ να μιλήσω λίγο. Έχω πέσει από οικοδομή, έχω βάλει πολύ ξηροσανιέτα μου από πιτσιρικάς. Ο γάξι με κασέτα έβαλε πάλι. Από πιτσιρικάς ήθελα να γίνω. Μαχαιριές, πες την από πιτσιρικάς ήθελα να γίνω γκάξτε. Τις μαχαιριές τις είπες. Έχω να πω και για το Mad Clip, πέρασαν 8 μήνες. Κουβαχάρα λέει, πού το θυμήθηκες αυτή τη μάρκα, ρε, με τα ποδήλατα ρε μάνακα. Α, του προφίλ. Ο Βάρδος έπεσε από όταν έφυγε από το δικό του κανάλι. Τώρα που επέστρεψε όμως, ετοιμαστείτε για εκτόξευση. Δεν είναι δικό του κανάλι, φίλε. Μην μπερδεύεσαι. Λευτέρη, πες στον Βόρδο. Το είπαμε αυτό. Τι είναι? Πες του να βγάλει το μενταγιόν, είναι του Πονηρού, λέει, και διαβασμένο σε τελετή. Ποιος είναι αυτό? Μαλάκα δεν νομίζω. Για να δω. Ωχ, μαλάκα όντως αδιόλος είναι. Μαλάκα δεν το βγάζεις τώρα. Δεν είναι καλό αυτό. Δεν είναι αυτό δε φίλε, πας καλά. Θα ρωτήσω εγώ. Βάρδο, μπορείς ξανά να επνοτήσεις το Λευτέρη? Ναι. Μπορείς. Να με επνοτήσεις εμένα, ρε, όχι να κοιμηθείς μόνος σου. Έλα. Δεν κοίτας την κάμερα, εμένα επνοτήσεις. Δεν και δεν επνοτήσεις τους θεατές. Έλα. Και μη είσαι κουφάλα. Τι έγινε? Οχ! Είδες όνειρο για 2-3 δευτερόλεπτα. Πώς το έκανες αυτό? Επειδή... Δεν είναι δυνατό, τι ήταν αυτό? Είδες όνειρο ότι ήταν κάποιος και σου μιλάγε. Κάτσε καλά μαλάκα. Έλα. Θα εγκυμίσω πάλι. Έλα κάτσε, έλα κάτσε, σας γαμίσω. Έλα κάτσε εσύ τώρα. Κάτσε εσύ βρε μαλάκα. Δεν σε κουβαδιάζω. Να έρθεις με το καλό. Πάμε και την Καλαμάτα. Πάμε. Κόρυθο. Έχουμε έχουμε πολλέ. Ωραία, έλα κάτσε. Πάμε λύση μαλάκα και και. Κάτσε. Πελοπόννησο, πελοπόννησο. Θα πάμε Καλαμάτα, Κόρυθο και τι άλλο. Το Τρίπολη. 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 Ναι, τι Τρίπολη. Τρίπολη. Μάλλον και η Τρίπολη είναι. Έχει λείψει πάρα πολύ από το κοινό, αδερφέ. Ναι, έχει λείψει πάρα πολύ από το κοινό. Από το κείμενο. Και μου φαίνεται θα βγάλουμε γραμμές. Από το κείμενο, το αποκειμένο. Να σου πει, Δευτέρη. Τι να μου πει. Να σου πει, παιδί μου. Δηλαδή πραγματικά πάμε κόρτα. Πάμε απλό κόρτα πραγματικά. Μπαλμπόα, μην το ξαναγράψεις. Αυτός είναι ένας βλάκας και μισός που από το πολύ ξύλο άλλαξε χώρα. Δεν ασχολούμαι εγώ με αυτούς τους βλάκες. Με ποιο?
Το σωματσούκι που έχει φάει, άλλαξε, ο τύπος άλλαξε χώρα για να την γλιτώσει. Ποιος είναι ο Μαρμπό? Έφαγες λέει μπουγάτσα Θεσσαλονίκης και τρίγωνα πανοράματος. Όχι ρε φίλε, απλά έφαγα ωραία σουβλάκια. Ωραία σουβλάκια δεν φτιάχνουν. Κοίτα, εκεί που φάγαμε στην Αριστοτέλειος δεν μπορώ να πω ότι ήταν ωραίο το σουβλάκι. Μα μου άρεσε. Εδώ έχει πιο ωραία σουβλάκια. Ήταν πολύ ωραία. Εντάξει, ωραία φαγητά. Καλαμαράκια, φίλε. Πω, μισήσιμο καλαμαράκι με σουβλάκι. Έχετε φάει ποτέ? Σαλονίκα. Βάρδο, όταν ξαναέρθει σε Ευκαρπία, κάνε story στο Insta και θα σε στείλω να πάμε για να αργυλέ στο Λεκοζή. Τι λες, ρε αδερφέ, είχε κατασκηνώσει στο Λεκοζή. Τι να μα θέλει να πάμε στο Λεκοζή? 100 φορές πήγαμε. Και λεφτά πήρα και τα πάντα πήρα από εσάς και σας αγαπώ πολύ. Και θα έρθω πάλι σε εσάς εκεί. Κοίτα, είδες πως τα λέω αυτό που φοράς. Βάρδο, είσαι μασονός. Τι μενταγιό είναι αυτό? Αλήθεια, και, α, και δεν φοράς είναι σαυρό. Είναι του πονηρού αυτό. Δεν θέλω να το φοράς. Θα το πουλήσω. Βάρδο και Λευτέρη, σας πάω φουλ. Κρίμα που έχετε τσακωθεί με Μιχάλη. Yeah. Θέλω selfie με Βάρδο. Πότε τσακωθήκαμε με τον Ιωνάκη, χωρί παιδί μου? Δεν τσακωθήκα. Όλα story ανεβάζει στη Θεσσαλονίκη. Άλλα αυτό, το έκανα για πλάκα. Για να... Α, για τα memes. Mm. Και εσύ. Ναι, ό,τι κάνει αυτό. Τι έγινε τελευταία? Πολύ για τα memes έχετε γίνει. Στο τέλος θα γαμιούνται. Στο τέλος θα βάζει ένα δονητή στον πάτο του αλλού για τα memes. Μαλάκα, το ξαναδεί αυτό. Και για... Εντάξει, για πλάκα, πόρτες, πλάκα. Τι... Από τότε που βγήκαν τα memes, χάθηκε και το φιλότιμο που λέει. Ναι. Χάθηκε. Τι να κάνουμε. Χάθηκε το φιλότιμο. Δευτέρη Θεσσαλονίκη, σουβλάκι ο Κώστας. Εκεί είσαι. Την επόμενη φορά, την επόμενη φορά, remember. Remember. Τα φιλιά μου στο μεγάλο Βάρδο, μαλάκα, είδες. Στις αρχές όταν είχες φύγει από εδώ και είχε πλέον το ανέλαβα εγώ το κανάλι, όταν ξαναγύρισες έφαγες φοβερό hate. Τώρα σιγά σιγά αυτό το hate αρχίζει όμως και ψηλό... Και μπαλώνεται. Εξατμίζεται τώρα, δηλαδή βλέπω πολύ καλά σχόλια. Σωστό. Εντάξει, τώρα ο κόσμος καταλαβαίνει ποιος είμαι εγώ, έχω δείξει την αξία μου σιγά σιγά, την βλέπουν όλοι και τα κομμάτια μου και όλα έχουν αποδείξει ποιος είμαι. Και επειδή βλέπουν όλοι από κοντά, με έχουν δει από κοντά ότι δεν είμαι κακός. Σε κάποια άτομα που βγάζουν το κακό τους χαρακτήρα, εντάξει, θα δείξω του και το κακό μου, λόγω που παραφέρουμε ώρες-ώρες, γιατί και εγώ, εντάξει, είμαι και εγώ. Βάρδο, αν ήταν να επιλέξεις ανάμεσα σε τέλεια δόντια από πορσελάνη και ομορφιά ή να τραγουδάς ως πρώτο όνομα στα μπουζούκια, τι θα διάλεγες? Πορσελάνη. Πρώτο όνομα είμαι, δεν χρειάζεται να γίνω. Είσαι... Ναι, αλλά δεν τράγουδα στα μπουζούκια όμως. Ε, φίλε, η καραντίνα και μας βλέπεις με επισωπητικά. Ποιο θα πει με επισωπητικά? Ωραία, τώρα που φύγει η καραντίνα θα τραγουδάς. Άνετα. Άνετα. Και άμα δεν σε πάρει κανένα μπουζούκι. Άνετα, ρε φίλε, τώρα τι μου λες τώρα κι εσύ. Ε, αν δεν σε πάρουν, τι έχεις να πεις? Να με πάρουν, από ξέρω όλη η Ελλάδα και με αγαπάει. Με ακούω. Ωραία, θες να μιλήσεις στον Αδαμαντίδη? Όχι. Θες να τον αφαιρώ εδώ? Φέρε τον, αλλά δεν θέλω να βάζω. Δεν έχω ανάγκη. Να είσαι στα μπουζούκια στην αρχή και σαν δεύτερη φωνή. Δεν θα είμαι από δεύτερη φωνή. Εγώ ήρθα και πρώτη. Αφού. Ρε μαλάκα, δεν γίνεται αυτό που λες, ρε φίλε. Ρε φίλε, δεν έχεις προϋπηρεσία. Τι προϋπηρεσία? Δηλαδή είσαι να μου λες. Δηλαδή, χωρίς προϋπηρεσία πάω να γίνω διευθυντής. Γίνεται αυτό? Όποιος έχει το χάρισμα θέλει προϋπηρεσία κάπου. Εσύ. Εσύ όταν πήρες τη μηχανή, πήγες για να βγάλεις το δίπλα, δεν ήξερα να βγάλεις. Ή πρώτα πήγες και... Ρε φίλε, μην ακούω μαλακές. Α, δεν παίζει ρόλο ότι είναι... Είναι έφυτο αυτό, ρε φίλε. Συγγνώμη, έχεις δίκιο, δεν παίζει ρόλο ότι είναι 35 χρόνια στα μπουζούκια και τραγουδάει. Ρε φίλε, που κολλάει αυτό, μπορεί να είναι και 50 χρόνια και να, είναι, να μην έχει φωνή. Ωραία, ο Σφακιανάκης είναι καλύτερος από σένα? Όχι. Ούτε ο Σφακιανάκης είναι καλύτερος? Κανείς δεν είναι καλύτερος από μένα. Όχι, κανένα. Ρε μαλάκα, δεν έχεις ακούσει πως λέει μαύρα μαλλιά? Ωραία και μαύρα μάτια. Ωραία φωνή, έγραψε ιστορία. Ένα στρατό. Μπορώ να μιλήσω. Είναι στους τέσσερις. Κάνεις κομμάτια. Είναι στις... Εσύ μιλάς. Ρε μαλάκα, αυτά ποιος κάνει να παραμιλάει μέσα στους δρόμους και να φωνάζουν και να τρελαίνονται και μέσα στους δρόμους? Μόνο για μένα το κακούλο έκανε κάνει αυτό. Το έχουν κάνει για άλλους. Ωραία, ποιο τραγούδι σ' αρέσει πιο πολύ στο Σφακιανάκη, την αλήθεια? Πολλά τραγούδια έχουν βγει. Όλα είναι πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Πες μου ένα από το αγαπημένο. Παράλληλα. Για πες το. Παράλληλα, περπατάμε παράλληλα και όλα είναι κατάλληλα για να σμίξουμε πάλι. Παράλληλα, σαν φωνιάδες σκοτώσαμε την αγάπη που νιώσαμε, γιατί ήταν μεγάλη, ήταν μια αγάπη δυνατή, όμως η δύσκολη στιγμή την παρατήσαμε. Καταλαβαίνεις, κύριε και σύμφωνοι. Θα τη σκοτωθείς. Αλλά είναι πολύ μεν κλειστή. Ωραία, να σου πω κάτι λίγο. Ωραία το λες, αλλά το λες καλύτερα το Σφακιανάκη τώρα, την αλήθεια. Το είπα ότι λέγατε από μέσα. Το παράλληλα, το λες καλύτερα το Σφακιανάκη.
Εμείς από κολλάει αυτό. Τι που κολλάει. Ο Νάζης έχει καλύτερη προφορά στα αγγλικά. Στα αγγλικά είναι καλύτερο από μέσα στα αγγλικά τραγούδια. Καμία. Αν μπορεί από ο Νότης, μπορεί παραδείγμα. Ξέρεις κανένα που λέει στα αγγλικά. Ποιος. Ο Νότης. Ναι. Ποιο. Σόρτε The Fortune. Δεν είναι δικό του αυτό. Α, το λέει στα αγγλικά. Deep Purple ήταν αυτό. Αυτό σου λέει, ναι, τα έχει πει. Του αρέσανε αυτά τα τραγούδια και τα επέλεξε ο Νότης και τα βάλε. Ωραία, λέει και δικό του ο άλλος. What did you do it? Λέει δικό του. What did you do that thing to me? Αυτό είναι αλλονόν. Παρδοτάκι ο Λευτέρα κας αγαπάει να κάνεις το κομμάτι σου, αλλά αυτό μην το ξεχνάς. Εντάξει κύριε Κοκολούκο. Τρικούπι. Λέει ότι. Δεν μπορεί να κόψει το Βαρδοτάκι. Τι είμαι Βαρδοτάκι. Καλά, γιατί εδώ λένε. Ναι, όλα. Αλλά το μήνυμα ήταν άλλο όμως του Donate. Είπε ότι εγώ σε αγαπάω, αυτό μην το ξεχνά. Άκου, φίλε, μετά μόλις πάω την Παρσελόνη, πώς θα με πεις, Βαρδοτάκι. Κόλλησε αυτός. Είδα βάς, ξεκολλάκι, ο κολαράκι σου. Φίλε, είμαι κούκλος. Εγώ δεν τον αγαπάω, μαγκές, ό,τι και να λέτε. Τον αντιμετωπίζω όπως αντιμετωπίζω. Τον αντιμετωπίζω όπως αντιμετωπίζω όλα τα παιδιά. Το ίδιο και στο Red Dragon. Το ίδιο έκανα και στο Μανόλο και γενικά το ίδιο κάνω. Τώρα, εντάξει. Με ρωτάνε πόσο χρονών είμαι, 25. Πειράζει, που είμαι 25. Λέω μαλάκες, εσύ άμα φτάσετε τα δικά μου χρόνια να κλάψετε. Για σουβλάκι ο Κώστας στηρίζω κι εγώ. Λοιπόν, μαγκάκια, την επόμενη φορά που θα έρθουμε Θεσσαλονίκη και θα είναι σύντομα, θα το κάνουμε ανακοίνωση. Θέλω να κάνετε, να σας ξαναδώσω πάλι Instagram Βάρδου, να τον κάνετε follow και να βλέπετε τα stories πότε θα ανέβουμε Θεσσαλονίκη. Δεν έρχομαι τώρα πάλι σε καλά. Και από το Βάρδο, πάρτε Instagram Βάρδου λίγο. Και από το Βάρδο και από μένα. Φίλε, και εκεί μπορώ να κάνω, δηλαδή να μπω σε μαγαζιά, άνετα. Απλώς θέλουμε τώρα να πούμε. Δεν σε πειράζει άμα θα πάρουμε έναν Dragon Θεσσαλονίκη μαζί μας. Το θέλεις. Εγώ τον θέλω, ναι, είναι καλό παιδί. Πάρτο με, τι με νοιάζει εμένα. Δεν θα τσακωθείς. Να θέλω να είσαι αγαπημένη, γίνεται. Άμα θέλει αυτό και βάλει μυαλό, άλλο αυτό. Εντάξει. Βάρδο, αν ήταν να επιλέξει ανάμεσα σε δόντια. Το είπαμε αυτό. Φίλε, το είπαμε, μην μαζέψει. Το είπαμε, σταμάτα, το ξαναδιάβασα. Σαλάδα είσαι. Ρε, ψτ, κάτσε καλά, ε. Κάτσε καλά. Θα σου έρθει κανένα φάπα. Θα σου έρθει λεφάπεξ. Δεν έχει καταλάβει ποιο μιλά. Ο Μανόλο δεύτερο ρόλο. Νούμερο 1 Σφακιανάκης, νούμερο 2 Μανόλο. Ναι, ναι, ό,τι πεις. Τον παίζουν και τα κλαμπς. Νούμερο 3 Νικόλας Ακυνθινός. Παιδιά, κλάψτε με γιατί σε λίγο θα κλάψετε. Ήδη κλαίτε. Μόλις είναι. Ευχαριστώ που με κράτσετε γιατί με κάνετε πιο. Αυτό που τον ευρίζουν είναι που βρίζεται στην κορφή. Και δεν θα τον εκθρονήσουν. Να το ξέρει. Καλά κάνει και πατώνεται. Βάρδο, μην ακούς κανέναν, είσαι ότι καλύτερο. Το ξέρω, ευχαριστώ. Το έχει πει και ο Σενίκα αυτό. Ότι ακολουθήστε το Discord που έχει βάλει ο Λουί. Να σου πω. Θα μείνουν λίγοι και καλοί στο Discord. Ο μόνος Έλληνας που έφτανε το Βάρδο σε φωνή ήταν ο Καζαντζίδης. Σωστό. Δηλαδή, πρώτος εσύ, πάνω από τον Καζαντζίδη. Ο πρώτος. Αυτός λέει ότι είσαι εσύ πρώτος και καλά. Όχι, ο πρώτος είναι ο Στέλος. Λευτέρη, πιστεύω στο Κανάκης και πολλοί άλλοι τραγουδιστές που έκαναν καριέρα πήραν μαθήματα από Βάρδο και φωνητικά μαθήματα. Σωστό. Όχι, δεν είναι σωστό, δεν σε ξέρει ο Κανάκης. Πώς πήρε μαθητικά φωνήματα από εσά. Εννοώ από το αίσθητο. Επειδή μου το Χριστό το ξέρει πρωτού έρθει στον κόσμο. Α δουλεύει τώρα κι εσύ. Παναγία μου. Το ξέρανε το Χριστό. Πρώτα ήρθε ο Αβραάμ, μετά ήρθε ο Νόη, ο Αβραάμ, όλα αυτοί, ο Αδάμ και τέτοιοι. Πάει Θεσσαλονίκη να τσακωθεί με κόσμο. Δεν τσακώνεται με κανένα κόσμο. Μα δουλεύεις. Μα είναι δυνατό. Για μισό λεπτάκι. Τι ώρα πηγαίνετε, πάτε. Τι είσαι και μισή. Περίμενε ρε. Μα είναι δυνατό. Να κοβλάκεις. Βάρδο ξαναπήγαινε X Factor να φας χ, μπας και σε δείξει τη βίνα κλάσσικο στο γέλιο. Οκ, θα φάω χ. Ό,τι πεις. Αντικειμενικά μιλώντας ο καλύτερος τράπερ στην Ελλάδα είναι ο Ντάντι Τσούλφα και στο λαϊκό Μανόλο. Μαλάκα τι γράφουνε, πολύ τρόλ έχουνε, πολύ γέλιο. Μαλάκα γιατί βάζει τόσο κακία. Εντάξει ο κόσμος είναι κακός, έχουμε πει αυτό, δεν κάτσε να σου το άλλο. Θεέ μου, τιμώρησέ τους όσους βγάζουν κατάρρευση και λένε για μας. Όσους μας καταργούνται χωρίς να τους έχουμε πειράξει, Θεέ μου, τιμώρησέ τους. Δεν με ενδιαφέρει η γνώμη τους, ξέρεις είμαι. Απλά δεν θα ασχοληθώ άλλο με αυτούς.
Μπάρδο σατανιστή, όχι, ελά, μην λέτε μαλακίες τώρα, εντάξει. Γιατί. Θα ρωτήσω στην εκκλησία και αν πει ότι αυτό είναι σατανικό, θα το βγάλω. Λευτέρη, δεν έρχεται η ειδοποίηση και χάνει πολύ το κανάλι αυτό. Εντάξει. Δεν ξέρω τι γίνεται με την ειδοποίηση, μου το έχουν πει πολύ αυτό. Το θέμα με την ειδοποίηση, παλεύουμε να το φτιάξουμε τώρα. Πρέπει να έχω φάει κάποιο αυτό που λέμε σαν το ουμπάν. Κάτι, δεν έρχονται ειδοποιήσεις, δεν κάνουν, δεν δείχνουν. Έχω φάει λίγο πακέτο με το κανάλι. Τώρα από εκεί και πέρα, να κοιτάτε την κοινότητα και τις αναμονές. Άλλο παμί, κορίστο. Δευτέρα, είδες τραμπούκις μαντζανέδες σε 40 κιλά. Δεν με ενδιαφέρει ρε φίλε, καλά το έκανε. Τι με νοιάζει με. Με ποιο. Δεν ξέρω. Τι πλακωθήκανε. Δεν ξέρω. Με δασπρούδα αυτό. Ας πούμε με ποιο. Λευτέρη, αν ήταν να κάνεις το Βάρδο πρώτο όνομα στα μπουζούκια ή να τριπλασιάσεις την τρύπα του όζοντος, τι θα ήταν χειρότερο για την ανθρωπότητα. Τι λέει ρε μάκα. Μαλάκα έχουνε πολύ πλάκα μερικοί, έχουνε γαζέψει. Βάρδο απορώ γιατί ασχολείσαι με το τραγούδι αφού δεν το έχεις. Οκ. Okay. Φίλε εντάξει, το έχω από εκεί ποιος είναι. Ποιος δράκο ρε Λευτέρη, δες εδώ μηνύματα που στέλνουν για το Βάρδο. Στεφ, εμένα δεν μου ήρθε η ειδοποίηση. Εσύ λες ήδη από εδώ και δείτε πως στηρίζει ακόμα τον Τράγκο. Ρε αδερφέ, κοίτα, να σου πω αντικειμενικά. Εσύ να σε αγαπάω. Όχι, από εδώ και σήμερα δεν σε ακούω αποστόλο μου. Τελείωσε. Δεν είσαι εχθρός μου. Εντάξει. Αν αποστηρίζει αυτό, είσαι εχθρός μου. Θα αποστηρίξει. Εντάξει, πάρ το πίσω, να το κλείσω το στρίμ. Ωραία, αντί να αποστηρίξει. Πάρ το πίσω, παρακαλώ. Αντί να αποστηρίξει. Εγώ δεν είμαι Απόστολο, είμαι Αθολόγο. Υποστηρίζει. Θεολόγο δεν είμαι εγώ. Όχι. Τι είμαι. Ο Παύλο. Ο Αθολόγο ποιο είναι. Ο Ιωάννης που πήγα στη. Α, ο Γιάννης είναι ο θεολόγος. Εγώ ποιος είμαι. Παυλός. Ο Πέτρος είμαι. Ο Παύλος. Ο Πέτρος είμαι που είναι πιο κοντά στο. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Όχι, ο Σιμεών. Ή ο Πέτρος ή ο Ιωάννης. Σιμεών είναι αυτός. Ή ο Πέτρος ή ο Ιωάννης είμαι. Α σου δώσω κανένα μπουνίδι. Ωραία, εσύ πότε με αρνήθηκες τρεις φορές. Ποτέ. Τότε πώς είσαι εσύ. Όλα, σ' αρνηθώ. Ο Ντράγκο είναι καλύτερος. Ο Ντράγκο είναι καλύτερος. Ο Ντράγκο είναι καλύτερος. Okay. Ποιος είμαι τώρα. Ποιος είμαι, λέγε. Δεν ελάχιζε ο Πετινός τρεις φορές. Τώρα ποιος είμαι, λέγε. Είδα εδώ που σου έχω βγάλει το όνομα. Ποιος είμαι, λέγε. Ο Λευτέρης, ο Κολοτούμπας. Λέγε ποιος είμαι. Όσο γάζει ο κλαπάκιας είσαι. Γάζει κλαπάκι. Μάλλα. Έχεις πολύ μπλάκα. Λευτέρη, δουλεύω σε ένα μαγαζί και θα ήθελα να έρθει ο Μάρδος να τραγουδάει σε ένα πρόγραμμα μια φορά την εβδομάδα. Το πρόγραμμα λέγεται το Πάρτι των Κοφάλαλων. Όλα αυτοί βγάζουν χέιτε, ρε. Εντάξει, το κάνουν για τα memes τώρα. Ξέρω, για τα memes τώρα. Για πλάκες, ναι. Από τότε τα memes φιλότιμα. Όλα τα memes έχουν γίνει top classes. Λοιπόν, άμα φέρω εδώ τον Τάκη Τσοκαλάδα, κάτσε να κάνεις live μαζί μας. Θα το φέρεις. Βέβαια θα το φέρω. Πώς. Τι πώς. Με ταξί. Θα έρθεις. Γιατί είναι, θα έρθει ο Τσοκαλάς εδώ. Θα έρθει ο Τσοκαλάς εδώ, ναι, γιατί που κολλάει. Πού κολλάει αυτό, είναι δυνατό. Φέτονε, αν μπορείς. Ωραία. Ωραία, κάνω τι θέλει, μην γίνεται δικό μου ή το κάνω. Δευτέρα, καγέλασα πολύ να έρθει η αστυνομία στο σπίτι του δασκάλου και φώναξε το Βαρδοτάκι να μην φύγει διότι τον θέλει αστυνομική και ψάρωσε ο Κουάση. Ο Κουάση. Όντως ήταν περίεργο σκηνικό, μα βάλανε και πήρε, εγώ γέλασα τον κυνήγα γύρω από τα μάξι του πέταγα πέτρες. Κάτσε λίγο. Αντικειμενικά, να μιλήσουμε λογικά τώρα. Και ορκίζει και η μάνα σου αυτά που λες θα πιστεύει. Λευτέρη, πες να πατάνε και καμπανάκι για να έρχεται η ειδοποίηση. Εμένα έρχεται κανονικά. Ναι, παιδιά, να πατάτε καμπανάκι. Το ξέχασα αυτό. Έχει δίκιο. Αυτά, που λένε τα πιστεύετε. Τι μαλακίες. Λευτέρη, γουστάρουμε τρελή μπαλίτσα Βάρδου με πιπινάκι από Κέρκυρα. Είδα ξανά το συγκεκριμένο stream και γουστάρω μπαλίτσα και καβλάντα με Βάρδο. Ποιο είναι αυτή η μπαλίτσα. Πάμε τη ΒΟΜΕ. Ποια. Α, από την Κέρκυρα τη Χρύσα λέει ρε μαλάκα. Ωραία, πάμε τη ΒΟΜΕ. Αυτή η Χρύσα άφησε εποχή μαλάκα. Αυτό το στυλάκι για την επασία που έκανε. Άκου μεγάλε, φάει τώρα απλά ένα περιορισμό, δεν σε κάνω μπλοκ, απλά πάρε δρόμο. Δεν ανήκει στο προφίλ μου, πάρε δρόμο. Λοιπόν, γραμμούλες, κάτσε να βγάλουμε γραμμές. Κάτσε να βγάλουμε γραμμές. Πάρε δρόμο σου τώρα, άντε, τι τύποι. Μη μου δάνε το κεπ. Γραμμές ή ο μέρε. Μπορώ να πιάσει αυτά εδώ, όχι, δεν θέλω με τώρα. Μετά. Κάμω και το με. Φέρ' το εδώ, αγόρι μου. Εγώ λες, έχω επικεντρώσει και σε μεγάλη ηλικία ανθρώπων. Ότι είναι πολλοί φίλοι μου και με αγαπάνε. Νίκη Λουί, άμα είσαι μέσα.
Άνοιξα τηλέφωνο και ξεκινήστε γραμμές. Όπα, ξεκινήστε γραμμές με Βάρδο. Δεν είναι μέσα Λουί, θα έχει κοιμηθεί. Εν τω μεταξύ, κάποια μαλακία έκανα και διέγραψα όλους ζουμούντρε μαλάκα. Και έβαλα το Λουί και μετά πάταγα το σύνδεσμο, δεν μπορούσα να βάλω τόσο άσχετο σήμα. Λέει, περιμένουμε δυναμικά stream και με Βάρδο. Μας κρατάς παρέα, φίλε μου, τα βράδια είσαι πολύ ωραίος και μάγκας. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Λοιπόν, πάμε. Ρε πούστη, ποιο είναι το τηλέφωνο της εκπομπής? Να ξέρω. Παιδιά, και να σπαμάρουνε τώρα δεν μπορούνε, έχει σαν το ουμπάν. Σε όσους την έρχονται ειδοποιήσεις, από το stream του Λευτέρη, δοκιμάστε να κάνετε μια απεγγραφή και ξανά εγγραφή. Το έκανα εγώ πριν 5 μέρες και μου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις κανονικά. Ναι, παίζει να κόλλησε και αυτό, αδερφέ. Παιδιά. Λοιπόν, για πάμε. Λοιπόν, στείλτε μου στο Discord τα παιδιά. Στείλτε μου στο Discord το τηλέφωνο να το βάλω. Το ίδιο πράγμα, μόνιμο πρόβλημα, ρε μαλάκα. Τηλέφωνο, παιδιά, στο Discord τηλέφωνο εκπομπής. Τώρα. Γιατί στο chat δεν φαίνεται, έχει μπαν. Ωραία, μου το στείλανε. Κάτσε να το βάλω. 6, 9, 5, 53, 70, 8, 13. Λοιπόν, πάμε όλοι τηλέφωνα. Τι έγινε, γιατί χτυπάει το τηλέφωνο? Ναι. Βάρδο, μην ακούς κανέναν το σε λένε Κουασιμόδο. Ζηλεύουν όλοι. Το ξέρω. Είσαι όντως σαν τον Κουασιμόδο. Δεν είμαι. Απλώς είμαι κούκλος. Έτσι λέμε. Εντάξει, μαλακά. Ζηλεύουν αυτοί. Το ξέρω ότι ζηλεύουν. Μην ασχολείσαι. Ισχύει όταν ο Βάρδος γίνει πρώτο όνομα στα μπουζούκια, οι φαν αντί να πετάνε λουλούδια θα του φοράνε κουβάδες. Αυτοί και τι βγάζουν τόσο κακία μέσα τους. Τόσο κακία, ζήλια, μίσο. Θόνος. Λευτέρη, είσαι το φίλε, με κάνεις αγγελάσιο, είσαι καλύτερος από το χάνι, τα είδα γαμιάς. Ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, κοπελιά. Δεν ακούω, δεν σε ακούω καλά. Γεια σου, κοπελιά, καλό μήνα. Καλησπέρα, είπαμε, λέμε καλησπέρα. Καλό μήνα, παιδί. Κοπελιά, καλό μήνα. Καλησπέρα, καλό μήνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλό μήνα. Πού έχω πάρει? Επίσης. Πού έχετε πάρει? Να, ναι. Τιμήμα Δραπετσόνα, πείτε μου. Αλλά καλέ, δεν είσαι μπλάκα. Ωραία, τέλεια. Πού έχετε πάρει? Πολύ αστείο. Έχετε πάρει στην πιο μεγάλη εκπομπή της Ελλάδας. Ρώτα. Αν μπορείτε να μιλάτε πιο κοντά, θα το εκτιμούσω. Αντέγια! Αντέγια! Εγώ. Η Σιμεών είναι. Που θες να σε εκτιμήσεις κιόλας. Να μην εκτιμήσεις. Εμείς δεν εκτιμάμε τίποτα. Εμείς είμαστε αλήτες. Ναι. Ναι. Αλήτες. Σε νύχτες. Θα μιλήσεις. Άντε γεια. Με τον Τάκη Τσουκαλά. Δεν έχεις πολύ πλάκα. Ναι. Εσύ και η τρέλα σου. Ναι, ποιος είναι? Μυστήρα, φίλε. Ναι. Μιλήστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Μπορεί να μου δώσει τη φάση του Βάρδο να κάνω το μαλάκα? Ναι, γίνε μαλάκας. Ευχαριστούμε πολύ. Για κάτσε λίγο. Βάρδο. Έλα, λέγε, καλά μήνα. Βάρδο, θα μου δώσει τη φάση σου να κάνω το μαλάκα? Κάνε και το, το κοπρίτι. Έλα, έχεις να πεις κάτι άλλο? Λοιπόν, πάμε άλλη γραμμή, έλα. Μην καθυστερούμε γραμμές. Καλά σου λέει. Πες κάτι σου. Παρακαλώ. Μην είσαι μαλάκα. Τι γίνεται, Μάλερ Β' από Νέα Πόλη. Ποια Νέα Πόλη, φίλε? Ιταλία. Θεσσαλονίκη. Ω, Θεσσαλονίκη. Ωραία, μόνο. Τι γίνεται, Βάρδο? Καλά, ρε φίλε, έφυγα από τη Θεσσαλονίκη, μου λείπει πολύ. Πια έτσι για να πείσω να
Ένα γεια σου, φίλο μου, τον έρθω. Γεια σου, ρε αγόρι. Γεια σου, φίλε, γεια σου. Και μην γελάς όμως. Ωραία, Μάγκης, ωραία, ωραία, Λευτέρη. Να είσαι καλά. Γεια σου, θα έρθουμε σύντομα στη Σαλονίκη και εγώ. Τι γελάνε, δεν γελάνε, φίλε. Τι γελάνε. Φιλαράκι είναι αυτό. Παρακαλώ. Γεια σας. Από πού τηλεφωνείς? Τι λέει? Από Λευκάδα. Έλα, ωραία, γεια σας. Θα σας έρθουμε Λευκάδα. Άρτε, πότε θα έρθει Λευκάδα? Πω, τι έγινε κύριε Λευκάδα. Θα πάμε στην Κάρη, ξέρω που μένει. Ναι. Πού ξέρεις που μένει ρε ψεύτη, αφού είσαι Λευκάδα? Είσαι ο καλύτερος, φίλε, είσαι χαρούμενος που ανήκω στη Λευκάδα και είμαι ο από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα. Λευκάδα, αμάρες Λευκάδα γίνει χαμός, σας κλείσω live αλήθεια. Έχετε κλείσει, να σου πω, η Λευκάδα γνωρίζει για το όνομά μου. Τι είναι να πω? Η Λευκάδα γνωρίζει για το θόρυβό μου και τη... Γεια σας, γεια σας. Καλό βράδυ. Επίσης καλό μήνα. Γεια σας, περιμένω. Φιλάκια, θα τα πούμε, ναι. Θα είναι και Λευκάδα. Μπράβο, Λευκάδα. Άρε Λευκάδα. Ναι. Ποιος είναι? Ποιος είναι? Ο Γαλατάς. Φέρουμε τα Γαλάτα. Αυτός! Άντε γεια! Αλλά ρε, δεν είναι. Ποιος είναι? Αυτός που σε εγκλέταγε το πρωί και το βράδυ. Ναι. Γνώμη για μιμόζα. Πώς? Για μιμόζα. Γνώμη. Για μιμόζα λέω, θα μου πείτε. Θα μας την πεις εσύ αύριο από κοντά. Ποια είναι αυτή η Σημεών? Πολύ! Λογικά. Έλα να σου πω. Σημεώνα. Η Αλεπού 100 τα λεπουδάκια 101 mastermind. Άσε ρε γατάκι. Ρε Αμαλία. Αμαλία. Τι μας πέρασες για το Βαρδοτάκι? Για τον κύριο Κουασιμόδο, δώσε τα μου, το Λευτέρη. Είπα εγώ ότι σας πέρασα για το Βαρδοτάκι. Ρε Αμαλία! Όχι, θα μας πεις εσύ γνώμη. Πού είσαι ρε Μεσσία? Πού είσαι ρε μωρό μου όμορφο? Ωπ, άστα μωρό μου. Η Αμαλία είναι δικιά μου. Πατώνετε. Πάτα μάλακα. Η Αμαλία είναι δικιά μου. Καμία γυναίκα δεν ανοίξει εσάς. Μόνο δικιά μου είναι όλες. Λοιπόν, δεν είναι καμία δικιά σου. Καλή συνέχεια σου. Αμαλία, τι πλούτα μου έλεγα. Αμαλία, αύριο που θα έρθεις πες το Βαρδο πιανού είσαι. Ναι, είσαι του Λευτέρη. Είπα εγώ ότι θα έρθω αύριο. Όχι, δεν θα έρθει. Ούτε μαλάκα τι φάλα. Φοβάζει. Εγώ δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Αμαλία, έχεις καταλάβει τον τόρο μου αυτό το γιατί μπορώ να πετύχω, ε? Δηλαδή, χιλόπιτα. Ρε φίλε, ακούγεσαι λες και είσαι από τη σπηλιά να πούμε. Δεν έλεγα από το, έλα. Βέλα από το πηγάδι τη φωνή από εκεί. Συγγνώμη, έτσι είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Από την κουραδομηχανή. Έτσι το έχετε επίτηδες. Εντάξει, δεν είναι τυχαία έτσι. Επίτηδες γιατί? Να τρολάρουμε τους ακροατές. Μπορεί και γι' αυτό να είναι. Εντάξει, εσείς τώρα προσπαθείτε να βγάλετε content από αυτό το πράγμα. Ρε Αμαλία, αλλά... μην μας δείτε την Κυπριακή content να βγάλουμε. Δεν το κάνετε εύκολο για αυτούς που παίρνουν τηλέφωνο. Ωραία, θα αναβαθμίσουμε τις γραμμές μόλις έρθεις. Θα ήθελα να αναβάθμιση του αυτό το πράγμα για τον κόσμο πρώτα απ' όλα και εντάξει, για μένα άσχημε τελευταία. Ό,τι θέλει mastermind. Δεν τρέχει. Είναι η Αμαλία. Ναι. Ποια mastermind, όχι. Ποια είσαι? Ξέρει ποια είναι, ξέρει ποια είναι αυτή. Ναι. Ποια είναι η Εγώ είμαι εδώ, είμαι η Σκέιος που λένε. Εγώ είμαι η Λένα, δεν ξέρω με κανένα. Ρώτα εκεί το Μιμόζα, τον Χαγιάτε, γενικά αυτή. Η Αμαλία είναι μαλάκα. Είμαστε, ναι, εντάξει. Είμαστε σεφ. Δεν ξέρω, εσύ πες μου. Είμαστε σεφ, είναι. Είμαστε σεφ. Α, και πες σε κάποιον από αυτούς που έχεις moderators. Ναι. Ωραία. Πες να διαγράφουν και κάνα μήνυμα που σπαμάρουν. Καμιά άλλη απέτηση. Καμιά άλλη απέτηση έχετε, παρακαλώ. Λοιπόν, θέλετε να σας φέρουμε καμία ασακομακαρονάδα? Όχι, όχι, όχι. Αυτά μόνο. Θέλετε καμία ασακομακαρονάδα? Μήπως θες μπριάμι? Ή καμία... Μα ξέρω εγώ. Μη καμία περγέ. Άντε γεια! Με το... Άγιε του καλά. Ή να μας κάνουν υποδείξτε να πώς θα κάνουν. Αμάρια Μαρία, πολλά ζητάτε που να πάρει. Τι φάση, τι πατάτα μου. Είναι δυνατό. Πολλά ζητάτε. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Και όσο θέλει να γυρίσω και ένα φαγητό, να φάτε. Ερώτηση προς το Ζακυνθινό. Ακούω. Βαρδό. Τα δόντια σου πέσανε ή στάσπασε η Μπέτη με τον μπουτσο τον πλαστικό? Ναι, ναι, αυτή.
Καρδιοφιλία καραπέτη. Ελάτε ρε παιδιά, θέλουμε ωραία σχόλια, σας παρακαλώ. Φίλε, βλέπεις είναι αμόρφωτο. Ήρθε το παιδί από Θεσσαλονίκη. Ήρθε από Θεσσαλονίκη. Παίρνει τηλέφωνο να ενοχλήσεις κάποια τέτοια ώρα και να λες μαλακίες σε ένα καλλιτέχνη που είναι top classes. Πάρ' τον πουλο μου. Θαυμαστή σου, Βαρδό. Θαυμαστή σου, απλή ερώτηση κάνω. Και γιατί με λες Βαρδοτάκι και Μπέτι και αρχίδια. Πόσο πέσα τα δόντια. Έπεσε. Όπως θα ανεβούν τώρα τα δούλια και θα πάνε προς Ελληνέικα. Και θα γίνει χαμός. Πέσα να πέσει μπουκιά δηλαδή. Από τα δικά σου. Που παίρνει πίπες εσύ. Μου παίρνει μπουκιά και μου πέσανε. Εφίλε πάντα μου. Είσαι straight. Ωραία, να σου πω λίγο. Άμα με δεις από κοντά θα τα πεις αυτά που πάγανε τόσο ξύλο κάποιοι. Εννοείται θα τα πω, ρε φίλε μου. Εννοείται θα έχεις τα κότσια. Αφού με θαυμαστή σου λέω. Α, και θα τις βάσεις και θα τις βάσεις τα μαστικά. Εμά. Εφίλε, καλό μήνα να έχεις, καλή νύχτα τώρα, τα λέμε, γεια. Καλό, ναι, καλή συνέχεια, φίλε, καλό μήνα. Να σε καλά, να σε καλά. Έλα, γεια σου, φίλε. Λοιπόν, πάμε επόμενη. Άμα ακούμε, αλλά κοίτα, φίλε. Το βαρέσει λίγο μία. Μεγάλο παιδί είσαι, δεν είσαι μικρό κατάκι. Μικρό παρακαλώ. Σημαίνω στο μνημί. Πέθανε βάρδο. Τη δικιά σου που πονεί. Τη δικιά σου που πονεί. Που είναι σαν κονή. Πούστη. Ε, φίλε, μη βρίζετε. Είσαστε αμόρφωτοι τελικά σε αυτό το τόπο. Είσαστε αμόρφωτοι. Πάμε λίγο να ανέβουμε στα τηλέφωνα. Όχι μαλακίες τώρα, θα σταματήσω τα τηλέφωνα. Τηλέφωνο σε παίρνω να καλησπέρα, καλό μήνα ρε πουτανάκι, γε φασίστα, γαμώ το σπίτι. Όταν μιλάνε τέτοια άτομα δεν έχουν επίπεδο ναι. Και είναι εκτός θέματος. Καμπούλου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Θα καταλάβεις. Ναι. Καλησπέρα, Σιδούλα. Σαλονικιός. Έλα, Σαλονικάρα. Ποια είναι η ρούλα. Έλα, εγώ Σαλονικιός είμαι. Τι κάνεις. Πετέρη. Ποιος Σαλονικιός. Ο Σαλονικιός, δε που σε παίρνω τηλέφωνο συνέχεια και στο ίδιο κάτω. Α, έλα ρε φίλε, τι κάνεις. Καλά είσαι. Καλά είσαι. Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση στον φίλο μου τον Βάρδο εκεί πέρα. Ναι. Αλλά θέλω να μου απαντήσει ειλικρινά, στα ράτα. Ναι. Αρσενικά, Παρσελονάτα. Τόσες μέρες που ήταν στη Θεσσαλονίκη. Και λέει ότι όλες οι γυναίκες είναι δικές μου και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Με πόσες γυναίκες πήγε εκτός από αυτή που κέρασες εσύ. Ποια κέρασε. Με πολλές. Γιατί θα σου δώσει λογαριασμό. Την αλήθεια θα μου πεις. Θα σου πω ρε φιλαράκι, άκου. Τώρα τις έχω και να περνάει η ώρα μου και να κάνουμε φάσεις. Μετά από την Παρσελάνη θα τις γαμάω όλες. Σε ένα δευτερόλεπτο. Έχεις θέμα. Τώρα που ήσουν τόσες μέρες εκεί πήγες με καμία. Έχω πάει. Μπούμενα, όχι πληρωμής. Έχω πάει. Πέρα αυτό το αναφορά, τι κάνω εγώ, στο κρεβάτι μου. Ε, μήπως. Δεν σ' ακούω καλά, δεν σ' ακούω. Μήπως ένας δώσω αναφορά τι κάνω στο κρεβάτι μου, με ποια πηδάω και ποια κλειφώ. Όχι ρε φίλε, επειδή λες ότι όλες οι γυναίκες είναι δικές σου, εγώ είχα μια πορεία να δω τι έκανες στη Θεσσαλονίκη. Ρε φιλαράκι. Άφησε όνομα, άφησε εποχή, τι έκανες. Άφησε εποχή. Τέλος πάντων. Καλή νύχτα, γεια, καλό. Έλα, γεια. Μη μας δαρίσεις το κεφάλι κι εσύ, με τις μαλακές σου. Σοβαρέψου. Νομίζω είσαστε 25-30 χρονών και όλο μαλακές λέτε. Αυτή η Ρουμανούλα η πουτανίτσα πήγε στο διάολο τη μάνα για να γλιτώσει το ματσούκι που έτρωγε. Μια ζωή θα σου γαμάνε το μουνί της μάνας σου πουτανάς γε. Μια ζωή θα σε ξεφτιλίζουν στο πέραμα και θα σε κατουράνε στο στόμα. Μπινέκογλου. Υδροπονική πουτάνα. Κοπελιά, κάτσε να έρθεις Ελλάδα και θα δεις που θα πάνε τα δόντια σου. Ναι. Καλησπέρα στην παρέα. Γεια σου φίλε, καλό μήνα. Γεια σου Βάρδο, πού είσαι ρε Μεσσία, σε χάσαμε. Είχα πάει η Σαλόνικα. Έλα ρε μαλακά στο το ίδιο τώρα αυτό. Άκου, άμα πεις το εξής, 20 ευρώ donate τα αγγλικά, το υπάρχουν. Όχι τώρα, είναι αργά τέτοια ώρα, δεν κάνει. Πες τώρα μαλακά, γιατί. Τέτοια ώρα πας καλά ρε μαλακά. Το εξής. Το έχεις. Το έχω, αλλά δεν θέλω να πω τέτοια ώρα τραγουδιάσαι με το. Δεν έχω. Κάνε τον donate και μετά. Όχι παραγγελιά. Όχι τέτοια ώρα τραγουδιά. Πρώτα τον donate και μετά η παραγγελιά. Okay. Έλα, γεια γιατί είσαι ψεύτης. Γεια σου, γιατί είσαι ψεύτης. Καλό μήνα και καλό βράδυ. Να είσαι μην είσαι ψεύτης. Παναγία.
γαλαντά. Δεν έπρεπε να γαμίσω κανέναν, γιατί δεν θα δώσω εγώ κλάουτ στα σκουπίδια. Βρήκε κόμενο. Ναι. Έλα, μ' ακούτε. Ακούω, ναι. Βρήκε κόμενο. Είμαι 18 χρονών. Έλα, άστο ρε μαλάκα τώρα που κάνουμε στην μαλάκα. Βρήκε κόμενο, λέω. Πόσο. Μ' ακούτε, ρε. Περίμενε, περίμενε. Άστο ρε μαλάκα, με στην κλείστο ρε πλάκα. Μιλάμε με μία φίλη μου, ρε φιλάσσο. Βαρό, ακούς. Κλείστο εδώ, θα στώσω μπουνιά. Κάτσε ρε μαλάκα. Μη βάλε στο πόδι κάτω ρε βλάκα. Πες να μου κοντά ρε καριόλι. Μη βάλε στο πόδι ρε βλάκα κάτω. Δεν ακούγεται ρε. Ξέρεις τι βρήκε την κομμένα. Έλα λέγε. Λοιπόν, έχω βρει μια δουλειά καλή για τον Βαρδό. Μπράβο ρε εσύ, και έμεινε και εσύ. Λίγο βρώμη και θα πληρώνετε πολύ καλά. Βρήκε την κομμένα. Ναι, ναι, έλεγε. Θα κάνουμε τώρα stream, δεν μου σου το κλείσουμε ένα αρχιδί. Για πας σπίτι σου. Δεν μπορώ να σε δέρω. Απόκρυψη δεν θα παίρνετε κανένα. Μπράβο, ό,τι θέλετε. Δεν θα σηκώνετε κανένα. Μεγάλη έρωση τηλεφώνου. Μυαλού είπα, καλά. Χαντροπόνικ, η πουτάνα, η ρουμάνα, η μάνα σου γαμιέται από πάνω μέχρι κάτω. Σε κάνανε τετράγωνο που σταρά στο πέραμα, έφαγε το ξύλο τη ζωή σου. Μπράβο. Και έρχεσαι τώρα εδώ να ασχολούμαι εγώ μαζί σου. Θα ασχοληθώ λίγο, θα σε βρίσω γιατί είσαι ένα μπινέκογλου, μια πουτάνα. Αλλά είναι το τελευταίο σου αυτό. Το τελευταίο βράδυ μου. Και δεν θα έρθει ποτέ Ελλάδα, γαμώ τη Ρουμανία σου. Σ' άρεσε το ξύλο που έφαγες εδώ πέρα, σ' άρεσε. Δεν μπλακωσέ. Σ' άρεσε που σου σπάσανε τα δόντια, που σου γάμισαν το κολαράκι, hydroponic. Και σε διώξανε κακήν κακός από την Ελλάδα με κλωτσομπούνια. Ωι μαλάκα. Έτσι θα σου γαμάνε τη μάνα μια ζωή. Μπήκε τώρα, τι στο διάλογο έγινε. Ήταν τα πρόβατα στο μάτι, αφού σου το χάπι. Μπήκε τώρα, για να δω λίγο στο τέτοιο. Έλα, περίμενε ρε φίλε. Περίμενε. Θα πάμε κόλσο. Θα το γράψω. Περίμενε ρε. Ξεκόλλησε μαλακία. Έλα εντάξει, ξεκόλλησε. Τι έγινε, ρε. Ξεκόλλησε, είχε κολλήσει το stream. Α, εντάξει. Για πες. Λοιπόν, μου φαίνεις το Βαρδό. Έλα, λέγε. Λέγε, αδερφέ. Λοιπόν, Βαρδό, άκουσα με λίγο. Έχω ένα, λοιπόν, μένω Βόλο. Και έχω απέναντι από το σπίτι μου ένα ωραίο πάρκο, εντάξει. Mm. Είναι μικρά παιδάκια εκεί πέρα. Θέλω να βγεις, θα σου δίνω 2.000 να κάνεις το κλόουν, εντάξει. Okay, μεγάλη. Θα το κάνεις καλά όμως. Ναι, ναι. Αυτό που είπες, το είπες. Εντάξει, φίλε μου. Αυτό που σκέφτηκες, που το σκέφτηκες για πολύ. Ακούς. Αυτή τη μαλακία που πέραξες τώρα, το σκέφτηκες για πολύ. Ακούς. Καταγγεί, να σου πω, πατώνεις. Καταγγεί, πατώνεις. Πατώνης! Ελάτε και οι 10! Πατώνης! Γαμάει ο Αντώνης! Λευτέρη, δεν είναι άδικο που έχω χάσει δύο προφίλ να βρίζω τον υδροφλωρικό? Το ξέρω, δεν θέλω να ασχολούμαι τώρα με αυτό το βλακά. Δεν τον ευλέπει ούτε η μάνα του. Η μάνα του δεν τον ευλέπει. Στο μεευτήριο που γεννήθηκε τον έδωσε, λέει, δεν τον ξέρω. Έλατε. Και ασχολούμαι εγώ με αυτόν τον πανίβλακα, το γλύφτη που μου γλύφε τα αρχίδια πριν λίγο καιρό, μπας και φανεί. Και με το που είδα ότι είναι ένας βλάκας και μισός, ξεκίνησε το hate. Ρε φίλε, ο κόσμος έχει την κακία μέσα του. Γεννημένη ναι. ΣΥΡΙΖΑ του. Να κάτσε να ασχολείται το κάθε ένα. Καλησπέρα, Λευτέρη. Καλησπέρα, φίλε. Μπορώ να μιλήσω λίγο με τον Μεσσία μας. Ναι, μίλα. Ο καθένας βέβαια τη μαλακία του. Μεσσία μου. Λέγε. Καλά είσαι. Με ξέρεις, ο Γιαννάκης είμαι από την πλατεία. Ποιος είναι αυτός? Ο Γιαννάκης που κοροϊδεύε στο Λευτέρη και έλεγε ποτέ ξανά στο Λευτέρη μωρικότα, κακοφωνή τη πουτάνα. Ποιος είναι αυτός, μπορείς. Ναι, κακοφωνήξε, ό,τι πεις. Έτσι έλεγε, φίλε. Εγώ είμαι κακό. Αν είσαι και έστω και λίγο άντρας, παραδείξου τι έλεγες για τον Λευτέρη προχθές. Πρώτο. Όχι, εχθές, συγγνώμη. Αυτό που λες το πιστεύεις. Εχθές δεν έλεγε τίποτα, αφού μιλήσαμε, ρε φίλε. Φίλε, πού είσαι κακοφωνή. Ρε, άκου λίγο, άκου. Αφώνε. Άμα με φτάσεις, θα σε παραδεχτώ. Άκου, βρε κακοφωνή. Άφωνε. Επειδή έχει καταλάβει ποιος είμαι. Κακοφωνήξε, λέω. Ξέρεις πολύ καλά ποιος είμαι.
Αυτό που σου κάμισε τον κόλο και μου πες βάρ τον όλο. Ο πιο κακοφωνής του κόσμου. Εντάξει, ναι. Μέχρι και ο Μπογδάνος από το Survivor έχει καλύτερη φωνή. Ό,τι πεις, έλα. Όπως είδε, μπορεί να πάει στον Μπογδάνο. Γι' αυτό θα σε γαμάει μια ζωή. Από κάτω μου. Έλα, έλα, όχι. Πατώνεις που σε γαμάει ο Αντώνης. Παρακαλώ. Τι να πούνε. Έλα, καλησπέρα, καλό μήνα. Καλό μήνα, φιλέ. Βάρδο, τι κάνεις? Το παιδί και το πιάνεις. Λοιπόν, Βάρδο, θέλω να πεις του Λευτέρη να μην εκνευρίζεται και να μην τη βλέπει η Τσαμπουκά στη TV. Καλά, 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 καλή, καλά, καλή. Όποτε είσαι εσύ τη βλέπει η Τσαμπουκά σου, Λευτέρη, γιατί ξέρω ότι είχες ένα από πίσω. Δεν αυτό. Και τζακώνεται. Ξέρεις κάτι. Όταν έχω ένα πολύ δυνατό που δίνει ξύλο όπου βρει σαν το Βάρδο, εννοείται ότι παίρνω θάρρο. Μπράβο. Και όχι μόνο αυτό. Γιατί όταν όλο σε βρίζει, μετά εγώ που θα μιλάω καλά. Βρε, ναι, αλλά παίρνει θάρρο. Βλέπει εσένα και σε έχει από πίσω πλάτη. Και εννοείται, ρε φίλε, γιατί εγώ μετράω πολύ και σε ξύλο και σε δύναμη και σε όλα. Φυσικό δεν είναι να. Και εγώ ξέρω το Λευτέρη ότι έχει δύναμη. Και είναι και αυτό. Έχει πλάτε. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Επίσης, καλό μήνα. Καλό μήνα, καλό μήνα. Επίσης, γεια. Μαγκάκια, όλοι αναφορές στο κανάλι του υδροπονικού να πέσει. Όλοι αναφορές. Βγάζει μίσους προς την Ελλάδα και γενικά βγάζει hate. Επειδή είναι κομπλεξικός, γιατί τον εγαμάγαν στο ξύλο, στο πέραμα και τους πάγανε τα μούτρα που τον βρίσκανε. Και βγάζει hate προς την Ελλάδα, τους Έλληνες και γενικά. Επειδή είναι και ένας πουθενάς. Δεν ασχολείται κανείς. Ο πουθενάκιας. Ναι. Μαρδό. Έλα. Πού είσαι, ρε. Εδώ γύρισα από τη Θεσσαλονίκη, ωραίες αναμνήσεις. Γιατί σε κόψανες εξφάκτο, ρε. Γιατί... Ατάλλαντε. Ό,τι πεις. Ρε φίλε, γιατί ο Ολυμπιακός είχε να πάρει 10 χρόνια πρωτάθλημα. Το γιατί είναι το γιατί. Τώρα σε γαμάω, πατώνεις. Άντε τον πουλο τώρα, πάει τον πουλο. Σε γαμάω από εδώ μέχρι την Αφρική. Ωραίος. Αυτό που είπες. Γιατί είναι δικό μου. Αυτό είναι δικό του. Δικό μου είναι αυτό. Και καλά, γιατί ξέρει γιατί τώρα αυτό. Ρε φίλε, κάθε σύγχρονο μου έχει νόημα. Δεν είναι ότι να είναι. Που λέει σαν γαμά και πατώνεται. Σαν ξεπατώνεται. Εντάξει, μερικά άτομα κάνουν πλάκες. Δεν είναι όλα. Μερικοί είναι πλάκες. Λέω ότι. Ναι. Δεν θα πούμε ψέματα. Κάνουν πλακίτσες. Άντε, γεια. Όσοι περνάνε 3 δευτερόλεπτα, κλείνονται. Από Δευτέρα θα πάψω να καπνίζω. Στο μαύρο και στο γκρίζο. Ναι. Θα μιλήσεις. Μη σε γαριφαλώσω. Ναι. Τι κάνουν ρε μαλάκα, παίρνουν και δεν μιλάνε. Απλά το πιπιλάνε. Ναι. Απλά το πιπιλάνε και το γιαούρτι το τρώνε. Κάποιο πρόβλημα μπορεί να έχει. Μαλάκα, πολύ κατάρα έχουμε φάει. Funky pants. Να γυρίσεις τον πάτο σας κατάρα που στηδες. Ναι, μου τον πόνο σας. Ναι. Δεν ξέρω τι στο διάλογο, δεν ακούγονται. Τον πάτο σας. Ναι. Τον πάτο σας. Ναι. Ή παίρνει ο ίδιος και τρολάρει. Ή λέει μαλακίες και πηδάει. Ναι. Όχι, κάποιο πρόβλημα έχει το τηλέφωνο. Ναι. Μαλάκα, όλα προβλήματα πάθανε. Γιατί? Με τον πουτάνα γιο τον καταραμένο γάμο. Το γονί της μάνας. Ποιο λες? Εδώ που ζακώνω σου να. Για να το συνδέσω λίγο. Ναι. Ναι ρε φίλε, κάτι έχει το τέτοιο και δεν σ' άκουγα πριν. Περίμενε λίγο. Έλα, για πες. Τέρα, πούς. Κλείσε και ξαναπάρε, ρε. Κλείσε και ξαναπάρε, γάμο, το σπίτι του. Να βγω και στο γκρίζο.
το αναγνωρίζω. Τι το γνωρίζω. Τίποτα, τίποτα. Μπέτωσε. Παιδιά, μπέτωσε και εμείς πάμε για ύπνο. Περίμενε, κάσε ρε. Σε ποιον είπες κάσε. Ναι. Έλα, Ελευθερή. Έλα, φιλέ. Έλα, σ' ακούω μια χαρά, εντάξει. Εντάξει, πριν δεν ακούγονταν, πες μου. Ξέρεις από πού ξεκινάνε αυτά τα προβλήματα το τηλέφωνο. Από πού? Από αυτό που φοράει ο βάτος στο λαιμό, από εκεί ξεκινάνε όλα. Λες. Τι είναι, του πονηρού. Πρέπει να του έχουν κάνει μάγκε με αυτό, να χαλάσει φωνή του με αυτό. Εντάξει, σταμάτα, κλείστο αυτό τώρα, δεν μπορεί να ακούγεται. Πετσοτάκι. Ρε τις πουτάνες. Γιατί κάνει έτσι ρε φίλε, σαν... Μαλάκα τι πώς κάνεις αυτό. Πέτσι γκέι. Ναι, ακούω, κλείσε λίγο τώρα. Πρέπει να συνδεθεί αυτή η μαλάκα, δεν γίνεται. Επανεκκίνηση θα γίνει. Και μα χάσεις το... Και μα το χάσεις... Πουτάνα, πουτάνα του υδροπονικού η νάνα. Πουτάνα, πουτάνα του υδροπονικού η νάνα. Για πάρτι σου πουτάνα με κάνεις... Σ' άρεσε το ξύλο που έφαγε στο πέραμα που σου κάμισανε το μουνί της θείας σου. Γωρώ, μα δε ξεχνά. Ο τύπος ρε μαλάκα έφυγε από την Ελλάδα να γλιτώσει τις μάπες. Που τον είχαν ξεφτυλίσει, που τον είχαν ξεβρακώσει, του είχαν πάρει τη γυναίκα του μπροστά του και άλλαξε ο ξεφτύλας χώρα και βρίζει από... Βρε μαλάκα, βγάζεις μίσος, υδροπονική γαμιόλα. Όλοι αναφορές στις υδροπονικής πουτάνα στο κανάλι. Είσαι πολύ τυχερός τους εκεί, γιατί άμα σου ένα πέραμα... Άμα σου να πέρα με υδροπονική γαμιόλα, θα έφτυνες όλα τα δόντια σου. Αλλά γιατί είπα, μα γιατί είπα. Να λέγω, ναι. Παιδιά, αυτή η υδροπονική τσατσά βρίζει την Ελλάδα συνέχεια. Όλη την ώρα... Άμα το πιάσω... Είναι εναντίον της Ελλάδας. Θα το γαριφαλώσω. Και γενικά είναι ένα στρακιπού. Και στο κόμμα θα το χώσω. Και μετά θα το μπλακώσω. Ένας κομπλεξικός που τον είχαν ρημάξει και μπλαντάξει στο ξύλο. Και τώρα μπαίνει για να πάρει κλάουτ από εδώ. Αλλά είναι και τελευταία φορά που θα πάρει κλάουτ από μένα. Πού είναι ρε μαλάκα αυτό είναι. Με κάνεις να πονάω πουτανιά στην πουτανιά σου, δεν μπορώ. Με την... Ποιος είναι σου. Τι στο διάλο έχει γίνει τώρα. Όπου γαμήθηκε το stream. Γαμήθηκε το stream, γαμήθηκε το stream. Γαμηθήκε το στυλ. Πού είναι ρε μαλάκα το πιν. Γιατί δεν το έχεις. Να σου γάμισω. Τακ τακ τι πάει η καρδιά μου για σένα. Τακ τακ. Πονάει και δεν είναι ψέμα. Σε μια βαριά μαγική βιν. Πού στο διάλο είναι ρε μάλακα αυτό και το τηλέφωνο γάμο, το σπίτι του γάμο. Μπαρδο, σκάσε μη σε δύρο, ε. Τις πίπες. Τι είπες. Τι είπες. Είπες.
Άντε μάλιστα, κλείστο, αφού δεν πιάνει. Όχι, το βρήκα, έλα, σταμάτα. Τι ήθελε. Όχι, το πίνι είχα χάσει, ρε μάλακα. Μας βόλασε γαμίσα από τον κόλο για να πούμε με τον κόλο. Κάτσε να δεις, εγώ θα σου πω ότι τέτοια, την κόμενά σου, κολονό. Λοιπόν, για πάμε τώρα μήπως ξεκόλλησε η μαλακιά. Μαλάκες, δεν έχω ξαναδεί πιο μεγάλο πουστράκι. Τι τζανέτη και οι μαλακές μου λέτε. Αυτός είναι για ξύλο. Ναι. Βαλό, σε ευχαριστώ που υπάρχεις ρε μαγκά. Κάνεις και γελάμε. Να είσαι καλά ρε φίλε. Έχεις πλάκα. Good night. Το κουτάβι πνίκτε. Good put. Λέτε μας την put. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τα σκεφτόμουν όλη μέρα. Βγόμαστε καλά. Ναι, καλά. Δεξιά αριστερά. Σε όλα τα σημεία της Ελλάδος. Ναι. Ακούγουμε. Ακούγεσαι, ναι. Ήταν εκεί ο Βάρδος μήπως. Με τον βλέπουμε. Εγώ δεν φαίνομαι, γιατί δεν φαίνομαι. Μπάρδα, ακούς ρε μαλάκα. Ακούω ρε μαλάκα. Θυμάσαι που σε γάμακα και... Έλα, Μπάρδα. Θυμάσαι που σε γάμακα και σπάγαμε και πλάκα. Κάτω από μία μπτουλάπα. Έλα ρε μαλάκα. Ναι. Με φτερά μου τι λέει κολλητέ. Καλά ρε φιλέ. Έπιασα γραμμή επιτέλους. Να σου πω ρε φίλε, για αρχή, γιατί δεν έφαγες από αυτό το προφιτερόλ εκεί πέρα που σου προσφέρανε στη Θεσσαλονίκη, γιατί ήσουν ακατάδεκτος ρε φίλε. Σε κοίτασα, ναι. Εντάξει, ήταν λίγο λιλιωμένο, σαν να το είχαν φτύσει. Τι σμίκο ήταν αυτά, ρε μαλάκα, που τα βρήκες αυτά. Το είδες το προφιτερόλ. Έλα ρε, μας κέρδισε ο δάσκαλος. Βάρδο, Βάρδο, μ' ακούς, κοντοτριπίδα. Ναι ρε. Μ' ακούς παλιό μαλάκα, μέγα. Γιατί με μπλοκάρεις στο Instagram. Ναι ρε Καριόλη, κακά σκημέ. Ακούω λέει, τι θες. Εγώ που σου έκανα 10 ευρώ και 20 ευρώ donate μαλάκα στον αρχηγό, γυρίζεις και με μπλοκάρεις και δεν μου απαντάς τα μηνύματα. Πρώτα δεν σε μπλοκάρε. Το παίζει. Ρε, πώς δεν με μπλοκάρες, ρε φίλε, αφού δεν σε έχω, με διέγραψες. Για ποιο προφίλ λες. Τι έχει. Λέει άλλο προφίλ αυτός ο μαλάκας. Ρε μαλάκα που το κλείσατε πάλι το προφίλ, το καταλαβαίνεις. Μαλάκα, είσαι πολύ κακός άνθρωπος, ρε μαλάκα. Γι' αυτό σου πάνω να στραβάζει τη ζωή. Γι' αυτό σε γάμισε η Κάρεν. Άκουσε με, άκουσε με λίγο, ρε. Το κλείσανε το προφίλ στο Instagram. Έχει κάνει άλλο. Α, το κλείσανε. Ναι, ρε μαλάκα. Έχει κάνει άλλο. Συγγνώμη, αδερφέ μου. Συγγνώμη, αδερφέ μου, Βάρδο μου. Συγγνώμη, κολλητέ μου. Νόμιζα ότι με διέγραψε. Α, αυτό που λες με 20.000 κόσμο. Να σου πω κάτι, μεταξύ μας. Είσαι αποτυχημένος, ένας αποτυχημένος τραγουδιστής που δεν έχει φωνή, δεν μπορείς να τραγουδήσεις. ένας ερασιτέχνης αποτυχημένος είσαι, μαλάκα της κακιάς ώρας. Έλα, όχι, εντάξει. Πατώνει, γι' αυτό σε χώρισε η Κάρεν, γι' αυτό σε χώρισε η Κάρεν. Όχι, όχι βρισιές άλλες, όχι βρισιές. Τι είπε αυτός. Δεν ξέρω τι είπε. Ε, φίλε, γιατί πες. Όχι βρισιές. Ωραία πραγματάκια και να αφήνουμε το τηλέφωνο να μιλάτε. Όποιος βρίζει το κλείνουμε. Και δεν αφήνουμε βρισιές. Και όπου το βρίσκω, θα του αγγίσω την πάρα. Δεν είναι σωστό τώρα να έχω τον Βάρδο καλεσμένο, το πιο μεγάλο τραγουδιστή της Ελλάδος και να παίρνετε κανείς αυτό να βρίζουνε. Για κάθεση, καλά, φάνε φάπες. Ναι. Ρε, πού στην Βάρδο, έλα εδώ πέρα. Α, γαμίσε ρε μάνακα, το σράκι. Πατοπούλιο. Ρε, από κοντά είναι σωστά πράγματα. Γιατί δεν μου τα λένε από κοντά να φάνε φάπες. Ναι. Καλησπέρα, Λάνια μου. Καλησπέρα. Είναι γεγονός ότι η γενέτειρα του Βάρδου πρέπει να τον υποδεχτεί. Ω, το φιλαράκι μας. Εννοείται αυτό. Το φιλαράκι μας είναι ο Γιάνναρος. Πρέπει να κατέβει δυναμικός, τουρμπάτος. Να γίνει πανικός. Πότε Λευκάδα, μάλιστα. Τι κάνετε, πώς πάτε. Βάρδο, πού είσαι φανιστικής μου, Ρικουφάλα. Εκεί γεννήθηκα εγώ, στη Λευκάδα. Από ποιο μέρος Λευκάδα είσαι, Γιάνναρε. Κέντρο, ρε. Κέντρο. Α, στη χώρα. Ναι, πολύ. Στη χώρα. Στην πόλη. Ο Βάρδος είναι από το χωριό επάνω ψηλά. Εγώ είμαι πηγαδισάνος.
Δεν ακούγεται ο Βάρδος καθόλου. Εγώ είμαι, είμαι Πηγαδισιάνους, καρδιά κοντά. Πηγαδισιάνους. Πηγαδισιάνους. Τι είναι αυτό. Εκεί είναι που έχουν πολλά πηγάδια, χωριό είναι. Τι πανικό έχεις κάνει μόλι κουφάλα, τους έχεις πατώσει όλους. Φίλε, θυμάσαι τι είχα πει κάποτε το 10. Προσέχετε με εμένα, δεν τα βάλετε πολύ. Τι ζημιές είναι αυτές. Ήδη με αναγνωρίζουν πολλά ονόματα τη νύχτα, τα πάντα. Τι, νούμερο ένα, όλοι μου είσαι. Το νούμερο είναι αλήθεια. Είναι. Από τους 10 πρώτους είσαι νούμερο ένα. Το ξέρω. Και βγάζουν ο κάθε καγαλαγκιόζη εδώ πέρα που παίρνει τηλέφωνο και βγάζει το ότι ο Μίτσο. Και τώρα είναι και η αρχή κιόλα, έτσι. Ελά, ο Γιάννη είναι αλήθεια. Ο Γιάννη είναι αλήθεια ότι είναι μεγάλο θαυμάστη. Το ξέρω και είναι και τη λευκά. Και είναι και καλό παιδί. Για να ρε. Νόμο Θεοχάρη, βρε μαλάκα. Ναι, ρε φίλε, σε ξέρω με το για σένα φοβάμαι. Έτσι. Φίλε. Λοιπόν, άκου, συνεφκάδα, τι λένε για το όνομά μου αυτόν τον καιρό. Πανικό σου λέω, θα τα δεις αφού όλη η Ελλάδα συζητάει. Ωραία, πάμε Λευκάδα. Τι μου λες τώρα, ρε, κανονίζουμε Λευκάδα, εντάξει. Θα αυτό το κανόνι θα μιλήσουμε και μετά και με το Λευτέρι. Πού θα μείνουμε, θα μείνουμε σε σένα ή σε κάτι ξενοδοχείο. Μην άγχωνεσαι που θα μείνεις. Λες να μην μείνεις, εδώ γυρνάς όλη την Ελλάδα σαν τον Ιησού. Έτσι. Μόνο φίλε, το γαϊδού σου λείπει. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται ότι είμαι ο Βάρδος ο μέσα του πεντάγραμμου. Καλυμπάμ. Ποιος είναι. Ποιος είναι. Μόνος είσαι αγόρι μου. Νούμερο ένα σου. Φίλε, να σου πω. Δέκα πρώτος έρχεσαι πρώτος. Σάδη, άκου. Βγαίνω στον δρόμο και γίνεται πανικό. Λοιπόν, να πάρει και κανένα άλλο τηλέφωνο. Θα μιλήσουμε εμείς και πριβέ. Θα κανονίσουμε για τη Λευκάδα. Θα κάνω δύο σου προφίλ. Έγινε για να ρε, τα λέμε φιλέ. Φιλά και για φιλά και για. Μιλάμε και εμείς πριν, φιλιά. Άντε, καλό βράδυ. Φιλέ, απίστευτο, φιλέ, εγώ με κάνει μεγάλη ζημιά. Θέλει να πάμε, μου είπε να πάμε το τέτοιο, αλλά ήμουν Θεσσαλονίκη. Μου είπε να πάμε το Πάσχα εκεί. Πάμε Λευκάδα, ρε φιλανάκι. Μπροστά σε πάμε Λευκάδα, λέγε. Πότε, είσαι μέσα. Πότε θες εσύ. Άστο, καλύτερα. Πάμε, εκεί είμαι, λέω κορίμα, Λευκάδα, από εκεί είμαι εγώ. Μα σταματήσει τώρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κώστας από Γαμίνια, παίρνω. Γεια σου, Κώστα. Θέλω να ρωτήσω τον Βάρδο γιατί τον γαμίσαν έτσι στο X-Factor, τι έγινε. Φίλε, φλέσια καλβέλα, μη μάζα. Περίμενε. Όταν λες τον γαμίσαν, τι εννοείς, για να τον κόψανε. Δεν τον γαμίσανε, δεν τον ξεκυλίσανε, δεν τον δείξανε. Κυκλώματα. Μία είναι η απάντηση, κυκλώματα. Όχι, τότε δεν ήμουν καλός, είχα πολλά πράγματα. Κάχει κυκλώματα, τώρα εντάξει, ας είμαστε ειλικρινείς. Ακούτε το εσύ. Ρε φίλε, κάθε νύχτα τώρα. Τι κάνει κουμπάρτιν. Έλα, γι' αυτό είμαι το πρώτο όνομα στην Ελλάδα. Στο πιο κουκλό άντρα της Ελλάδας. Είμαι το πρώτο όνομα στην Ελλάδα, καληνύχτα τώρα. Στο πιο κουκλό άντρα της Ελλάδας. Είσαι και από τα Καμίνια, πατώνεις και στα Καμίνια. Πώς σε τώρα λοιπόν, έχω τελειώσει τόσο καιρό. Άντε σκουπιδάκι. Ναι. Καλησπέρα παιδιά. Αυτοί βγάζουν χέρι τρύπα τα καλή. Πολύ ζήτη βγάζουν. Καλά μωρή τρύπα Βάρδο. Λες ότι είσαι καλύτερο το πανταματίδι. Ναι είμαι, έχεις εμά. Δεν τρέπεσαι λίγο. Όχι, δεν τρέπεσαι. Έχω σπαγιανάκι. Ναι, είμαι ο καλύτερος. Έχεις εμά. Ντροπή, βρε, ντροπή. Βρε, από Μανόλο δεν είσαι καλύτερος. Βρε, εγώ. Εντάξει, ρε. Εντάξει, με το Αδαματίδη. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Άκου λίγο. Ξεφύλα, έξεφύλα. Άκου, ασχημάντρα. Άκου την ασχημάντρα. Εντάξει, ό,τι πει. Έλα, καληνύχτα τώρα. Κλείστον τώρα. Γεια σου. Παρτόπουλο. Όχι, εδώ δεν βρίσκουμε. Όποιος βρίσκει, δρόμο. Ε, μαλάκα, είσαι ο Παύλος. Είπα, το κλείνω. Όχι, και σου κλείνω. Μπράβο, αφήνω κάθε σκουπίδι. Καλησπέρα. Ρε Σιβαρδό, τον ξαδερφό μου ρε, γιατί τον χτύπησες μια φορά στο μετρό. Τι είναι αυτό. Εντάξει, καληνύχτα τώρα. Έλα, όχι. Να λέτε αλήθειες. Έλα, κύριε Κοκκούρα. Να λέτε αλήθειες, αλλιώς. Έλα, πάρ' το κούρα τώρα. Ε, μα να μην τους αφιάζω να μιλήσω. Ούτε ένα δευτερόλεπτο. Αυτή καλύτερα τσεκούρα. Τους έκλεισα, σταμάτα. Ναι. Σταμάτα, παντρόμο. Λοιπόν, Βαρδό. Να πει μία βλακία, κάτω ναι. Ακούμε. Έλα. Πες το. Βαρδό. Παρασύρθημα. Έλα. Πάρ' το δρόμο. Λοιπόν, πώς νιώθεις. Έλα, άργησες. Μπράβο, πάρ' το μπούλο. Άργησες. Λοιπόν και λοιπόν, άστα λοιπόν. Έτσι, πάρ' το μπούλο. Ή θα μιλάς ή αντεγιά. Καληνύχτα. Με τον Τάκη. Το μιλάει ο Βάρδος. Όλα σου τα λέω. Τίποτα δεν κρύβω. Πολύ με υποτίμησες μου, εγώ πλάκα κάνει εγώ. Είχα στην Ελλάδα να σε αφήσω να φύγω. Δεν το βάλα κάτω και προσπάθησα κάτι. Μα τη μία και λαμπελέ θα σε περιμένω πουτάνα. Να. Άμα σου βάλω ένα πιστολέρο, άμα σου βάλω ένα πιστολέρο σε πυροβολήσω κεφάλι, θα σου πω εγώ ποιο θα περιμένεις. Ναι. Το πιστολάκι σε κεφάλι, να το φας, θα είναι ωραία. Μ' ακούτε. Πιστολίδι. Μπα. Θέλω να δώσετε πολλά κερδέσματα στο φίλο μου το Πάρδο. Είμαι μεγάλος του φαν. Λέγα πως ζηλεύουν έτσι. Όχι, ωραία πράγματα λέει. Είναι ναι, ακούμε φίλε, πες για τα χαιρετίσματα. Προλαλήσασαι. Πες για τα χαιρετίσματα που να πάρει. Μακούς. Όχι, λοιπόν. Δεν ακούμε, άντε γεια, δεν ακούμε. Άντε γεια, με το Βάρδο το μεγάλο... Ακούς και ακούς, δεν ακούμε, όχι.
Ναι. Έλα ρε, γιατί μου το έκλεισες. Λοιπόν, Βάρντο, ήθελα να σου πω, να μου πεις πώς νιώθεις που όλοι έχουν γυμνές φωτογραφίες με σένα. Καληνύχτα, και βίντεο. Άντε, καλά, γεια καλέ. Θέλω να σου βάλω το πούτσο στο στόμα σου. Α, μπράβο. Θέλεις καμιά πίπτα. Καλά, τα λέει ο Μεσσίας του ελληνικού πατέρα. Αυτό είναι κουστράκι τώρα. Γιατί, γιατί είμαι... Βέβαια, απόκρυψη, γιατί, απόκρυψη δεν έχει. Γιατί πρέπει να απολαμβάνουμε αυτό το θεϊκό κορμί και το μεγάλο πούτσο για να παίρνεις στο στόμα σου. Ναι. Κουστράκι. Έλα, Λευτέρη. Γεια σου, φίλε μου. Άστο αυτό. Τα γεννήματά μου στο Μεσσία. Θα τελειώσει αυτό. Άστο. Θέλω δύο ερωτήσεις να του κάνω. Ναι, κάτω. Ακούει. Ναι, ακούει. Για πες. Θέλω να μου πει τη γνώμη του για Τζανέτο. Και άλλαξα να... και γιατί τον ζηλεύει ο Μιχάλης ο Άσχημος. Αυτά τα δύο. Τζανέτος. Ο Τζανέτος είναι μια ιστορία, είναι καλά σημεία. Ο Τζανέτος υπήρξε, είχε πολλά προβλήματα στη ζωή του, πέρασε πολλά βάσανα. Έλα, εντάξει, πρέπει, εντάξει, τα μας πεις Νικολούλη. Μπορεί Νικολούλη και να μας πεις. Ωραία, δεν ασχολούμαστε, ας κάνω ό,τι θέλω. Ούτε θα πούμε για τον ένα, ούτε για τον άλλο, ας κάνω ό,τι θέλω. Πάμε άλλο θέμα. Ναι. Καλησπέρα. Ναι. Λευτέρη, θέλω γνώμη για μήνυση ΠΑΟΚ σε Τάκη Τσουκαλά. Για μήνυση. Της ΠΑΟΚ σε Τάκη Τσουκαλά. Δεν το ξέρω, πρώτη φορά τα ακούω, φίλε μου. Ναι. Που κάνανε μήνυση και καλά για ρατσιστικό που τους έλεγε Βούλγαρος και τέτοια. Εντάξει, λογικό είναι ρε φίλε, έχει δίκιο τώρα ο ΠΑΟΚ. Καλό είναι να μην αναφέρουμε τέτοια πράγματα. Εγώ αν και Ιωνικός και Φιλοπαναθηναϊκός, τον Τάκη τον Τσουκαλά τον επάω πολύ, αλλά όχι όμως να λέει τέτοια πράγματα, εντάξει. Εγώ τον προτιμούσα τον Τάκη πιο πολύ στην τηλεόραση παρά στο YouTube. Γιατί έχω... Εντάξει. Υπάρχει πολλές φορές λογοκρισία, αλλά... Γεια σου. Πρέπει να σεβόμαστε και ορισμένα πράγματα. Κακό να λες η Θεσσαλονίκη Βούλγαρος και Βλακής. Αυτά είναι ρατσιστικά και είναι... δεν ισχύουν, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι ελληνική. Εγώ μόνο θα έκανα μήνυση στην κολοτρυπίδα του υδροφλωρικού. Μόνο σε αυτή την πουτάνα θα έκανα. Θα του τον έκανα τον κλανιά έτσι. Σαν τάλιρο. Γεωργικός, ε. Να αγιάσουν τα χέρια του Γκάμπ. Να αγιάσουν τα χέρια του Γκάμπ. Καλησπέρα στα ομορφόπεδα. Καλησπέρα. Από Άρτα. Γεια σας, ρε Άρτα. Καλησπέρα στην Άρτα μας. Τα πιο ωραία χωριά. Επαρχιώτικα. Είσαι ο καλύτερος. Σε περιμένω στην Άρτα να σε υποδεχτώ για live. Να το ξέρεις. Έχεις πολλούς πάντους. Να είσαι καλά, ρε Άρτα. Και να είσαι καλά, αδερφέ, και εύχομαι να έχεις καλή. Έχουν και αντόμα να σε φιλοξενήσω. Αυτή είναι η άνθρωπη. Είναι νούμερο ένα αυτή τη στιγμή, να το ξέρεις πολύ καλά. Θέλω να μου πεις τώρα τι έγινε με Μιχάλη. Μα και εγώ εντάξει, είμαι καλά, είμαστε. Απλώς επειδή έλειψα από τόσο καιρό στη Θεσσαλονίκη, μου έλεγε πάμε. Εγώ κάτσα εκεί. Εντάξει, τα βρήκαμε. Ρε μαλακά, όσο όλη τη Θεσσαλονίκη τον έβρισες, ρε πούστη. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα λες καλά. Ναι, τα βρήκαμε. Ρε καλά να τα έχεις, δεν έχουμε θέμα, αλλά σε όλη τη Θεσσαλονίκη τον έβρισες. Βάρδο, είσαι καλλιτέχνης και δεν πρέπει, ρε φίλε, άκουσαμε, είσαι καλλιτέχνης και δεν πρέπει να έχεις μπιφ με κανέναν. Αφού μου πάνε κόντα, τι να κάνω. Αφού του το είπα κι εγώ. Καλά λες. Είσαι λίγο ξύθιμος, ρε φίλε, αλλά πρέπει να συγκρίνεις. Είμαι και πολύ, ναι, είμαι και πολύ έτσι που τσακώνομαι εύκολα. Δηλαδή που μπορώ να παίξω. Ναι, αυτό, καταλαβαίνεις. Αλλά είσαι, πέρατε σε ο κουρκουλός, έτσι, άσους μαλάκες να λένε στο Facebook και στα Instagram μαλακή. Δεν ασχολούμαι μέρα. Είσαι ο νούμερο ένα, το ξέρεις αυτό, είσαι πανέμορφος. Για την ηλικία σου, φίλε μου, είσαι από τους πιο ωραίους άντρες της Ελλάδας. Ναι, μαλάκα, ναι, μιλάς, ρε φιλαράκι, εσύ μιλάς πολύ σωστά γιατί γεμενικά οι άλλοι είναι βγάζουν την κακία τους. Ας την Κάρεν, την κάθε Κάρεν, είσαι ο νούμερο ένα, το ξέρεις αυτό. Το ξέρω, και ίδια το ξέρω. Και ίδια το ξέρει, μου το είπε. Μου λέει τι να με κάνει εμένα. Λευτέρη, εσένα θέλω μια χάρη, φίλε. Το Τζανέτο πιάσουν και γάμα του. Εντάξει, ρε φίλε. Αλλά όχι, δεν είναι όλο πράγμα να πλακώνεσαι, παιδιά. Και εγώ θα μιλήσω και στο live. Να είσαι καλά, φίλε, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, να είσαι καλά για τα καλά σου λόγια. Καλό μήνα. Ναι. Ζω για να ανοίξει το stream, να πέφτει η κόκκινη κουρτίνα και να βγαίνει ο Βάρδος. Ποιος να βγαίνει, ο Μανθός. Ο Βάρδος, να βγαίνει σαν άγαλμα. Άγαλμα, εγώ άγαλμα. Και ας με βρίζει.
Θα το κανονίσουμε αυτό. Ωραίος. Αν μπορείτε να το στήσετε αυτό μια φορά, ρε φίλε. Βέβαια το κανονίσουμε. Θα γίνει, θα γίνει καλό. Λοιπόν, καλό δηλαδή. Καλό βράδυ. Και υγεία σου. Επίσης, γεια. Μερικά είναι έξυπνα που πετάνε. Ωραία, φίλε. Πολύ καλή ιδέα αυτό. Κάτι τέτοια θα ξυπνά μαζί πολύ να τα ακούω. Είναι φοβερά που το άκουσα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ναι. Καλησπέρα, Θαλάκια. Καλησπέρα, Γιάννη Μάγκα. Βάρδο, τι κάνεις, ρε μεγάλε. Καλά, εδώ. Μόλις γυρίσαμε από την Αθήνα, εδώ και κάποιες ώρες. Από τη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Δεν μου λες, ρε Βάρδο, να σου κάνω μια ερώτηση. Ακούω. Λες ότι είσαι ο Μεσσίας του Πενταγράμμου και είσαι νούμερο ένα, σωστά. Εσύ, ο κόσμος το έχει πει, δεν το λέω μόνο εγώ. Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Θέλω να σε εσύ πώς το βλέπεις αυτό. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό. Μεγάλη επιτυχία που έχεις κάνει. Τι. Το υπάρχω. Το πατώνεται. Υπάρχει στο YouTube το υπάρχω, το έχει κάνει. Ναι, υπάρχει. Το έχω κάνει. Και ο Πουλικάκος το έχει πει από το βάρο. Το έχω κάνει. Το είπα Πουλικάκο σερό. Δεν το είπε. Εγώ το έχω πει. Υπάρχω. Όχι, κάτι. Το υπάρχω. Με στα χείλη σου που πένε. Το υπάρχω. Που έχω τραγουδήσει. Ναι, ρε παιδί μου, σε τραγουδήσει. Σε μεγάλο κτίριο Θεσσαλονίκη. Σε κομμάτι, πόσο σε Spotify, ξέρω εγώ. Υπάρχει και το πατώνεται. Και πόσα εκατομμύρια views έχει. Και τι είναι λέει αυτό, πόσα εκατομμύρια. Είμαι σε δυσκολασμία ακόμα. Πού κολλάει αυτό, ρε, δεν θέμα σε κάνει τώρα. Ο Πατελίδης πρωτού ψυχολεμένος, πρωτού πάει σε δυσκολασμία. Τόσα νιούς δεν βγάζει, δεν βγάζει παραπάνω. Δηλαδή για ένα μήνα, χωρίς δυσκολασμία, άκου, με 11.000 εγγραφές, 200.000 το μήνα. Καλή νύχτα, μάκες, δεν θα πω. Μας ακούς καλά, τι να σου κάνω. Φίλε, πού βγάζουν, βγάζουν κάτι περίεργα πράγματα, τι λένε. Αυτά είναι τα memes. Ναι. Όχι, ναι. Για πάμε, για πάμε. Πάμε και ΩΜΕ TV. Θα πάμε και ΩΜΕ. Άλλες δύο γραμμές, περίπου. Ναι, σταμάτα. Εσύ ποια το μάγεις βάλει μέσα. Discord server, όποιος θέλει για Discord. Να κάνει αναδρομή πιο πριν στο τέτοιο playback, τέτοιο. Δεν έχω τώρα το Discord. Όσοι θέλουν Discord να κάνουν αναδρομή πιο πίσω, να δουν που το στέλνουμε. Δεν το έχω τώρα το Discord πρόχειρο, δεν μπορώ να το βάλω. Αυτός αμαία. Εγώ είμαι αμαία. Δεν θα πέσω. Μακάρι να έχω το μυαλό μου. Μπορώ να έχω το μυαλό μου σαν να που λέει αμαία εμένα. Εσύ δεν είσαι αμαία. Εσύ είσαι πανέξυπνος. Πανέξυπνος, δυνατός. Και πολυμήχανος θα λέγαμε. Και... Πολύ... Ο Οδυσσέας τι ήτανε. Το ίδιο. Πολυμήχανος. Ναι. Μήπως είσαστε εσείς αμαία. Αμαία είσαστε εσείς. Γιατί εγώ δεν είμαι αμαία. Θα μας δώσω μια μπουνιά, θα σε στείλω στο διάστημα. Έτσι, μπράβο. Ο αμαία δεν μπορεί να δώσει μπουνιά στον άλλο. Το πατώνεται θα γίνει ύμνος, ζηλιάριδες. Ναι, είναι πολύ ωραίο κομμάτι του πατώνεται. Σκίζει. Φίλε, ξέρει πόσε φορές έχει παίξει το πατώνεται. Πόσε φορές το ακούσει, βαριέσαι. Το πατώνεται δεν είναι για να μπει σε κλαμπ. Καλά, δεν λέω. Αλλά μία φορά σου το θέλει. Ναι. Καλά, Ελευθερή. Γεια σου, φίλε. Πάρε λίγο βέλια με υπαρτίτιδα έτσι από την άλλη φορά να γουστάρουμε. Όχι, okay, εντάξει. Έγινε, γεια σου. Γεια σου. Γεια σου, κύριε Βλάκα. Σας αρέσει το κόντε με τα βέλια, ε. Λέει, τι πλέκες. Δεν έχω ρέξει τώρα, μόλις έχω ρέξει θα πάρω. Τι κόμπλεξ βγάζουν, ρε φίλε. Ζηλεύουνε τα πουτανάκια, ζηλεύουνε. Ρε, πελάτες μου. Ζηλεύουνε γιατί... Γιατί έχω όλη την Ελλάδα δικιά μου. Γιατί ήταν σάκι του box. Και τους γαμάγαν τη γυναίκα και τη μάνα και την αδελφή. Όχι. Γιατί βλέπανε ότι εγώ έπαιρνα και μετάλλευσα το κάθε κανάλι που πήγαινα και με κορυδεύανε λόγω γιατί δεν ήμουν έτοιμος λόγω προβλήματα. Ζηλεύετε πουστιδές. Εκεί θα μείνετε με τη ζήλια να μου γλύφετε την πουτσα. Να σου πω, Ελευθερία, να σου πω λίγο.
μου θυμίζει τώρα το 10 που έχω κάνει πάταγο το 2022. Τι μου θυμίζει. Για πάμε, ναι. Ζηλεύετε που πάω σφαίρα και ανεβαίνω. Πώς το λες, το σφαίρα με το... την. Πάμε αυτό, πώς το λες. Ζηλεύετε που πάω σφαίρα. Και ανεβαίνω μέρα με τη μέρα. Ζηλεύετε που είμαι φίρμα. Μα όμως η ζωή μου πάει πρίμα. Αλήτη μου. Μαλάκες. Έτσι σας γαμάμε. Δεν με φτάνε, εντάξει, είναι αλήθεια. Εντάξει, τα ζηλεύετε. Καλά κάνετε. Όταν δεν φτάνει κάποιον, το ζηλεύεις. Σωστά. Πολύ ωραίος ο αδερφός μου ο Παρδός. Ρε φίλε, δεν θα κάτσω να σκεφτώ με την κάθε βλακία του καθένα. Μιλάνε τώρα γιατί τσακώνω με τον αρχηγό. Μπορεί να θέλω να κάνω κόρτες. Πού κολλάει αυτό. Καλά δεν λέω. Λέει ο Βάρδος ζητάει cloud. Σε και εγώ έχω ανάγκη από το cloud, από το κάθε ένα. Τόσο ο κόσμο δεν έχω, άμα θέλω να κάνω story για αυτούς τους δρόμους. Ναι. Τι μαλάκες. Πού θα πάμε, Κόρτσο ή Λευκάδα πρώτα. Εγώ θα πάμε με Κόρτσο για ένα καφεράκι και να τους δούμε κιόλας. Πάμε. Ναι, μία ώρα είναι ρε φίλε, πάμε. Ναι, εννοείται θα πάμε. Και με τη μηχανή που θα πάμε στην Κόρτσο. Πάμε με μηχανή. Θα πάμε, ναι. Ωραία, τι ώρα θα ξυπνήσουμε αυτό ακόμα. Κόρτσο, θες να πάμε τελικά ή Λευκάδα. Για αύριο σήμερα που ξημερώνει που είναι κόρη. Μαλάκα θες να γυρίσεις όλη την Ελλάδα εσύ. Ναι, ρε φίλε, αφού είμαι. Ποιος είσαι ο Φιλέας Φογκ. Ο γύρος του κόσμου 80 μέρες. Ναι, ναι, ναι. Δεν πρέπει να μας δουν όλοι. Εγώ τι φταίω. Με απόκρυψη δεν θα σηκώνεται. Πού να το σηκώσω. Έχουνε φάει τα μπανάκια τους τώρα, τους πονάει. Καλά τους έκανες. Τέλος έτος. Παραπιπτόντως σήμερα πόσο πόνεσες με την νίκη του Ολυμπιακού. Μα με τον Ολυμπιακό μου να θέλω να πάει Final Four. Και όχι μόνο με τον Ολυμπιακό, και με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ και με όποια άλλη ομάδα παίζει με ξένη. Με ποιον έπαιξε. Και όταν πήρε το ευρωπαϊκό με την Τζεσεκά, με τον Μπρίντεζι, εγώ το πανηγύρισα. Φίλε, τι νομίζεις. Βάρδο σοβαρά τώρα λέω ότι μπορεί να κρίσει πια μουσική. Ναι. Φίλε, το πατώνεται είναι μια πώς το λέει, μια καζούρα δεν είναι προς τους εχθρούς. Το πατώνεται που τους ταχώνω. Ε. Και επιφυμώ κάποιους τραγουδιστές που θέλουν και τους συμπαθώ. Ε, Mark Clapton, Light, C-Boy, κάνει το Cowboy. Δηλαδή αυτά δεν είναι τυχαία τα κομμάτια που βγαίνουν. Εμένα είναι αληθινά και έτοιμα. Είναι διαχρονικά για να μείνουν μια ζωή. Το μόνο που αξίζει λέει από το πατώνεται είναι το σουβλάκι που έφαγες. Όλα αξίζουν. Μην ζηλεύεις. Αλλά γιατί βγάζω τόσο ζήλια. Γιατί δεν με φτάνουνε. Ναι. Αντικειμενικά, είμαι το πρώτο δυνατότερο όνομα στην Ελλάδα. Είσαι, μετά από μένα. Με τόσο λαό στην Ελλάδα, από εγώ κόσμο. Τι να μου πω. Γιατί δεν σε βγάλανε στο Ελλάδα, έχεις ταλέντα. Αυτό το αναρωτήθηκα και εγώ. Ζηλεύουνε, φίλε. Ζηλέψανε. Ποιοι. Γιατί τους είχα κάνει ρόμπα και το είχα πει τόσο ωραία. Και μου βγάλανε. Δεν σε βγάλανε καν, ούτε να σε δείξουν ότι σε κόψανε. Όχι, μαμά δεν με κόψανε. Εγώ έφυγα μόνο μου. Αφού λέει σε κόψε. Όχι, δεν με κόψανε. Ένα γη μου βάλε μια άσχετη εκεί μέσα. Το πιο ωραίο τραγούδι του Μεσέ είναι το Dis. Και αυτό είναι ωραίο, αλλά εντάξει, δεν μ' άρεσε να βρίζω. Και το πατώνει δεν είναι φοβερό κομμάτι. Το δω ζουά δεν πάει, δεν πάει τρένο. Ε. Ναι. Και εγώ ανοίγω κυκλώματα, ανοίγα και εγώ κυκλώματα. Και εγώ ανοίγα μαλάκα αυτόν τον υδροπονικό τον έχουν βαρέσει όλοι ρε μαλάκα. Ποιος είναι αυτός. Όλοι τον έχουν δει. Ποιος είναι αυτός. Ξέρεις πόσες ιστορίες έχω ακούσει που του έχουν ρίξει ξύλο. Και αναγκάστηκε και φύγει από την Ελλάδα και τώρα μπαίνει εδώ στα stream και τέτοια. Και αρχίζει, βρίζει, καταργέται, βγάζει hate. Πάμε τη βιώμα, ναι. Θα κάνεις μπάνιο. Ναι, σε λίγο. Δεν θα κοιμηθείς έτσι όταν δύο βγωμιάρεις. Βγωμιάρει. Βγωμάβει. Βγωμάβει. Μόλι πιο μοιάζει. Θα ζάει και είναι κουρασμένος μάνακα, ε. Ναι. Ποιος ασχολείται με το ποδόσφαιρο ρεντεβό, να δω να πλάκα μας κάνεις. Αυτό έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Μην νοιάζει εμένα, κερδίζει αγάση. Το έχει πάρει. Τσάμπα νίκη είναι. Άκου τι λέει ο Ρε Πούστη, τα σκέφτεσαι αυτά και λες ρε Πούστη. Κουταμάρα. Του χρόνου βλέπεις να παίρνει κανένα center for Ιωνικά να χτυπήσει play-off του χρόνου. Δεν ξέρω αδερφέ. Και τον κορμό να κρατήσει, η χημεία είναι ό,τι καλύτερο. Ε,
παιδιά, ο στόχος μια ομάδα δεν είναι να παίρνει πρωταθλήματα. Ο στόχος είναι να. Ξέρεις γιατί, Ντόμ Σπυρό, ξέρεις γιατί να θέλει να είσαι αυτός ο Ρουμάνος. Γιατί έλεγε μαλακίες και έφαγε ξύλο και έφαγε επανελειμμένο ξύλο στο πέραμα. Και επειδή έτρωγε ξύλο και επειδή είναι Ρουμάνος και έβγαζε hate προς την Ελλάδα, χωρίς λόγο, γιατί τα παιδιά δεν έχουν καμία σχέση με οργανώσεις και φασίστες. Αυτά τα λέει, επικαλείται το φασισμό επειδή έφαγε ένα καράβι ξύλο. Ήταν ένα σάκος του box. Και αναγκάστηκε και έφυγε από την Ελλάδα. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, την έκανε. Σου λέει, τι κάθομαι εδώ να φορτώνω κάθε μέρα. Και βγάζει hate, του έχει μείνει κόμπλεξ, έχει κόμπλεξ. Και τη γυναίκα το μάτι δείτε, ένα μπάζο είναι. Την είδε κάποια στιγμή, με έγλυφε στην αρχή, μου έκανε βιντεοκλήσεις, μου έγλυφε τα αρχίδια. Λευτέρη, πώς πήγες έτσι στο σπίτι του Χαγιάτε, πώς το έκανες έτσι του Χαγιάτε, καλά το έκανες, να σταματήσει να εκμεταλλεύεται το βάρδο. Έτσι, αλλιώς τέτοια μου λέγε. Και πέρασε η γυναίκα του να πούμε, μια κουασιμόδενα πραγματική, όπου πέρασε από την οθόνη, ούτε επιπληρωμίζει τη γάμαγα. Λοιπόν, και τώρα τι έκανε. Έμπαινε στο τσάτ μου να πάρει λίγο ζωή, γιατί η ζωή του είναι σκατένια και δεν ασχολείται, ούτε η μάνα του δεν του δίνει σημασία. Και έμπαινε στο τσάτ και έβριζε όλο τον κόσμο χωρίς λόγο. Και μετά έβγαινε και έλεγε τώρα ο Χαγιάτε, και δηλαδή είναι ένα σκουπίδι πραγματικό. Δεν έχω ξανασυναντήσει χειρότερο σκουπίδι. Βίζει ήταν η γυναίκα του, ναι, τι είναι. Παρακαλώ. Καλησπέρα, Λευτερή. Καλησπέρα, φίλε. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, μια χαρά, εσύ? Φίλε, γουστάρουμε να βλέπουμε μόνο εσένα. Ναι. Γιατί είσαι πολύ ωραίος, ρε φίλε. Να είσαι καλά. Τα λες έτσι όπως είναι τα πράγματα. Ωχ, βρίσιμο πάει. Και πιο πολύ θα γουστάραμε να σε βλέπαμε σόλο τώρα, χωρίς βλάκες δίπλα σου. Έλα, κλείτσο ρε τώρα. Έλα, εντάξει, είναι φίλος ο Μπάρδος, ρε φίλε. Κλείτσο ρε φίλε, δεν κάνω σόλο. Τη γνώμη μου λέω, ρε φίλε. Εντάξει, ωραία. Ωραία, κατά τη γνώμη σου. Καλή νύχτα τώρα. Πάτε μου. Είσαι πολύ μάγκας, αλλά... Και εγώ είμαι πολύ μάγκας, πάνω στον καναγκαστό και θα βάζω 100 μέτρα. Καληνύχτα τώρα, κύριε Κουκουλούκου. Έγινε, να σου πω. Ονειροπόλος, ονειροπόλος είναι έτσι. Ονειροπόλος που σούσκησε τον κόλλο. Πάρ' το πουλο. Έλα, πουλο, πουλο, πουλο με καλέ. Πάρ' το πουλο. Χωρίς είσαι, στρίβε. Στρίβε και εμείς έκανε ο κόδος στρίβ του Αραπώνα. Το Discord, σας το ξαναλέω, είναι... Να σου πω δίπλο. Όταν κάνετε επανάληψη, εκεί θα βρείτε. Μα, το Discord. Δεν μου το λένε από κοντά φανέξεις φαλιάδες, 100 βούλες. Λος Λέικες, Λευτέρη, μην ασχολείσαι με τον καθένα, ρε μάγκα. Έτσι θα πρέπει όλο το 23 να ασχολείσαι και εμένα. Το stream θέλει ψυχραιμία και να γράψει όλες τα αρχίδια σου. Μπράβο. Λος Λέικες, έχει απόλυτο δίκιο, αδερφέ. Το ίδιο. Αυτό κάνω, αλλά αυτή είναι η αχίλιος πτέρνα μου. Όλοι οι άνθρωποι έχουν μια αχίλιος πτέρνα. Αυτό που έχει δηλαδή π.χ. ο Μιχάλης, δεν το έχω εγώ με τίποτα, αδερφέ. Δεν μπορώ. Με τσούζει κολοτρυπίδα μου. Άμα δεν απαντήσω, άμα δεν έτσι, με τσούζει κολοτρυπίδα μου. Οπότε σε αυτά τα σκουπίδια, δηλαδή τώρα άμα ήταν πέραμα, θα είχα κλείσει το stream και θα είχα πάει από το σπίτι του. Να ξέρετε. Άμα ήταν ακόμα. Αλλά πού να είναι. Ένας ξεφτυλισμένος ξεφτύλας σκουπίδι που παίρνει ζωή μόνο από τα πολυφάδια των αλωνών. Εν τω μεταξύ έχει κάνει 500 προφίλ για να ασχοληθώ μαζί του. Και νόμιζα ότι το κάνει μόνο ο επικαλεστής αυτό. Υπάρχουν πολύ χειρότεροι. Ναι. Λοιπόν, έχω πετύχει βάρδο να κυνηγάει 3-15 χρόνια, μπορεί και μικρότερα, με ένα σκουπόξυλο και να φωνάζει πουτάνα. Καλή αυτό τους έκανε. Ξέρεις πως είναι ο καιρό, λέει, πολλά χρόνια πριν. Κι άμα λέω ψέματα να βγει και να πει τώρα. Όχι, μα λέει καλή διαλές. Στο μπαλκόνι μου ήμουνα και μια λέξη. Σε καμινιά. Έλα. Σε καμινιά λες. Τι σ' ακούω, μάγκα, σ' ακούω. Πού λες, σ' ακαμινιά.
Όχι, δεν ξαναπούμε το όνομά του, γιατί όπως το είπατε, του δίνουμε τσάμπα κλάου. Που δεν του, ούτε η μάνα του δεν του μιλάει. Η πουτάνα. Μα λέει κάποια καρδιά από τους πιτσιρικάς σου λέει. Πιο μικρός. Δεν την πίναμε μωρί. Ο Βαγγέλης είναι αυτός. Ποιος Βαγγέλης. Δεν κουφάλα. Τραβελάκι. Θα σου γαμίσω αυτή. Δεν είναι ο Πεπονής. Ο Πεπονής είναι η πουτάνα. Δεν είναι. Ο αρχηγός των τραβελιών, ο Βάρδος. Νικόλος Ακενθινός. Δεν είναι ο Πεπονής. Ο αρχηγός των τραβελιών. Ποιος είσαι φίλε, πώς σε λένε. Βαγγέλη γαμίς. Σοβάρδο, έλατε για αρχίσεις να μιλήσεις, δεν μπορώ. Όταν αργούν να μιλήσουν, θα τρώνε αντεγιά. Γιατί το δικό σου δεν μου βγάζει τόσο κακή, έτσι λέγουνε. Που δεν είναι στη θέση μου εδώ πέρα και θα το κάνω. Ζηλεύουνε. Discord θέλετε, ε. Κάτσε να δούμε τώρα που στο διάλογο θα βρω. Να βρω το σύνδεσμο του Discord, να σας το στείλω ρε που στη δέση. Εδώ πάω. Μισό λεπτό. Πριν η ζωή μου φωτιά, κρίμα που σ' αγάπησα, δεν αντέχει ούτε η ψωτιά. Να είναι πλέον το κομμάτι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ έχω πετύχει Βάρδο πάντως. Ναι. Μπερέ, επίσημη το λίστα του, να παρελάβνει. Στον Dirty Blonde. Και θέλω να ξαναζήσω αυτό. Στον Dirty Blonde που έσκαγε με το... με ειδικές δυνάμεις τέτοιο. Δεν το ξαναδιαφέρω. Αλλά έκανε. Τι έκανε ο τύπος. Και στο streaming είχα πάει με αυτό. Έτσι δεν θα θέλει να δεις τα καμίνια. Επειδή είναι και ο Βάρδος εδώ ρε Μάκης, να ξέρετε. Ελάτε όλοι καμίνια να βουτάρετε. Να είναι πολύ γέλιο. Βάρδος αγαπάμε ρε. Και εγώ ρε. Καλό μήνα. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλά, κάτι γέλιο. Γεια σου. Ναι, πολύ πλάκα. Μου άρεσε αυτή, αυτό το κόντετ που έκανε εκεί. Ναι. Έχω πετύχει το Βάρδο τον Νικόλαο Ζακυνθινό στον Παρουτάδικο στο Εγάλαιο, στην Πουστοκαβάτζα στη γνωστή, να παίρνει πίπα σε παππού. Ναι. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Λες το μάλλον. Το Παρουτάδικο στην Πουστοκαβάτζα έπαιρνε πίπα σε παππού. Εγώ. Τι λέει αυτό το παιδί. Φίλε, μήπως είσαι τρελός. Ο Βάρδος είναι άντρας. Μήπως θα έχεις καμένα. Φαίνεται ή μαζί δεν κοιμόμαστε στο κρεβάτι. Σου έκανα εγώ τίποτα μαλακίες. Όχι. Τι μόνο λίγο, κατά λάθος μου το πιες, αλλά ήταν κατά λάθος. Κατά λάθος ήταν. Κατά λάθος το έβαλα λίγο μέσα. Πουτάν. Ωραία μαλάκα. Αυτές οι πλάκες μας αρέσουν εμάς, ε. Ναι. Ρε παιδιά, ακούστε, εδώ είμαι το Λευτέρη, είμαστε μάγκες. Παιδιά, στείλτε μου στο General λίγο του Discord το link για να το περάσω στο κανάλι. Ωραία, μα θέλω να κάνω μπάνιο που να πάρει. Θα κάνεις μπάνιο, σταμάτα. Σε κάνα 20 λεπτό κλείσαμε, ηρέμησε. Κάτι, γιατί έκανα και εγώ ταξίδι. Πολύ είναι και το σφουγγάρι σου εκεί. Έχει κάνει και ο Red Dragon, δεν πειράζει. Όχι με αυτό, ρε μαλάκα. Ωραία, πλάκα μου. Με αυτό που έκανε τον ήχη του βάλτε στο στόμα σου. Να το ζήσω ανοίγει σου μαλάκα, τότε με πειράζει. Σιγά με σκουπίδι. Εγώ είμαι έτσι. Πώς είναι αυτό. Εμένα εγώ είμαι η Λένα, δεν μοιάζω σε κανένα. Έχει πλάκα τα τραγούδια. Έλα ρε κατά κουζίνα. Λοιπόν, πρέπει να τους βάλω το... Ναι. Βαρδοτάκι, γαμιέσαι γάμο τη μάνα σου πούστη. Όχι ρε φίλε, τη δικιά σου, μην βρεις. Φίλε, πατώνεις. Μην βρεις, μάνα. Σε γαμάω μέρα νύχτα και ξεπατώνω τον κόλο σου. Θα σου λίγο, γιατί ζηλεύω τόσο πολύ. Όχι μάνες εδώ. Δε μου πέφτει με τίποτα, δε με φτάνεις με τίποτα. Καλά, είσαι κάτω, ε. Κοίτα εγώ που είμαι, κοίτα που είμαι εγώ, κοίτα. Εγώ είμαι εκεί πάνω. Και εσύ είσαι κάτω εκεί. Εδώ που πατάω την πλάκα, το πλακάκι αυτό. Εδώ είσαι, πατωνής. Πατωνής που θα καμπάνε τον κόλο με τα νύχτα. Ελευθερία, γιατί δεν με φτάνουνε. Κάθε, εδώ δεν με φτάνουν αυτοί που τραγουδάνε, θα με φτάσουν αυτοί που είναι σκουπίδια. Ωραία, στείλτε το στο Facebook. Στείλτε το στο Facebook, ναι. Έλα, μάλα, γιατί μπάνια να κάνει, αφού είναι στα δικαστήρια με το σαπούνι. Εννοείται, ναι. Όταν ήταν μικρό, άμα ήθελα να του κρύψουν κάτι, το βάζανε κάτω από το σαπούνι το μαλάκα. Τι να κάνει πάλι. Έλαντε, ναι. Ναι, αλλά έχω κάνει έφεση τώρα. Και εκδικάζεται η υπόθεση να το ξαναπάρει. Έχω κάνει έφεση με το νερό. Έχω τσακωθεί με το νερό, δεν κάνω μπάνιο.
Έχει πολύ πλάκα, αλήθεια σου λέω. Φιλαράκι, όταν βγαίνω έξω στις βόρτες, δεν με λες ότι μυρίζω άλλο. Πατώνεις, για πες το. Φοράω ένα ρούχα, με έχεις δυνάμει γυφτός. Πατώνεις. Είμαι εγώ, ρε τράγκο είμαι, που βρωμάει όλη τη μέρα. Μας δουλεύεις. Εδώ πέρα έδωσα, έχω δώσει του κόσμου τα αρώματα, του κόσμου τα σαμπουάν, του κόσμου. Και εσύ μου λες ότι αν κάνω πάλι δεν κάνω. Εκτός μαλάκα πήγε ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη και δεν είχε ζεστό νερό, έκανα μπάνιο. Στο ξενοδοχείο. Ναι, τρελάθηκα. Άσε μας τώρα. Μαλάκα και με πιάσανε τα πόδια μου και με μισά και με μαχαιρώνα. Μαλάκα λευταίνει αυτό που το φοράω που πάνε όλα περίεργα τα πράγματα. Λοιπόν, εδώ είναι το Discord, το έβαλα. Μαλάκα τώρα δεν μπορεί να είναι και... Θα το βγάλω και μασονικό, σε λέω τώρα. Ναι, θα το βγάλεις αυτό. Μπράβο, αγόρι μου. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Φήμες λένε ότι στα Airbnb είχε μπει σε δωμάτιο Τζανέτος με Βάρδο. Τι είναι, ρε, φίλε. Φίλε, τι είναι, κόφτε λίγο τις μαλακίες. Θέλω να μας πει ο Βάρδος τι έγινε μέσα στο δωμάτιο με τον Τζανέτο. Τίποτα. Καλησπέρα. Φίλος του Αντωνάρα, Λευτέρη. Να σε καλά, Νίκο Γεωργίου. Τα φιλιά μου στον Αντώνακα. Πάει το πουλήσω αυτό. Ακούς το πουλήσω. Το πουλήσεις. Ναι. Δεν πιάνει τίποτα, να μαλακά. Ποιος το πατώ. Μα σου λέω. Α, δεν πιάνει, θα το πετάξω, τα σκοπίδια. Είναι το πονηρού, μαλακά, μην έχεις τέτοια. Πού το ξέρεις. Φαίνεται, δεν πρέπει να κέρατα. Μαλακά, στο ορκίζομαι, το φόραγα αυτό. Έχει κέρατα. Όχι, φόραγα αυτό. Και με έπιασε ο Ιωσέ και με κόβα τα πόδια το μαχαίρι, στο κρεβάτι. Λάθος το έβαλα πάλι. Δηλαδή τρελάθηκα. Δεν πάει να γαμηθεί. Ούτε και με μαχαίρον. Α, ναι, λάθος το έβαλα, το ξαναβάλω όμως. Θα το ξαναβάλω, μην αγχώνεστε, το βρήκα. Λοιπόν, πάρτε το Discord, πάρτε το. Πάρτε το και σπάστε το στα τέτοια. Σπάστε το σε θέματα εγγραφές. Σπάστε το. Σακανάτα λέει, ακούγεται αυτό το Discord. Ομιλίας. Σπάστε το σε θέμα βιντεοκομιλίας. Σακατάνα. Τι να του πεις του βάσου του. Το έβαλα, εντάξει ρε μαγκές. Σε συζητώ τυχώς γιατί. Όσοι θέλετε Discord, μπείτε μέσα να φάτε τα μπαν σας. Γιατί ξέρω ότι θα είναι πάλι η μαλακία που θα κάνετε. Αυτό το στραγγιπού με ψέματα για να πει μαλακίες. Θα φάει τσαπού όμως από τα λάνια εκεί πέρα. Πάρτε βέλια. Όχι. Βάλε Βάρδο να κάνει μπάνιο και σε όλα. πάμε λίγο με. Ναι. Σταρείς. Ναι, πάμε λίγο. Για λίγο και κλείσαμε. Για κάτι και εγώ μπάνιο να ξεκουραστούμε. Αύριο πάμε Κορυφθός. Δηλαδή σήμερα. Ξημερώνει. Πάμε στο Discord να δούμε τα memes. Τι έχουνε κάνει. Ποιος αφήνει αυτά, Λευτέρη. Ποιος αφήνει. Τα παιδιά στο Discord. Τι είναι αυτοί που είναι εκεί μέσα. Πρέπει να μάθω να το χειρίζομαι όμως. Είμαι και λίγο άσχετος. Ποιος αφήνει ο Λίτρας. Όχι. Να, εκεί είναι τα μύθου. Το γράφει κιόλας. Τα ξέρεις μόλι τα να πού. Ναι, μόλι τα να πού. Εδώ είναι βίντεο. Εσύ ποιος έχεις φέρει εδώ πέρα από όλοι πάγω. Ποιος είναι αυτός. Κτίση, μην ξαναβάλεις τίποτα τέτοιο, θα φας μπαν από το Discord. Θα το τιμωρηθείς. Πεπονείς. Αλήθεια είναι κύριε μαλάκα. Για να δούμε, περίμενε λίγο. Για να δούμε τι ρολό. Έλληνας. Νέο Έλληνας. Στα σάλωνα δε σφάζουνε αρνιά. Δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά.
Έτσι, δώσ' του, ναι, ναι, ναι. Και από εδώ και από εκεί και από εκεί και από εδώ. Έτσι, και έτσι, και έτσι, και έτσι. Περίμενε, να σου πω. Περίμενε λίγο, ρε μαλάκα, περίμενε. Πάλι μωρό μου λείπεις, πάλι με εγκαταλείπεις. Θα θέλα να νιώθω πόνο, μα τόνο, μα τόνο. Το ταλέντο αυτό το έχω από μικρό, σαν το έχω αποθάλψει. Το έχω βαθιά μες στην ψυχή μου. Και ανα... Πώς και βγήκε τώρα, πώς σου ήρθε ήθελα... να φώτισε τα 50. Ήρθε κάποιος με ξύπνα, πρέπει να βγάλεις το τραγούδι, ξέρω εγώ. Πώς ήταν αυτός. Τι σου είπε, ξύπνα, κοιμάσαι, κοιμάσαι. Να σας πω κύριε Λευτέρη, τι σου είπε. Περιμένετε, με πήρατε τα μούτρα. Εντάξει. Ήμουνα σε μία φύλαξη. Είσαι ψευδοειδή. Μάλιστα. Ρε, πού έχεις κάνει 100 δουλειές. Έχεις κάνει 100 δουλειές. Παιδιά, τον είχα δει μια φορά μεταξύ, σε ένα φανάρι. Και ξαφνικά, ακούστε, είμαι στο φανάρι. Και ήταν πράσινο το φανάρι και είχε μια ώρα και κορνάω και είναι ένα ταξί. Και λέω, τι έγινε ρε μαλάκα, ποιος είναι αυτός λέω, που δεν παίρνει μπρος. Και πάω μπροστά στο ταξιτζί και τι βλέπω. Το Μαριόλι στο τιμόνι της να κοιμάται. Αυτό είναι αστείο, αυτό είναι αστείο. Δεν γίνεται. Αλλά έχεις ένα ασυλάκι που κάνεις πλάκα στον άλλο και γελάει. Σε αστρίμε δηλαδή, σε παρουσιάσεις. Θα παρουσιάσεις, είναι πολύ καλό. Άμα δεν μιλάω, φαίνομαι ότι έχω πρόβλημα. Ας το καλό σου, δεν καταλάβεις παιδάκι μου. Εσύ είναι αυτός, μαλάκα. Για πάμε γελά, πάμε γελά. Εδώ τι κάνει, μιλά αυτός. Εγώ βάζω στοίχημα ότι αν ο Χαγιάτες σε διώχνε, και το ξέρουν όλοι από μόνο. Προφητεία, αυτή είναι προφητεία. Για τον ΑΒ λόγο σου λέει, φίλε, είσαι τραμπούκος, δεν μου κάνεις, θέλω να αποχωρήσεις από το σπίτι μου. Τι θα γινότανε μετά με αυτόν τον αδερφό σου, μπορείς να μας εξηγήσεις. Τι θα γινόταν με αυτόν τον υποτιθέμενο αδερφό σου. Ας πω εγώ, θα άρχισες να τον τραμπουκίζεις, να λες ό,τι μυστικά του ξέρεις τη φόρα και να τον ξεφτυλίσεις για να τον αναγκάσεις να σε ξαναπάρει πίσω. Αυτό θα έκανες. Στον αδερφό σου. Στον αδερφό σου. Αυτό θα έκανες. Όχι, σπάτε. Και εμένα μου κάνανε. Τα είδαμε και πιο παλιά, με καραμπελά εδώ πέρα. Τον έφερα 2-3 μέρες στο μουνόπανο και λέει θα ανοίξω το δικό μου στρίμα τους φίλους μου. Λες και τον έφεραμε εδώ και πέθανε τα κατοστάρια από εκεί. Και είχε φιλοδοξία να γίνει ο Bill Gates του YouTube ο μαλάκας. Ο Γιώτα Γιάννα παθυστερημένος ο καράβελας. Και έρχεται μετά και λέει ο Νίξο Πολύ με τους φίλους μου. Και κούντος ο καράβελας, τα αρχίδια μου πήρε ο καράβελας. Τα τρία του καράβελα πήρε. Θα λέγε επιτυχή ήταν που κάνεις. Ε, μαλάκατε κινητό μου το ρίξεις κάτω. Το κινητό μου. Όχι το όψεις ο Βαγγελής. Όχι, τι το πιάσες. Έλα, τσάκι, το πιάσες με τα χέρια. Έπιασε τον μπρίκ με τα χέρια. Ο τύπος το πιάσε με τα χέρια. Αλλά ψυχώ, δεν κάηκε. Πρόσεχε, Βαγγέλη, μην κάνεις πάλι. Α, η αδελφή του δασκάλου. Που βγήκε νευριασμένη. Είναι σημαντικό σε μένα. Εντάξει, θα σου κούψω το μονί παρά πολύ και θα σε γαμίσω πολύ δυνατά. Θα κολλήσεις μωρό μου. Ξέρεις ποιος είμαι. Όχι. Red Dragon, σου στροφή αγάπη μου. Ποιος? Ο Red Dragon, baby. Δεν ξέρω αγγλικά. Ο Red Dragon είμαι. Όλη η Ελλάδα με αγαπάει. Όλη η γη με αγαπάει. Τα μονιά με αγαπάνε όλα. Είσαι πολύ τυχερή που τα γαμηθείς από μένα. Μαλάκα. Πολύ λίγο αυτός. Ό,τι να είναι. Τα πιο ωραία friends. Thank you.
Αρχαία πνεύματα του κακού, μεταμορφώστε αυτό το σάπιο σώμα στο μαύρα, το παντοκινό! Το Νάσκα. Θεέ μου, κάνε, αν πάθει κάτι κούφια η ώρα γιαγιά, να πάρει και τον ανανά μαζί. Δεν είναι βάλα. Δεν είναι μέσα εκεί. Το μάθω εγώ. Αν τυχόν να μου σχεδόν και ακούσει κάτι άλλο. Γελάει ο άλλος. Τι γελάς, Βάλαγας. Τι γελάς. Γελάει ο άλλος. Κυρία Περούγα έχει δίκιο, αλλά δεν φταίω εγώ, έφυλε. Είδα έναν άλλο να... Ναι, λέω τι κάνετε ρε βλάκα, ηλίθιες ζώων, βλήμα. Και η αντίδρα αυτός τι είπε. Τι κάνει. Καλά, δουλώ. Και τι είπα. Θα πάμε στα μνημάτα τώρα. Δεν είναι θέμα φόβου, είναι θέμα να... Εγώ είπα ότι δεν μπαίνω. Εσύ είπες ότι μπαίνεις και ότι δεν φοβάσαι. Βόλτα στο νεκροταφείο. Το θεωρώ. Ξέρεις τι, εγώ το θεωρώ βεβήλωμα γι' αυτό. Ναι. Δεν φοβάμαι να πάω. Φοβάμαι. Κυνηγάει όσους εδώ πέρα έχουν λάβει μέρος. Δηλαδή, όταν ο κύριος το λέω, καταλάβω ότι είπε αυτός. Και όταν καταλάβω ότι είπες εσύ. Ναι, καταλάβω. Και μετά τι είπε αυτός. Μπράβο, ωραία, τότε θα καταλάβω και τι είπες εγώ και τι είπα εγώ. Για να καταλάβεις τι είπε αυτός. Για να καταλάβεις τι είπες και εσύ. Ναι. Όταν γύρισες στο live. Που εσύ είπες ότι ναι, εμείς είπαμε να πάμε και μετά αυτοί είπανε. Όχι, εμείς δεν θα πάμε και μετά λένε ναι, θα πάμε και τελικά πήγαμε και δεν μπήκαμε. Λοιπόν, αρκετά με τα memes. Λοιπόν, πάμε λίγο με έτσι να γουστάρουμε. Τι θα γίνει τώρα, μας παίξει λίγο το όμε. Μας το παίξεις. Γιατί ρε Μπούστη. Α, δεν γουστάρεις. Τι θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, άντε. Ήρεμα ρε. Τι ήρεμα ρε Φρυδά. Πώς να βλέπεις έτσι. Πώς, τι φρύδια είναι αυτά βρούμε μαλακά. Απλωματά. Είναι 16. Ούστη. Άλιεν πώς είσαι έτσι μαλακά. Τι μάτια είναι αυτά. Γκίσμο. Μόγλι. Έχω. Άντε ρε βλάκα. Βαρδός. Βαρδός.
Είσαι καλά. Μια χαρά, εσύ. Καλό μήνα. Μερσιά, επίση. Από ποιο μέρος της Ελλάδος? Είσαι είδωλο, να ξέρεις. Είσαι είδωλο. Να ξέρεις. Μαλακή δάση που σου λέμε. Ένα εδώ. Εντάξει, μπορεί να ακούς. Δώσε το μύριο, επιδημάς το. Κάτσε να δω. Ναι, μη θυμάσαι το κλαμπ. Μαλάκα, είχα πάει μαλλιά στον καθρέφτη και είχα βάλει του λέω να πες χούντινον τότε. Α, είσαι καλά, καλό μήνα. Μαλάκα, Βάρδο, είσαι fucking ίδωλο. Θεσσαλονίκη. Αθήνα. Από εκεί. Το Χάρλεμ, ρε, στον Τρανό. Α, ναι. Το σκουρινό certified. Βάλε φώτο με Βάρδο. Καλά. Ωντρέο Μπάρδος. Καλό μήνα, παιδιά, καλό μήνα. Όχι γάμο το μου. Γιατί δεν μάνα καλά. Σου γάμο τη μάνα σου, την πουτάνα. Μαλάκα να βρίζει, κύριε Λένη, το κρίζεις. Το κρίζεις, τους βρίζεις. Γάμο την πανάκια. Γιατί λένε με έτσι. Άντε γάμες το βγάζω. Άντε γάμο το παιδιά, μου της πανάσου. Γάμο την πουτάνα τη μάνα σου. Κλείνουμε. Καλό βράδυ. Έλα δεν μπορώ άλλο με το ΟΜΕ. Δεν το ξαναπάω στο ΟΜΕ. Τελευταία φορά ήταν. Σε κινητό κάτω ρε φίλε του. Δεν φάνηκε πολύ. Φάνηκε. Τι είδες. Τίποτα. Εντάξει, για μην φάει με μπαμ. Δεν φάνηκε, έλα. Βολσάντο, μιλες μαλακίες. Δεν φάνηκε, πήγε να φανεί εκεί το γλίτωσα. Για αναφορά δεν λες. Το γλίτωσα το θέμα. Για την αναφορά. Δεν φάνηκε, το ξέρω. Πάει στο εντάξει, τέτοιο. Παιδιά... Έχει ξαναγίνει αυτό και έχει φανεί πιο πολύ και δεν έφαγα κανένα μπαν. Μπράβο. Μια φορά την πάτησα εκεί που μου το ρίξανε. Τιμωρία δηλαδή. Βέλια, ε. Όχι σήμερα βέλια, παιδιά. Παιδιά, καληνύχτα. Όχι ακόμα, ρε. Περίμενε. Και πόσο. Παρέθηκες. Μαλάκα, αφού να σου πω κάτι, τα παιδιά. Ας μην δώσουμε κόντε. Θέλω να μας βλέπουν. Θέλω να βλέπουν εσένα. Ναι, με την κούρασή μου και δεν έχω κάνει και μπάνιο μετά το ταξίδι. Ωραία, άντε να κάνεις μπάνιο, άντε. Έλα να σου πω να κάνεις μπάνιο. Έλα να συνεχίσω μόνος μου. Ας πω, εσόρουχα έχεις. Δεν σαν πειρά. Για δες άμα έχεις εσόρουχα. Τι, βρώμη κατά φορές. Α, έχω το σαλτζάκι μου. Άλλη, ναι. The Von R, κάπως έτσι. Και πώς τυχαίνει πάντα την ώρα που ρίχνεις μια ματιά, αλλού βγαίνει τσαπού. Αλλά νομίζω δεν έχεις πρόβλημα, δεν φάνηκε πολύ. Δεν γίνεται να κάνω edit ρε φίλε, γιατί άμα κάνω edit δεν εμφανίζεται, θα χάσω όλα τα views. Καλύτερα να το κατεβάσω, το edit εμφανίζεται μετά από 50 ώρες. Πάω να κάνω μπάνιο εγώ. Σόρουχα έχεις. Έχω το σοτζάκι μου, από πάνω. Ποιο σοτζάκι σου. Έχω ρε παιδί μου, σοτζάκι. Να πλύνεις τα σόβρακά σου με λίγο τάι. Να τα πλύνω. Και άπλωσε τα έξω εκεί πέρα. Αυτό θα κάνω, ναι. Εγώ δεν ακούσα τώρα, γιατί δεν θα κουραστώ. Καλή συνέχεια. Και τι, πάντα στο τέλος του stream, ε. Ναι, καλώς ήρθατε, παιδιά. Γάμο το μούνι της μάνας τους, γάμο, οι πουστίδες, γάμο τη μάνα. Τι σου έκαναν, Αλευθερή. Ε. Σε τιμωρήσανε. Όχι. I'll be there for you. Να ακούς, τα λέμε, ε. Καλό βράδυ σε όλους. Δεν φάνηκε ρε, ναι, αυτό λέμε. Καλό και μέρα μας σε όλους. Καλή συνέχεια, γεια σας. Ναι, άντε για μπανιό. Έλα στο σου εδώ. Κάνει κίνησή μου και από τον κορό μου και όλα αυτά και από το ταξίδι. Τα έχει κάποια μέρα, τα έχω κόψει. Κόπωση και τα κουραστώ. Καλό ξημέρωμα, αλάνια. Εδώ και να είμαι χαρμένη. Αυτό εδώ είναι το σουγκάρι σου. Ναι.
Εντάξει. Εσύ είσαι ικανός, μαλάκα, να κάνεις με αυτό που κάνω, ότι μπορεί να κάνεις τα αρχίδια σου. Έλα μου. Καλή συνέχεια σε εσένα. Πάρτο. Από μέσα η κουρτίνα. Ναι, παιδί μου, αυτό κάνω. Εντάξει. Θα πούμε, κάνω ένα ψηφίδι. Πρόσεχε, μην πάει στο... Καλοκρίτα το. Μην πάει το νερό, γιατί έκανε πάμε λάμπα την άλλη φορά. Θα το κλείσω το την κουρτίνα. Ναι, αλλά από τη μέσα μεριά. Ναι, έτσι κάνε το πρόγραμμα. Έγινε. Τι κάνεις ρε πλάκα, κλειδώνεις την πόρτα. Όχι, μην κλειδώνεις την πόρτα. Μην κλειδώνεις την πόρτα. Όχι. Χαλάει αυτό, μετά δεν ανοίγει, θα κλειστείς μέσα. Θα κλειστείς μέσα μετά. Καζανάκι βάλα. Χιδί. Αν δεν αλλάξει φρακή μετά τον μπάνιο, θα είναι σαν να αλλάζει λάδια χωρίς φίλτρο λαδιού. Κάπως έτσι. Τι να κάνω τον μπούστη. Θες κανένα σοβράκο ρε μαλάκα. Να σου, μας γαμίσεις και από πάνω, αρχίδι. Δεν θα τα πλύνεις τώρα, σου πω εγώ. Καινούριο μποξεράκι σου έχω μαλάκα. Γαμώ τα μποξεράκια. Για δε σου κάνει ρε μαλάκα αυτό. Για δες. Μου κάνει. Μποξεράκι είναι αυτό. Ναι, να δίνω λίγο τη τεχνική μου στο ξύλο. Παρά να μου βάλεις το μάτι ρε. Έλα, sorry, έλα. Έλα, τεχνική ξύλο. Δεν το διάλει το μακάκι. Όχι σε μενάκο, δεν ξέρεις τι θέλω να... Περίμενε ρε μαλάκα. Ναι, πήγαινε πίσω την κουρτίνα, ναι, και φόρα το τίτλο να δούμε αν σου κάνει. Γιατί, όχι, δεν πάω. Πίσω τώρα την κουρτίνα δεν φαίνεται. Δεν, όχι, θα είμαι βρώμικος έτσι. Δεν φαίνεται. Δεν θέλω μπάνιο ρε μαλάκα. Μόνο να δούμε αν σου κάνει. Μου κάνει. Δεν μπορεί να ξέρεις τι σου κάνει ρε μαλάκα. Σαν το Κωνσταντάρα είσαι με αυτό. Θα βγάλω την κουρτίνα και θα σου δώσω ξύλο. Μπορώ. Ρε μαλάκα σαν το Κωνσταντάρα είσαι με αυτό. Έλα, πάρ το πολύ. Φόρα το μία πρόχειρα, έλα. Να δούμε αν σου κάνει. Από πάνω. Ναι. Δεν ήθελα να κάνω μπάνιο, ρε μαλάκα. Θα κάνεις αγόρι μου, να δούμε αν σου φέρω άλλο άμα δεν σου κάνει. Μαλάκα, αρχίδι. Ρε, άμα δεν σου κάνει να φέρω άλλο. Είσαι καλό σου. Λεύτε. Θεόδωρε, ψύχα. Όχι, ρε μαλάκα. Ου! Ρε πουτάνε, ούτε παραγγελία να σου κάνει. Εμένα μου είναι μικρό αυτό. Τώρα που χοντρινά. Γιατί? Σου κάνει. Αφού βρε μου νόμπα να το φοράς από μέσα με άλλο. Ναι. Το φοράς μαζί με το βρώμικο. Σου κάνει ρε μαλάκα. Ναι, μαλάκα. Ναι. Γιατί είναι και το κορδονάκι που θα το δέσουμε μετά. Ωραία, αλλά πήγαινε μέσα. Πήγαινε μέσα. Άκου το βρώμικο, άκου τι θα κάνεις. Άκου λίγο ρε μαλάκα. Όπως κάνεις μπάνιο, βγάλει το βρώμικο και άσου στα πόδια σου όταν θα ξεπλένεσαι να πέφτει σαπουνάμα. Και έτσι θα γίνει καθαρό. Σωστό αυτό. Έχουμε βαράκια εδώ. Όχι, κάνω και γυμναστική. Βαράκια. Κοίτα σώμα, κοίτα σώμα που έχω κάνει. Να τα βαράκια, πάρτα. Όχι, όταν θα βγούμε και από το τέλος. Πάρτα τώρα. Όχι. Σκύψε λίγο τα πάρεις. Κάτσε, μη. Κάτσε. Ρε που είναι πάνω, πάρα δυνατά. Ρε που στέλνω από λικάκια. Ρε για πολύ. Πάμε κάτω για πολύ. Μαλάκα με πόνεσες. Έχω πολύ δυναμικό. Μαλάκα την μπουκέτα. 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 Πώς το γάμεις έτσι. Μου κάνει αυτός. Μαλάκα γυαλίζω με μηδιά και του κάνω. Ωπα. Άτσε μουνί. Λοιπόν, άκου πήγαινε κάνε μπάνιο. Άντε τελείωνε ρε μαλάκα. Ακούστε κλόουν. Μου δώσω ξύλο. Θα γαμίσω ξύλο.
Μη φωνάζεις εδώ, μαλάκα. Μαλάκα, μη φωνάζεις. Κοιμούνται. Κοιμούνται εδώ, μαλάκα. Ας δώσω παντοφιλιά. Έχεις δίκιο, θα φύγει πάση. Ε, άντε συνέχισε, πάρα καλό πάλι. Και να το πίνω όπως είπες, ε. Μέσα που να πάω. Άστο το βρώμικο να πέσει εκεί, βγάλω το αυτό τώρα. Στην πανιέρα. Ναι, και το βρώμικο κάτω στα πόδια σου, ούτως ώστε με την καθαρή σαπουνάδα που θα πέφτει κάτω θα ξεπληθεί. Σωστό. Άντε, και εσύ τελείωνε σιγά σιγά. Απλά μαθηματικά είναι. Εντάξει, τελείωνε, μας άλλη στα αρχίδια τώρα. Κουασιμοδάκι. Κουασιμοδός. Τελείωνε, έλα. Έτσι που λέτε παιδιά, έτσι που λέτε παιδιά, θα κάνουμε κι εμείς ένα επίλογο. Το μπούστι τον Κασιμό έχει γραμμώσει όπως δεν ξέρω. Αυτός είναι μαλάκα ένα φυσικό αναβολικό μόνος του. Δεν ξέρω πού την παθαίνει. Από την τρέλα του μαλάκα γραμμώνει. Πώς είναι ο Χαλκ. Που είναι ο Bruce Banner κάτσε στα εργαστήρια και αρχίζει και μεταμορφώνεται. Πάλι τα ίδια. Αυτό είναι το βρωμικό. Το φοράς. Μόλις είπα βρωμικό. Πόσες μέρες το φοράς αυτό. Κάτσε βρε μαλάκα μου σου πει καμιά πουνιά. Πόσες μέρες το φοράς αυτό. Ωχ, άρχισε τις μαλακίες του πάλι. Μην κουνάς στο χέρι σου, έρχεται εκεί μαμπόχα, τσουνάμι. Πήγαινε μέσα μαλάκα βρωμιά λέει. Γιατί είμαι εδώ Ζωάν, κοίτασε μαμπόχο. Μαλάκα. Μα να φάρας να τα ρε πουστί. Μη φάρας. Μη σε παντοφλιά σου αρχίδι. Κάτσε έλα. Ωχ έλα. Έλα. Κι ούτε ρε πλακά στην κάτω. Θα σε καμίσω. Μουνάπανα. Μουνάπανα, δηλαδή και 10. Θα κάνω. Μουνάπανα. Έλα, πήγαινε. Δεν πήγαινε κάτω. Έλα, πήγαινε να κάνεις μπάνιο. Δεν ξέρω να έχω κάνει, μαλάκα. Πήγαινε να κάνεις μπάνιο, έλα. Πήγαινε να κάνεις μπάνιο. Πήγαινε να κάνεις μπάνιο. Πήγαινε να σου μπάνιο, σου αρχίδι. Σε αγαπώ πολύ, ρε, βροδιά. Βομάνι. 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 Πιστεύω, έχουμε ξυπνήσει από κάτω. Τα κίδια μας. Κουπί. Α, τα κίδια. Πήγαινε να κάνεις μπάνιο, βομάνι. Από τον Μπούση Δραμέα. Καλά και εγώ ίδιος εγώ γίνει. Δεν έχω καμία διαφορά. Πουφου. Πω από τον Μπούση τσουνάμι ήρθε. Τσουνάμι ποδαρίλας, μασχαλίλας, κολίλας. Μαλάκα πως μυρίζει έτσι. Σαν εμετός μυρίζει μαλάκα το μοξεράκι σου. Ρε μαλάκα ξεράσανε πάνω σου ρε Μπινέκογλου. Ναι, δεν πάλευε καλό. Εμπρός λοιπόν, καλό μου βαπορίζατερ. Αχ, μήλο κανέλα. Αχ. Για μη σου μαλάκα βρωμιά δει. Από το 1 μέχρι το 10, 9. 9 μαλάκα, αλλά ο πούστης είναι κάλυψη, απόκρυψη. Όσο κάθεται δίπλα μου δεν βρωμάει. Μόλις κάνει κινήσεις, πώς είναι τα σκουπίδια που πετάμε και όταν κλείνει το καπάκι σου έρχεται το τσουνάμι αυτό. Έτσι αυτό το πράγμα ακριβώς είναι ο πούστης. Όσο κάθεται δίπλα μια χαρά. Με το που αρχίζει και κάνει κινήσεις, τη γάμισες. Όπου σου σκόπι τον τενεκές. Με τέσσερις φορές στην έξω ζωή γαμάω περίεργο σαν και σένα, Πέτρο. Άμα είναι κάποιος περίεργος, τον γαμάω και του λύνω την απορία. Το μπούστι με βάρεσε. Πιο πολύ, πολύ με νοιάζει πώς μυρίζομαι μετά.
Λυθεύει ότι τον ζητήσαν τα μάτια δακρυγόνων, λέει. Φταίω εγώ τώρα να πάρω κανένα γιαούρτι που έχω να σάπιο μέσα και να κάνει να ξεράσει. Τους ξυπνήσουμε όλους από κάτω όμως. Μπουφάν το πράσινο, ναι. Πρέπει να αλλάξω και την μπετσέτα τώρα. Το μπούστι. Το μπούστο παρδοτάκι. Λευτέρη, κάνε κάτι να κλείσει ωραία βραδιά. Θα κάνω κι εγώ ένα μπάνιο. Μετά. Θα κλείσει πάρα πολύ ωραία. Λέφομαι πόσα λεφτά θα φοράει. Με όλα τα donate του κόσμου δεν θα το φοράγα το βρακί αυτό. Ισχύει ότι είσαι ένα 10 χρόνια ο Ικάς. Πω, τι άλλο θα ακούσω, ρε. Πω τον μπούστα να ακούμπησα και βρωμάει. Μυρίζει πως θα βάζεις στον κολοδάχτυλο σε καμιά κόμενα, όχι και τόσο καθαρή, που μυρίζει λίγο κολοτρυπηδίλα μετά. Πω ρε πούστη. Γάμω τον μπάτο σου μπαρδοτάκι. Και το μουνί με κοκκίνησε, κοίτα πως βαράει το αρχίδι ρε μάλακα. Και πως μου κάνει το χέρι. Έλα ντε, αφού δουλεύει 180, ωραίο μαλλί σε πιο ίκα. Ζηλεύεις ρε μαλάκα. Κοίτα εδώ πέρα, κοίτα εδώ σχέδιο που έχω κάνει μαλάκα, που να τα δεις εσύ αυτά. Κοίτα εδώ σχέδιο μαλάκα, κοίτα εδώ πίσω. Πού να τα δεις ρε, πού να τα δείτε εσείς αυτά τα κουρέματα ρε, πώς τη δες, Κουασιμόδη. Διονύση και εγώ ρε φιλέ. Που κουρεύεται στο Ίκα. Τελευταίο θρανίο. Σε αρέσει αυτό το κουφάλα, ε. Ωραίο είναι. Ποιος το λέει? Εγώ. Γιατί το λέει ρε μαλάκα. Εγώ το είχα πει πρώτος και το πήρε ο Μάτ κλεβόμενα. Ο Μάτ, ο Πίτερ το είπε. Όχι. Ο, μαλάκα. Θα γαμηθεί. Θα γαμηθεί πούτι. Πούτι.
καλά. Θα κάτσει καλά, κουάσει. Κουάσει, κούραση. Μαλάκα, κούραση. Πολύ κούραση. Η κοπέρα σου η Εσμεράλδα τι κάνει? Έχω στα πάρει το δικό μου το ξεφτέρι. Βάλε μυαλό. Λέφα, κοίτα, μην πνιγεί. Καλό βράδυ από Καναδά, φιλιά. Καλό βράδυ, φίλε Θεόδωρε. Τώρα και εμείς όπου να είναι, να κάνουμε closing σε 3-4 λεπτά. Σας γαμάει ο Μπάρδος. Πάσε εκεί. Κάτσε καλά, ε. Κάτσε καλά, μουνο πάνω. Κάτσε καλά, μουνο πάνω. Κολονό. Κολονό, που στράκω. Λέγα, τι ώρα μπάνιο έκανα. Σ' άρεσε. Ναι, μόνο πάνω. Αποσμητικό θα βάλει. Μιμίκους. Κάτσε σου βάλω λίγο. Όχι, ρε μαλάκα, δεν κάνει αυτό. Αποσμητικό δεν κάνει για το μάτι. Μασκάλε είναι. Δεν κάνει μασκάλε αυτό. Αυτό είναι για το εδώ πέρα την αίθουσα. Τι λες, μαλάκα, εγώ δεν βάζω, να. Μαλάκα, αυτό είναι τρελό. Μαλάκα, μην βάζει. Μην κάνει μαλάκα για να πάρει τώρα. Όχι, όχι. Κουκουρούκο. Ωραία, μιλήσει αυτό. Αυτό το βάζει στα μαγαζιά τη τουαλέτα όταν και εσύ. Όχι, αυτό είναι μαλάκα μήλο. Ποτέ δεν ήμουν καλό στο σχολείο. Πάντα ήμουν στο τελευταίο δρανείο. Μιλώ κανένα να το ξανασκέψω το. Μιλέ, τι λε, τι λε, τι λε. Μαλάκα το κούρεμά σου μου θυμίζει γκάγκστερ δεκαετία 70. Θέλω να γίνω γκάγκστερ. Αχ, μαλάκα τι μπάνιο έκανα. Αχ, καβλίσατε. Καβλομαρίες, καβλοσατήτες. Καβλοσάτηρα, καβλοράπανα, καβλοσούπα. Θα σταματήσεις. Πάρεις μαλακίες πάλι ο τύπος σου. Κάτσε βρε μου νοσκυλό, καλά, κάτσε. Μου νοσκυλό, σε γαμίσω. Κατόκορφα. Άγα πεινάω. Πάλι πεινάς. Τώρα δεν έφαγες. Πεινάω. Πεινάω ρε μου νοπανό. Την ταινία έχεις μέσα σου ρε μου νοπανό. Δεν έφαγα, πεινάω. Μην καμία συμπλοκιαλικά. Αύριο θα φάμε. Τεσσέρις να μίσω, πεινάω. Πού να φας πεινάει 4,5 ώρα ρε μαλακά. Πεινάω. Πήγε να φτιάξει κανένα τόστ. Τι μπάνιο ήταν αυτό, ρε, πότε πρόλαβε εγώ. Μαλάκα, αλήθεια, ένα από το σφουγγάρι σου που είναι. Έλα, μαλάκα. Ρε, μαλάκα, αυτό που σου έδωσα, η τζίβα, που είναι. Εκεί πέρα. Βγάλ την έξω, να βγάλ την έξω. Ο Τίβας και ο Μάντρι. Να σου φύγει καμιά μπουνιά και μετά να σε γαμίσω. Λοιπόν, άκου λίγο. Άκου λίγο. Χαίρεται, έκανε μπάνιο το μπουνό. Έκανε μπάνιο το χαίρεσαι. Ελάτε και η δέκα. Θυμάσαι ένας που ήταν σε ελληνικό και κάτι. Μαλάκα, τι ωραία που μυρίζεις. Βλέ, είμαι κούκλος. Το ζωά. Ωραία, άκου λίγο. Πάρ το σφουγγάρια στο έξω. Πάρ το σφουγγάρια στο έξω να στεγνώσει. Άμα δεν κάνεις αυτά ψηλό δεν μπορεί να μείνεις μαζί μου. Είναι στεγνό, είναι στεγνό. Στεγνό είναι! Δεν έκανες με το σφουγγάρι. Όχι, με το σώμα μου μόνο. Τώρα κάνεις πλακά. Αλήθεια, είμαι καθαρός. Ποτέ δεν ήμουν καλό στο σχολείο. Γιατί δεν έκανες ρε μαλάκα. Γιατί και πάλι πολύ καλό. Αφού έκανα πολύ. Ρε μαλάκα, δεν φεύγει βρώμα έτσι ρε. Έφυγε. Να το. Έφυγε, τι λες. Πώς κάνεις έτσι με τα χέρια σου μόνο. Ναι, και φεύγει. Ωραία, χέρι, τι με πάρ' το σοβρακό σου το βρώμικο. Εδώ πλύνω. Όχι, είναι πλυμμένο και άπλωσε το έξω. Α, καρυσία. Ναι, βάλ' το στραγγίξω. Βάλ' το πάνω στο τέτοιο. Ναι, βάλ' το στραγγίξω. Ρε, στραγγίξε το αγόρι μου μες στην πανιέρα. Στραγγίκου. Και βάλ' το έξω. Στραγγίκου. Μπράβο, έτσι. Στραγγίξε το. Έφυγε, βρωμά. Έφυγε. Τώρα μετά καθαρό. Άκου πάνω το φορές. Και να μυρίσει, πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι βρωμικό. Ακριβό, είναι πολύ ακριβό αυτό. Ποιο? Το ζωτάκι εδώ, το ποξεράκι. Αυτό που σου έδωσα εγώ. Όχι, την άλλη μάρκα. Αυτό που σου έδωσα εγώ, ξέρεις τη μάρκα είναι. Πάντα μέταψες. Τι, όλα αυτά, βγάλ' το, φέρ' το πίσω. Λάγα κάτω μάρκα. Ποιο καλό είναι το δικό σου? Εταιρή, είναι τα ρίβα. Μάλακα, 20 ευρώ το έχω πάρει. Τόσο? 20, μπα μου δώσει 10. Μπα μου δώσει 10. Το πήρα 20. Σαν να τα χέρι σου πρέπει να μου δώσει 10 ευρώ. Ωραία, να σου πω κάτι. Έχω ανάγκη από 10 ευρώ που να μου δώσει. Έχω ανάγκη από 10 ευρώ μπορεί να μου δώσει. Σε παίρνει. Σου μιλάω ρε μαλάκα κουάση. Θα βγάλω κανένα παντόφλα, λέγε. Λέγε μου νόπανο. Τι? Έχω ανάγκη από 10 ευρώ, θα μου δώσει. Μα έχω. Έχει? Ναι. Γεια σε εδώ, δώστα μου. Περίμενε, μουνί. Δώστα μου τώρα.
Ωραία, θα βάζω τώρα εδώ στο κεφάλι. Δώσ' τα, θέλω 10 ευρώ. Ωραία, άμα σου δώσω μία στο κεφάλι. Όχι, έλα, σε παρακαλώ. Δεν καταλαβαίνω. Θα σου δώσω έναν καφέ. Να του φάσει μάπα. Έλα, πήγαινε να φύγει έξω. Μην κάνεις μαλακίες, στάζει, στάζει. Από κάμπλα. Στάζει, πήγαινε το έξω. Από κάμπλα. Στάζει, πήγαινε. Μόνο. Που πατάει έτσι ο μαλακάς. Κάσι μου αδύσου. Κακάσχη με. Λουμπίνα. Τι είπε ο γύφτος, θα του δώσω λεφτά. Αν δεν έχεις 10 ευρώ. Λέγε ρε. Όλα τα λεφτά τα έχω και να τα λάμπα. Έχεις να μου δώσεις λεφτά να λέγε. Έχεις να μου δώσεις 10 ευρώ. Ναι. Για να σε δω. Να δω άμα έχεις. Τι θα πει να μας δώσεις ο Αρχίδη. Να δω. Εγώ τα λεφτά τα γαμώ και τα πετώ στα σκουπίδια. Μαλάκα δεν είναι. Τι μπορεί. Επειδή έχω ξεμείνει, γι' αυτό σα ζητάω. Αλλιώ θα σε. Το έχω κλείσει το. Το έχω κλείσει το live. Τι το έχω κλείσει το live. Και εγώ με τύψω λίγο. Μην κάνει μαλακίε. Πάρτε. Δώρο για σένα. Αλλιώ θα είναι αφιερωμένο. Δώρο για σένα. Μου δώσε 10 ευρώ. Θεέ μου. Θεέ μου, σε παρακαλώ, κάνε το Νικόλα Βόρδο Ζακυνθινό να εκπληρωθούν όλες τις επιθυμίες. Μα έχουν εκείνη. Έχω, πάρε, πάρε. Ευχαριστώ, έχω. Έλα, μην τα δίνεις τα λεφτά. Βάλ' τα μέσα τα μάτια, τα ματιάζουν, έλα. Ερωτική ιδέα. Μόνο που μου το δώσεις είναι σαν να μου δώσεις 50. Ερωτική ιδέα, ερωτική ιδέα, ερωτική ιδέα. Να δω εγώ τη μάτια μου, να κάνω τη ζωή. Ένα μαλάκα, ρε. Τελείωνε, βρε μουνόπανο. Βάλ' τα μέσα. Δεν λέγεται μουνόπανο. Να πλύνει τα χέρια σου. Λέγεται μόνο. Πλύνει τα χέρια σου και στα λεφτά. Είσαι μόνο πάνω. Το μουνόπανο είναι για τις γυναίκες. Μουνί και πανί. Μουνόπανο. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που μας κρατήσατε παρέα.